Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να φτιάξω λίγο και τον ήχο. Ελπίζω να ακούγεται σχετικά καλά σε σχέση με το δικό μου τον ήχο. Είναι το μόνιμο θέμα που πάντα έχω, αλλά νομίζω ότι θα το βρούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Περίεργη ημέρα σημαίνει. Πριν από μισή ώρα τέλειωσα, πρόλαβα ίσα ίσα να φάω, γι' αυτό άργησα σήμερα να ξεκινήσω. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες πιστεύω ότι θα σας αρέσουν. Όπως προσέξατε, μίκρινα λίγο την κάμερα, έφτιαξα το background. Σας έχω κάθε δευτερόλεπτο τον ήχο που παίζει από πίσω στο Spotify αυτή τη στιγμή, γιατί έχει συνδεθεί με το Spotify το stream. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι είναι και πιο όμορφο και πιο καλό για να κάνουμε κουβέντα και να φαίνεται από πίσω. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, ελπίζω να σας αρέσει η αλλαγή. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Τυπικά είναι σε διπλό τέτοιο, μισή οθόνη σε μένα, μισή οθόνη σε εσάς με το chat, οπότε είναι αμοιβαίο το τέτοιο. Ναι, κάνει live σήμερα και απλά άργησα, Παναγιώτη, άργησα γιατί τέλειωσα πριν από μισή ώρα τη δουλειά, δουλεύω το πρωί. Πρόλαβα ίσα ίσα να φάω και μπήκα καρφί. Οπότε είμαι λίγο με την ψυχή στο στόμα σήμερα. Γι' αυτό καθυστέρησα λίγο 15 λεπτά. Συγγνώμη, αλλά δεν προλαβαίνω αλλιώς. Για να δούμε τι θα δούμε ψυχογιός όταν θα δεις τη θάλασσα. Για να δω αυτό. Τι λέει, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Καταρχάς, να καλησπέρισω και αυτούς που θα το δουν στο YouTube, θα το δουν από Τρίτη και μετά λογικά. Εσείς έχετε την τιμή και τη χαρά να το βλέπετε live. 0 ευρώ δωρεάν e-book. Όταν δεις τη θάλασσα. Λες θα είδω ψυχογιός το τέτοιο και να ξεκίνησε... σήμερα είναι δύσκολη ημέρα, ναι, η αλήθεια ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Λες να είδε το live ο ψυχογιός και να λέει, παιδιά, ας τους παρηγορήσουμε, δώστε τους κανένα τζάμπα e-book. Απλά καθάχει να το καταφέρναμε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραίο, ωραίο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλους. Αν με 20 άτομα στο live καταφέραμε να πετύχουμε εκεί, φαντάσου να φτάσουμε καμιά μέρα με 200 και με 300 άτομα, πλάκα θα έχει. Δεν νομίζω, αλλά ναι, ωραίο, πολύ καλό. Λοιπόν, σήμερα, εντωμεταξύ κάθομαι το βλέπω, διαβάζω λίγο την περιγραφή. Είναι... επίσης, πολλές μικρές ιστορίες που χνηλατούν τη γέννηση του γυναικείου κινήματος στην Αθήνα, τις πολιτικές αναταράξεις, το ρόλο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ακούγεται ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιορτάζουμε την εβδομάδα. Διάβασε ένα e-book. Ξύπνησε και ο ψυχογιός, ξύπνησαν όλοι σιγά σιγά. Ναι, μπήκα το πρωί 5 η ώρα. Λοιπόν, έκανα αλλαγές. Έκανα πολλές αλλαγές εχθές. Έκανα ωραίες αλλαγές εχθές. Έκανα δοκιμές, επειδή ήθελα να δω αν μπορώ να ασχοληθώ και με την Dota λίγο, να στριμάρω Dota. Το σηκώνει. Μπορεί να έχει κάποια φριζαρίσματα ώρες-ώρες, αλλά το σηκώνει. Οπότε, μάλλον θα έχουμε και Dota. Το βράδυ θα κλείσω μετά από εδώ. Μετά από καμιά ώρα θα συνδεθώ λογικά για να κάνω. Εν τω μεταξύ, κάτι είχε εδώ πέρα την ψίχουλο. Λοιπόν. Οπότε λογικά θα μπω και το βράδυ για Dota, σηκώνει Dota. Έφτιαξα τέτοιο, έκανα, πώς το λένε, αλλαγή στις σκηνές. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, προσέξτε. Από εδώ περνάω στο intro, δείτε τι ωραίο, παπ, παίρνει. Λοιπόν, άλλαξα, εν τω μεταξύ μου άρεσε, θέλω να βρω ένα άλλο που ακόμα καλύτερο. Ναι, εδώ δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Λοιπόν, έβαλα το background αυτό από πίσω, έφτιαξα το chat, έβαλα, επειδή σας είχα πει θα το κάνω, παρεπιπτόντως είμαι με 2 ώρες ύπνο. Κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί και ξύπνησα 8. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω ακόμα και το κάνω, αλλά το κάνω. Εχθές με το που έκλεισα, έκατσα, έκανα κάποιες δουλειές που έκανα, έπαιξα, δεν θυμάμαι, έπαιξα καμιά ώρα Dota. Μπα, όχι, δεν θυμάμαι αν έπαιξα, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να έπαιξα μία ώρα μόνο, ένα game. Μετά έκατσα και μέχρι το πρωί βλέπετε live stream με διάλειμμα για δουλειά. Πάω να φτιάξω καφεδάκι. Ωραίος. Εγώ έκανα, έχω δίπλα τον πέμπτο καφέ, έκτο καφέ για σήμερα. Αλλά ο καφές είναι καφές του μισού λίτρου. Και καθόμουν μέχρι τις 6 ώρα που λέτε λοιπόν και σέταρα το stream. Έφτιαχνα μεταβάσεις, έψαχνα να κατεβάσω τέτοιο για να έχω αλλαγή στις σκηνές. Προσπαθούσα να σετάρω, έκανα δοκιμές για να δω τι κάθεται καλά, τι δεν κάθεται καλά. Όλος παραδόξος. Μπορεί να είναι σαπάκι το PC, αλλά μια χαρά τα καταφέρνει. Και μπορώ να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα. Λοιπόν,
πάνω που θα ρωτούσα πόσους καφέδες έχω πιει, παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαι με το πέμπτο τέτοιο φλιτζάνι, το οποίο είναι τεράστιο. Σε real size, πάντα η σύγκριση με το τέτοιο του Κώστα, με το πρόσωπο του Κώστα. Αυτή τη στιγμή αυτό χωράει γύρω στα 400 ml περίπου. Οπότε υπολογίστε, 5 καφέδες, 2 λίτρα καφέ, καλά είναι, νομίζω. Άξι. Έβλεπα, τι έβλεπα. Α, χθες που βλέπαμε το live. Καλησπέρα. Μπαίνουμε, μαζευόμαστε. Έβλεπα χθες που κάναμε το live με το που είχε ο Ρος την κοπέλα, τη γυναίκα του Αρτιόμ, αυτού του ήρωα που βλέπαμε. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Και είχε ωρό τέτοιο, ήταν καφέ ο Ρος. Και λέω, αν μια μέρα πάθω τίποτα, θα με έχουν με ωρό ενδοφλέβιο καφέ. Δεν παίζει. Λοιπόν, το σημερινό. Άμα είχε και κρασί, άστο. Δικαιολόγησα να πιω κρασί την μέρα της Τσικνοπέμπτης, τώρα ξανά έχουμε μέλλον. Αν μιλάω έτσι σε φάση χωρίς μόνο με καφέδες και κουρασμένος, σκεφτείτε να πιω και κρασί που χαλαρώνω κιόλας και με πιο light. Εκεί να δείτε, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. 2 λίτρα νέες. Όχι, εντάξει, δεν είναι φίλτρο. Απλά πάω και παίρνω, δεν παίρνω το Jacobs, παίρνω από καφεκοπτίο, από καφεπωλείο τέλος πάντων νέες. Ο οποίος δεν ξέρω, μου αρέσει περισσότερο, είναι η αλήθεια. Τώρα, ο Θεός και η ψυχή του, άμα πάθω τίποτα να το ξέρετε, θα πάω από καφέ, είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο το φίλτρο. Πώς ήτανε ο Βελίξ που τον είχαν βουτήξει μέσα στο μαγικό ζωμό. Δικός μου μαγικός ζωμός είναι ο καφές. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς καφέ. Εν τω μεταξύ χαίρομαι γιατί βλέπω τώρα στο πλάι από κάτω, εκτός του ότι εμφανίζονται πάρα πολύ ωραία στο chat όταν γράφετε στο πλάι, υπάρχει χώρος, είναι ξεκούραστο το background, είναι πιο ξεκούραστο σίγουρα από τα βιβλία που είχα πριν. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί κάτω φαίνεται και το τραγούδι που παίζει κάθε στιγμή. Οπότε μπορείτε αντί να ρωτάτε οτιδήποτε να βλέπετε, να το κατεβάζετε οτιδήποτε, το ακούτε στο Spotify και είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, περίεργο το θέμα σήμερα, έλεγα ότι θα το καθυστερήσω. Καλησπέρα, ο Μπαλζάκ λέγεται κάνει δικός μας είναι, λέτε. Αν έγραφα τα μισά από όσα έγραψε ο Μπαλζάκ, κυριλέ θα ήμασταν. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, ο ένας μου παροτρύνει ότι ο Μπαλζάκ πίνει 50 φλιτζάνια, ο αδερφός μου θέλει να κληρονομήσει το PC μου. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πού πάμε. Εν τω μεταξύ, το σημερινό θέμα ήθελα να το καθυστερήσω πάρα πολύ. Αλλά τελικά δεν το καθυστέρησα καθόλου. Σκεφτόμουν ότι εντάξει, δεν έχει μείνει κάτι και επειδή με το ρυθμό που πάω παίζει να φτάσω καλά Χριστούγεννα μέχρι να μπορέσω να διαβάσω και τα υπόλοιπα από Κάφκα και επειδή παίζει να ξεχάσω και αυτά που ξέρω μέχρι τώρα που μου έχουν μείνει από ό,τι έχω διαβάσει. Οπότε εντάξει. Αυτό ισχύει, αυτό είναι ένα point. Θα τους τα μοιράσω, θα πάμε προς τα κάτω. Έχω δύο αδέρφια, δύο αγόρια είναι πιο μικρή από μένα. Ο Παναγιώτης εδώ είναι ο πιο μικρός από όλους. Από όλους, τρεις είμαστε. Ο πιο μικρός από όλους μας είναι ο Παναγιώτης, ο πιο μεγάλος είμαι εγώ. Οπότε ξέρεις, είναι σε φάση. Θα κληρονομήσει, πώς κληρονομούσαν τα ρούχα του μεγάλου αδερφού. Κληρονομήσουν και το PC του μεγάλου αδερφού κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι ήθελα το σημερινό θέμα, ξαναλέω, το καθυστερήσω. Το καθυστέρησα όσο πήγαινε. Απλά επειδή θα το ξεχάσω στο τέλος, είπα να φρεσκάρω να κάνουμε ένα επεισόδιο για τον Κάφκα σήμερα. Μου έχουν μείνει όχι πάρα πολλά, λίγα για να τελειώσω όλη τη σειρά. Αλλά πριν να αρχίσω για τον Κάφκα, να πω κάτι που πρόσεξα. Το ήξερα και από πριν. Απλά επειδή τώρα δεν πολύ κυκλοφορώ τόσο, δεν έχει τύχει να πώς το λένε, όπως το λένε στο χωριό μου, να αντευτώ με κόσμο, να συναστραφώ με κόσμο. Λοιπόν, έτυχε να πάω την Πέμπτη στο σούπερ μάρκετ, στον ΑΒ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και ένα χρόνο περίπου, τουλάχιστον και παραπάνω, ο ΑΒ έχει βάλει, όπως και πολλά άλλα σούπερ μάρκετ, έχουν βάλει βιβλία. Και σε καλές τιμές, σε πολύ οικονομικές τιμές θα έλεγα, και υπάρχουν πολύ ωραία και ενδιαφέροντα βιβλία, τα οποία μπορεί κάποιος να βρει να τσεκάρει, μπορεί να τσεκάρει βιβλία τα οποία δεν θα τα παίρνε με καμία Παναγία πουθενά, δεν θα τα βλέπει σε κανένα τέτοιο. Οπότε μου κίνησε το ενδιαφέρον, μου κίνησαν μάλλον το ενδιαφέρον, τρία βιβλία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ήμουν νιός και γέρασα. Παναγιώτη, αγόρι μου, στην ηλικία σου ούτε PC είχα ούτε τίποτα. Μόνος μου τα φτιάξα, οπότε μάθε, δούλεψε και φτιάξε τα κι εσύ. Λοιπόν, είναι η κλασική τέτοια συμβουλή που μπορεί να δώσει ο μεγαλύτερος αδερφός στο μικρότερο. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τόσο πιο απλά πεθαίνεις. Λοιπόν, που λέτε, πήγα στην ΑΒ και είδα μερικά βιβλία τα οποία δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου κίνησαν το ενδιαφέρον και λέω: όπα, 5 ευρώ το ένα.
Είναι σαν να πας, δώσε μου 2 κιλά βιβλία. Πόσο το έχει το κιλό, 5 ευρώ, δώσε μου 3 κιλά. Παίρνω 3, φεύγω 3. Λοιπόν. Θα σας δείξω, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί μ' άρεσε, δεν ξέρω. Έχω καιρό να αγοράσω βιβλία. Έχω πολύ καιρό να αγοράσω βιβλία. Γιατί έχω καταβολευτεί και του Kafka τα περισσότερα σε e-book τα διάβασα, τα οποία θα κάνω share και εδώ. Οπότε έχω καταβολευτεί η αλήθεια το τελευταίο διάστημα και προσπαθώ να κόψω από παντού. Όσο μπορώ τουλάχιστον για να πετύχω κάποια πράγματα που θέλω. Λοιπόν, το πρώτο που είδα και μου έκανε ενδιαφέρον και δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά μου άρεσε το εξώφυλλο, είναι ελληνικό. Αλλά Πατάκης βασικά, τα περισσότερα από αυτά, όλα βασικά είναι Πατάκης. Δεν ξέρω, παίζει να είναι συμφωνία με τον Πατάκη. Ο Πατάκης δεν ήταν να κλείσει σε φάση. Και νομίζω τα περισσότερα τα έχουν βγάλει έτσι με το κύλο. Δεν ξέρω τι συμφωνίες έχει κάνει ο Πατάκης, αλλά πολύ καλές συμφωνίες. Γιατί τα φέρνει και στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, το πρώτο που είδα και μ' άρεσε είναι αυτό εδώ. Γυναίκα bonsai. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Λέει, πάρε την Ανώ, τυφλή στον έρωτά της, είχε υποβάλει στον εαυτό της την τεχνική bonsai προκειμένου να ενσωματωθεί στη Ιαπωνέζικη κοινωνία. Εν τω μεταξύ, όταν ακούω Ιαπωνέζικη κοινωνία, καταλαβαίνω ότι αυτός που το γραφεί δεν έχει πολύ ιδέα από την τέτοια Ιαπωνέζικη κοινωνία. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει γίνει μια γυναίκα bonsai. Και μου κίνησε τον ενδιαφέρον γιατί θέλω να δω τι στο καλό είναι αυτές οι γυναίκες bonsai. Έχει και κάτι, υπάρχει κυκλοφορεί κάτι το οποίο έχω χάσει. Τι φάση, είναι πρώτη φορά που ακούω τον όρο γυναίκα bonsai. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ξανά τον όρο γυναίκα bonsai. Οπότε είμαι περίεργος να δω τι στο καλό έχει να πει αυτό το βιβλίο. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Να σας πω τι άλλο λέει. Εκείνη ανέκαθεν αντιστεκόταν στην τεχνική bonsai που της επέβαλε η κοινωνία και επέμενε να απλώνει τις ρίζες της στα τα κλαδιά της. Όσο και αν την περιόριζαν και να την κλάδευαν. Ενώ ένας αόρατος φύλακας τιμωρός προστάτευε το φύλλο της. Ο άντρας που αψήφισε αυτό το φύλακα τιμωρό κέρδισε μια θέση στη ζωή της. Ερωτικό θα είναι, δεν τρελαίνομαι γι' αυτά. Δεν μ' αρέσουν και τόσο, αλλά είμαι περίεργος να δω τι στον κόρακα είναι. Θα βάλουν τα ευπόλυτα βιβλία. Ναι. Δεν ξέρω, φάνηκε ενδιαφέρον. Τώρα, ενδιαφέρον με ενστάσεις. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο. Ναι, και εμένα ερωτικό μου φαίνεται. Απλά είμαι περίεργος να δω τι στον κόρακα. Ρεαλιστικά αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον και το εξώφυλλο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σε φάση να αγοράζουμε τα εξώφυλλα βιβλία. Αλλά μπορεί να είναι το έξω καλό και το μέσα, δεν ξέρω, θα το δω. Μπορεί να βγει και πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το δεύτερο, το οποίο προφανώς και μου άρεσε περισσότερο, είναι αυτό εδώ. Προσπάθειες να κάνω κάτι με τη ζωή. Το μυστικό ημερολόγιο του Χέντρικ Χρούν, ετών 83 και 1 τέταρτο. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Και μ' άρεσε και το εξώφυλλο και μ' άρεσε και... Είναι του Χέντρικ Χρούν προφανώς, έτσι. Αλλά... Στο Σκλαβενίτη που έχει βιβλία, τι λες... και τα παρατηρώ, έχει αυτά που θα φύγουν. Τα έχεις δείξει και στο Insta. Ναι. Τα είχα δείξει και στο Insta την Πέμπτη. Όταν είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, όταν τα πήρα βασικά. Λοιπόν, απλά τα δείχνω και σε εσάς εδώ, όσοι την παρακολουθείτε στο Instagram, κακώς. Μπείτε, κάντε follow από κάτω, σας κάνω κι εγώ. Όπως έλεγε και το ίδιο, με follow κανείς δεν πήγε μπροστά. Αλλά πέρα από την πλακά, κάντε follow, ανεβάζω αρκετά συχνά ό,τι μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι με κίνησε να το πάρω. Μου θύμισε πάρα πολύ εκείνο που σας έλεγα τις προάλλες του τέτοιου του πιανού ήτανε, το «Οι θλιμμένες που ήταν στη ζωή μου», σε φάση ο χαρακτήρας, για κάποιο λόγο έτσι τον είχα στο μυαλό μου συνδυάσει όταν το διάβαζα και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο με τράβηξε πάρα πολύ να το πάρω. Αρκετά μεγάλο και δυνατό και θα ήθελα να ξέρω τι στον κόρακα έχει γράψει ο Χρούν πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το εξώφυλλο πάντα σε τραβάει, ναι. Αυτό με τράβηξε πάρα πολύ όμως, δεν ξέρω. Έτσι θα γεράσω κι εγώ, γίνω γέροντας στα 80 κάτι μου χρόνια, παρέα με τα video games μου και τα βιβλία μου. Γάτες δεν θα έχω, σκυλιά δεν θα έχω. Θα μεγαλώνω bonsai κι εγώ. Θα πάω αγοράσω στους σπόρους bonsai και θα φυτεύω bonsai. Και το τελευταίο το οποίο με εντυπωσίασε και το. Δεν ξέρω για. Το είδα και το πήρα είναι αυτό εδώ. Το του Ούγκο Ρικαρέλη, ο τέλειος πόνος. Από ό,τι φαίνεται είναι διαφορετικές ιστορίες. Έχει τιμηθεί με βραβείο. Βραβείο Στρέγκα, έτσι λέγεται τέλος πάντων. Ανήκει στη σειρά του Καστανιώτη το συγκεκριμένο συγγραφής από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν σε φάση
πιο μαύρο πεθαίνεις, οπότε για κάποιο λόγο με τράβηξε να το διαβάσω. Μυθιστόρημα είναι, προφανώς και είναι μυθιστόρημα. Νομίζω ότι τα δύο μυθιστορήματα είναι του χρόνου, είναι νομίζω αυτοβιογραφικό. Δεν ξέρω, θα τα διαβάσω, θα τα δω όταν έρθει η ώρα. Οπότε, ναι. Λοιπόν, για μένα ο τίτλος παίζει σημαντικό ρόλο να με τραβήξει. Είναι ο τίτλος, είναι το. Να σας πω ρεαλιστικά πάντα. Αυτό που με τραβάει σε ένα βιβλίο δεν είναι μόνο ο τίτλος, είναι και το εξώφυλλο, αλλά για κάποιο λόγο είναι αυτό που μου βγάζει εκείνη την ώρα σαν συνέστημα το βιβλίο. Δηλαδή, την ώρα που το κρατάω, αν θα με ενθουσιάσει, αν θα νιώσω ότι θα ήθελα να το διαβάσω. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι σε φάση πώς πας να παίξει ένα κίνο εκείνη την ώρα, τελείως άστο, χάκι άκυρα, και λες, α, αυτά είναι τα τυχερά μου, τέτοια νιώθω κάτι. Απλά είναι σε φάση τελείως άστατο και άκυρο, ρε παιδί μου. Απλά εκείνη την ώρα αυτό που θα με κάνει να το θελήσω. Οπότε. Και νομίζω ότι τυπικά και πάντα μου αρέσει ότι αυτά που με εκπλήσουν περισσότερο και είναι αυτά που με ξαφνιάζουν και καλύτερα και στο τέλος μένουν και περισσότερο. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Οπότε, ναι, πάμε κάπως έτσι. Είμαστε σε φάση ότι αυτά μου τράβηξαν τον ενδιαφέρον. Μπορεί να βγουν διαμάντια, μπορεί και όχι, αλλά μικρά είναι. Μια μέρα διάβασμα το καθένα σχεδόν. Εκτός του χρόνου είναι μια μισή μέρα. Σήμερα θα πιάσουμε Κάφκα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φίλο Κάφκα. Πω πω, Κάφκα, με έχει καταστρέψει αυτό το παιδί. Λοιπόν, το οπισθόφυλλο δεν το κοιτάς. Όχι πάντα. Λίγες φορές. Καμιά φορά ναι. Βιβλία δεν σταματάνε ποτέ. Γεράσουμε τα βιβλία μας. Ποτέ όμως. Λοιπόν, καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Σκληρό εξώφυλλο, μυρωδιά. Πλάκα δεν τα έχω μυρίσει ακόμα. Αυτό είναι ουδέτερο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν. Βασικά είναι πολύ ουδέτερα. Έχουν ξεθυμάνει από τη μυρωδιά του σούπερ μάρκετ. Μπα, όχι. Αυτό. Πω, αυτό μυρίζει κλεισούρα. Πραγματικά μυρίζει κλεισούρα. Λέει και έχει κλειστεί 200 χρόνια μέσα στο τέτοιο. Όχι, δεν είναι ωραίες οι μυρωδιές σε αυτά τα βιβλία. Πραγματικά τα συγκεκριμένα δεν μυρίζουν καθόλου καλά. Λοιπόν, εγώ πάντα σκληρό εξώφυλλο. Να σας πω, τα σκληρά εξώφυλλα και εγώ τα προτιμούσα, αλλά δεν είμαι και τόσο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το τι γράφει κιόλας. Αλλά εντάξει, ας πούμε για παράδειγμα, ξεκινήσουμε σήμερα με δύο από αυτά που θέλω να σας δείξω. Όταν έχει σκληρό το άλλο, όχι. Μια καλή έκδοση, μια όχι, αλλά διαφορετικές λίγο μεταξύ τους. Μεταμόρφωση The Kafka. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να μυρίζουν. Φαντάζεσαι, θα σου πω, είναι σε φάση. Αυτά που έχω από το βιβλιοπωλείο μυρίζουν πολύ πιο ωραία για κάποιο λόγο. Τα άλλα μυρίζουν λίγο πιο αποθήκη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι φάση. Και λογικό είναι, γιατί περισσότερο κόσμο ήταν να στρέφεται στο χώρο που είναι τα βιβλία. Οπότε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας βάζει το Discord server. Το είχαμε διαβάσει στο γυμνάσιο. Αν σας βάζαν μεταμόρφωση του Κάφκα στο γυμνάσιο, πραγματικά. Εμάς δεν μας το είχαν δώσει ποτέ. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, σήμερα, ξαναλέω, το θέμα μας είναι γύρω από τον Κάφκα. Θα χαμηλώσω λίγο και τη μουσική, δεν ξέρω, ελπίζω να ακούτε και να είναι τόσο να μην σας ενοχλεί. Είχαμε καλό καθηγητή, ναι, ισχύει, γι' αυτό είναι και ο καθηγητής, αλλά είναι και οι ύλες πάνω κάτω. Αν και πάντα μπορεί ένας καθηγητής να το χώσει και αυτό μέσα. Μεταμόρφωση του Κάφκα, λοιπόν. Θα το πάρουμε. Με τον Κάφκα έχω μια περίεργη σχέση. Τον ξεκίνησα όχι πολύ παλιά, πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν. Βασικά, 1,5 χρόνο περίπου. Το πρώτο πράγμα που πήρα από Κάφκα, προφανώς και ποιο θα ήταν το Ειδίκη. Αυτό είναι εκδόσεις βιβλιοβάρδια. Δεν είναι κάποια super special έκδοση. Υπάρχουν πολύ πιο ωραίες εκδόσεις. Αλλά πιστέψτε με, για τα πόσο έκανε, 2-3 ευρώ. Ήταν ή 5 ευρώ, μεταξύ 3 και 5 ευρώ παίζει να έκανε. Είναι η καλύτερη έκδοση που θα μπορούσα να πάρω για αυτά τα χρήματα. Είχα πάει και είχα αγοράσει καμιά 15 διαφορετικά βιβλία τότε και λέω, όπα, Κάφκα. Έχω ακούσει τόσα πολλά για τον Κάφκα. Το μεταξύ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Κάφκα είναι δύσκολος, βαρύς. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει την καλύτερη αναγνωστική μου εμπειρία και τη χειρότερη αναγνωστική μου εμπειρία με τον Κάφκα. Πραγματικά, δεν ξέρω, με αυτό τον Κάφκα νιώθω ένα περίεργο δεσμό. Η Δίκη είναι πιο αγχωτικό και αποπαξιακό χώρο, ισχύει. Μόλις συνειδητοποίησα ότι διαβάζοντας λίγο για την αυτοβιογραφία του Κάφκα,
ότι ο Κάφκα, και εκεί μου κάνει κλικ ρε παιδί μου, ότι η δουλειά του Κάφκα πριν αρχίσει να τα γράφει όλα αυτά ή ταυτόχρονα όσο τα έγραφε, ήταν να, εκτός από το να, τυπικά ήταν υπάλληλο σε μια εταιρεία ασφαλιστική και είχε το αρχείο εκεί μέσα, έγραφε ό,τι χρειαζόταν τέλος πάντων στην εταιρεία. Τον έστειλαν πάρα πολλές φορές σε υποθέσεις και σε δίκες. Οπότε φαντάζομαι για ασφαλιστικά και για παρόμοια μέτρα. Οπότε φαντάζομαι πως μέσα στην τριβή του με αυτή με τα δικαστήρια, εκεί πρέπει να διαμορφώθηκε και να μπει και η πρώτη σπίθα να γράψει σχετικά με τη δίκη. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είχε δει πάρα πολλά και καλά και κακά και κουφά. Θα είδε τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα σε μια δίκη. Δηλαδή, όταν είσαι τακτικός θαμώνας στα δικαστήρια, λόγω δουλειάς κυρίως, και όταν δεν είσαι και ένοχος, προφανώς γιατί εκπροσωπείς μια εταιρεία. Το βλέπεις διαφορετικά, οπότε μπορείς και σκανάρεις το χώρο διαφορετικά. Και πιστεύω ότι και μέσα κάπου του δημιουργήθηκε η ιστορία γι' αυτό εδώ. Ο Φραντς Κάφκα είναι Αυστρο-Ούγγρος συγγραφέας και της γερμανικής και εβραϊκής θρησκείας. Γεννημένος 3 Ιουλίου του 1883 στην Πράγα και πέθανε το 3 Ιουνίου του 1923. Ναι. Θεωρείται από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το περιβάλλον του στο οποίο έζησε και ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Η αλήθεια είναι ότι έζησε σε πολύ άσχημη περίοδο. Ήδη αν από τα χρόνια του Νίτσε και μετά, από το 1880, ήδη οι Εβραίοι, όσοι ήταν εβραϊκής καταγωγής τέλος πάντων και οι Εβραίοι εκεί πέρα τέλος πάντων, ναι, δοκιμάστηκαν πάρα πολύ, τους κυνηγούσαν όσο δεν πάει, είχαν πολύ καλό, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μια πολύ ισχυρή κοινότητα, είχαν πολύ καλές δουλειές και ήταν αρκετά χωμένοι, αλλά φάγανε τρελό πόλεμο από παντού, τρώγανε από τότε, πολύ πριν από τον Αδόλφο. Ο Αδόλφος απλά ήρθε και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή πριν από το 60 χρόνια προ Αδόλφου ξεκίνησε όλη η ιστορία, από το 1880 και μετά, οπότε το υπόβαθρο είναι ένα εχθρικό υπόβαθρο. Και το Κάφκα, από όσο ξέρω και διάβαζα, σημαίνει κάρια, η οποία ο πατέρας του το διάλεξε γιατί υπέγραφε με βάση το σύμβολο αυτό, το βάζει σαν σφραγίδα κάπως. Οπότε κράτησαν αυτό. Το δεν είναι το πραγματικό όνομα της οικογένειας, είναι το εβραϊκό όνομα της οικογένειας. Λοιπόν, έχει πολύ ιδιαίτερο στυλ γραφής. Εγώ αυτό που διάβαζα, όταν διάβαζα, ας μιλήσω λίγο πριν να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, βοηθάει αυτό να πετάτε και τα τέτοια μέσα, ό,τι ξέρετε από πληροφορίες εξτρά, είναι πολύ ωραίο. Θα κάνω, αλλά δεν είμαι έτοιμος για τον Νίτσε, έχω διαβάσει μόνο το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα και μερικά γύρω-γύρω. Θέλω να διαβάσω και τον Αντίχριστο, θέλω να διαβάσω και άλλα ακόμα, έχω πολύ δρόμο για Νίτσε, δεν είμαι καθόλου κατάλληλος, τόσο όσο για αυτό εδώ το πράγμα για τον Κάφκα και το έργο του Κάφκα, να πω κάνα δύο πράγματα, τουλάχιστον την προσωπική μου εμπειρία, το ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι θα είναι καθαρά η προσωπική μου εμπειρία με το θέμα του Κάφκα. Σας ξαναλέω, με τον Κάφκα πέρασα την πιο καλή, την πιο υπέροχη ανάγνωση και την χειρότερη επίσης. Τόσο πολύ που είπα δεν πάει άλλο. Αλλά είναι λίγο μαζοχιστικό, είναι σε φάση, όσοι ξέρετε από Dark Souls, σαν το Dark Souls, εκεί που σε χτυπάει το boss και πέφτεις. Μετά θες να συνεχίσεις, λες ας πάμε άλλο ένα γύρο, ας πάμε άλλο ένα γύρο, έτσι είναι και ο Κάφκα. Σε χτυπάει, είναι σαν ένα τεράστιο boss, σε ρίχνει κάτω, εκεί που ψοφάς λες, ας το προσπαθήσω άλλη μια, το βγάλω το bossάκι, εκεί θα το καθαρίσω. Λοιπόν, Νίτσε, θα έχουμε κάποιο αφιέρωμα, ναι, το είπαμε αυτό. Google Translate έχει και στο τέτοιο, έχει και στο ελληνικό της Wikipedia το τέτοιο, να σας το βάλω, αν θέλετε, την ιστορία του Κάφκα, περασμένη όλη, μεταφρασμένη στα ελληνικά. Δεν σε αφήνει να τον αφήσεις, όχι, ακόμα και αν δεν είσαι κομπλέ, δηλαδή κάτι σε χαλάει, το συνεχίζεις. Λοιπόν, πρόσεξα το εξής με τον Κάφκα, ας μιλήσουμε λίγο για συναισθήματα. Ο Κάφκα, όταν τον διάβαζα, είναι αυτός που με κράτησε πάρα πολύ στο συναισθηματικό υπόβαθρο. Θυμάμαι όταν διάβαζα τη δίκη και πραγματικά δεν το είχα ξαναπάθει αυτό το πράγμα με άλλο βιβλίο, ήταν λες και ήμουν εγώ ένοχος. Ένιωθα κυριολεκτικά και θυμάμαι που το συζητούσα τότε και το έλεγα ότι διάβαζα τη δίκη του Κάφκα και ήμουν σε φάση ρε παιδιά, πότε θα με πάνε φυλακή. Δηλαδή και σκεφτόμουν πραγματικά, είναι αυτό, σε έβαλε στο τρυπάκι να σκεφτείς. Ότι αν εγώ, μιλάμε τώρα για συναισθηματικό θέμα, για υπόβαθρο, σε βάζεις στο τρυπάκι να σκεφτείς ότι, καλά, αυτό είναι πολύ προ, στα γαλλικά κιόλας, καλησπέρα, καλησπέρα.
Πολύ προ. Εδώ στα ελληνικά και ζοριζόμαστε, αλλά όχι, εντάξει, όχι τόσο. Λοιπόν, τα γαλλικά μου δεν είναι καλά. Με έχει περιορίζεται το ζυμαπέλ Κωνσταντάν, κομμάτι του απέλ και πάει λέγοντα. Ζεσουί και. Που το θυμάμαι από το σχολείο αυτά. Τα μόνα που θυμάμαι από το σχολείο. Αγγλικά ξέρω λίγο, γαλλικά όχι τόσο. Τόσο. Ρε προσέσαι, η διαδικασία, η δίκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θυμάμαι αυτά τα συναισθήματα και είναι αυτό που με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να διαβάζω Κάφκα. Διάβασα τη δίκη. Η αλήθεια είναι ότι η δίκη για μένα αποτελεί μαζί με τη μεταμόρφωση τα καλύτερά του. Και όλοι το ξέρουμε τα καλύτερα, γι' αυτό και έχουν μείνει. Αλλά σκεφτόμουν για ποιο λόγο αποτελούν τα καλύτερα του έργα. Γιατί τα άλλα του έργα δεν είναι τόσο. Όλοι λένε για τον πύργο, ο οποίος πύργος μου έβγαλε την ψυχή μέχρι να τον τελειώσω αυτόν τον πύργο. Όχι γιατί ήταν βαρύ ή δύσκολο, αλλά πραγματικά πόνωσε η ψυχή κάθε φορά που το διάβαζα αυτό το βιβλίο. Ναι, εφιάλτες, καλό. Δεν έγινε ταινία η δίκη, δεν είμαι σίγουρος. Αν έχει το κινηματογραφικό, το αγνοώ το περισσότερο. Απλά να σας πω, η δίκη και η μεταμόρφωσή του θεωρούνται τα καλύτερα του. Και όντως, από όσα έχω διαβάσει, μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο όμορφα του. Υπάρχουν και άλλα εξίσου όμορφα και πολύ δυνατά επίσης. Αλλά να το θέσω απλά είναι. Το σκεφτόμουν για ποιο λόγο λοιπόν είναι τα καλύτερα του. Δεν είναι τα καλύτερα του μόνο γιατί αυτό που έχει να παραδώσει. Είναι τα καλύτερα του γιατί έχουν και τέλος, παιδιά. Μεγάλο πράγμα το τέλος στον Κάφκα. Ένα από τα πράγματα που συνειδητοποιείς είναι ότι διαβάζεις, αλλά το έργο του είναι ημιτελές. Είναι ημιτελές γιατί δεν παρέδωσε ολοκληρωμένο σχεδόν τίποτα. Και άμα το αφήναμε στον Κάφκα ως Κάφκα, γιατί όπως το ξέρω δεν ήθελε να εκδοθεί, δεν ήθελε βασικά να διαβαστούν τα περισσότερα από αυτά που είχε γράψει. Οπότε, αν τα αφήναμε αποκλειστικά στον Κάφκα, ούτε αυτά θα διαβάζαμε. Η δίκη σου δείχνει όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το δικαστικό σύστημα. Και όταν θες να βρεις το δίκιο σου, αισθάνεσαι ότι είσαι ένα τίποτα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι αυτό που δεν μ' άρεσε στον Κάφκα. Γι' αυτό πάντα ήμουν σε φάση. Μ' άρεσαν αυτά που διάβαζα, αλλά ήμουν πολλές φορές. Έμπαινε μπροστά όταν διάβαζα τη δίκη. Η δίκη ποια είναι? Είναι ο χαρακτήρας μας, ο οποίος συνειδητοποιεί, τον ενημερώνουν ότι είναι για μία δίκη. Είναι να περάσει μία δικάσιμο για ένα. Για κάτι το οποίο δεν ξέρει, για όσους δεν ξέρετε το τι είναι η δίκη. Τον καλούν τέλος πάντων να περάσει μια δικαστική, να περάσει μια δίκη τέλος πάντων για ένα. Πώς το λένε, για κάτι, ένα παράπτωμα. Ψάχνω τώρα τη λέξη. Ένα παράπτωμα το οποίο δεν ξέρει ποιο είναι και τι έκανα. Και σε όλο το βιβλίο δεν μαθαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος. Αυτός σου δημιουργεί το πρώτο άγχος, το πρώτο στρες. Και βλέπεις την πορεία του ήρωα στο να ενημερωθεί, στο ποιον θα προσεγγίσει, στο ποιον θα λαδώσει. Από την αδιαφορία και την πλήρη άγνοια και απάθεια. Τη μετάβασή του στο να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, βλέπεις όλο το ψυχολογικό φάσμα ενός ανθρώπου από την αρχή μέχρι και το τέλος, από όλες τις πλευρές που θα μπορούσε κάποιος να έχει. Έχεις έντονο το συνέστημα του ότι σε κυνηγάνε. Έχεις αυτό την καταδίωξη ότι πάντα σε κυνηγάει. Κάποιος τρέχει από πίσω σου και δεν ξέρεις ποιος φταίει και τι φταίει. Περνάει. Εν τω μεταξύ, η δίκη σου δείχνει ότι όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το. Ναι, το 1962. Δεν το έχω δει. Και στο συγκεκριμένο είχε δίκιο. Και μια λεπτότερη ανάλυση δείχνει άλλα επαναλαμβανόμενα θέματα στον Κάφκα. Τον παραλογισμό, την απαθροπία του σύγχρονου κόσμου, τον λογιουργισμό, την αποξενωμένη υποκειμενικότητα, αυτό που ο Μαρκιούς αποκαλεί μονοδιάστατο άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, δείχνει και τη μετάβαση του στο να ψάξει να βρει λύση. Η λύση του, αν το προσέξατε, η δίκη, ο χαρακτήρας μας περνάει από διάφορα στάδια. Ο χαρακτήρας μας ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του και το δίκιο του και να καταλάβει που είναι σε διάφορους τομείς ανθρώπων. Ψάχνει στους ανθρώπους που έχουν ισχύ, που είναι για παράδειγμα το δικαστικό σύστημα, στο νομικό σύστημα. Μετά περνάει και ψάχνει το δίκιο του να βρει άκρη στον καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται, έτσι όπως το εξέλαβα εγώ και το είδα, αντιπροσωπεύει και έναν. Γι' αυτό είναι πολύ βαθύ. Έργο η δίκη και δεν είναι πολύ διάστατο, έχει πάρα πολλά στρώματα. Την πρώτη φορά που το διάβασα, είχα καταλάβει τα μισά. Μετά έκατσα, διάβασα, ξαναδείχτηκε, λέω ρε φίλε, έχει άλλα τόσα μέσα τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις. Αν το πάρεις μόνο σαν μυθιστόρημα, και τίποτα άλλο, δεν θες να εντρυφήσεις μέσα σε αυτό, το μόνο πράγμα που σου μένει είναι το άγχος. Το άγχος, η αδικία, το τι γίνεται, αυτό το προσπαθείς.
σε κερδίζει από την πρώτη ανάγνωση, σε κερδίζει γιατί σε βάζει εκεί μέσα. Είσαι εσύ αυτός που κυνηγάνε. Είσαι εσύ αυτός που υφίσταται ό,τι υφίσταται ο χαρακτήρας. Είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα τιμωρηθεί και ψάχνει να βρεις τι. Και εγώ, και έλεγες, και το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι και λες, μα εγώ άμα ήμουν θα το έκανα αλλιώς. Θα πήγαινα εδώ, θα έψαχνα εδώ. Και γιατί είναι τόσο χαζός. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μου το έκανε πάντα ο Κάφκας ό,τι διάβαζα. Ότι έβαζα τον εαυτό μου να λέω, γαμώ την τρέλα μου, γιατί είναι τόσο τέτοιο. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί δεν το κάνει ο χαρακτήρας. Εν τω μεταξύ, ξεχνάς ότι έχει γραφτεί 100 χρόνια πριν που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Κοινωνικοπολιτικά ήταν τελείως αλλιώς. Από θέμα ανθρώπων ήταν τελείως αλλιώς. Η δίκη διαβάζεται. Η δίκη και η μεταμόρφωση διαβάζεται, αν και είναι πολύ βίαιο το συνέστημα. Ο πύργος δεν διαβάζεται. Τον πύργο δεν θα τον ξαναπιάσω ποτέ στη ζωή μου. Το έχω ορκιστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα του πύργου ποτέ. Ο πύργος είναι το μόνο βιβλίο που με έχει καταφέρει να αισθανθώ τόση δυσφορία διαβάζοντάς το. Πραγματικά αισθανόμουν αλήτρωση όταν το διάβασα αυτό το βιβλίο. Πόνεσα τόσο πολύ με τον πύργο, πραγματικά. Μην ξεχνάμε τις απίστευτες περιγραφές των κτηρίων που έπρεπε να μπει και να βρει το δρόμο του που ανέβαινε σε σοφίτες. Μπράβο. Λοιπόν, παλεύει με τα πάντα. Ο χαρακτήρας μας στη δίκη παλεύει με θεούς και δαίμονες. Περνάει, στο τέλος πλησιάζει προς την. Στο τέλος πλησιάζει προς την θρησκεία, αλλά περνάει και δεν ακουμπάει. Τα τελευταία, το ίστατο είναι η θρησκεία. Και στο τέλος, την ώρα που, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, θα σας πω, είναι η, τυπικά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η τελευταία σκηνή. Που η τελευταία σκηνή λες, μα γαμώ την τρέλα μου, γιατί. Και στην τελευταία σκηνή, αυτή που τον χαιρετάει από μακριά, γιατί υπάρχει μια γυναίκα που τον χαιρετάει από μακριά, είναι η δικαιοσύνη ίδια από όσο είχα διαβάσει. Λοιπόν. Άμα δεν θες να περάσεις το ίδιο ψυχολογικό σκοτσέζικο ντους, όχι μακριά. Αλλά ήδη καταλαβαίνετε, και νομίζω το καταλαβαίνετε και από τον τόνο της φωνής μου, καθώς κάθομαι και τα σκέφτομαι όσο μιλάω, μου έρχονται ξανά τα συναισθήματα που ένιωσα αυτό το πράγμα. Η δίκη πραγματικά είναι το καλύτερο intro και νομίζω ότι καλύτερα να ξεκινήσει κάποιος με τη δίκη με τη μία. Δηλαδή, αν είναι να παίξει μπαλίτσα, καλύτερα να παίξει με τη δίκη, να μπει με αυτό στον Κάφκα, γιατί άμα ξεκινήσει με οτιδήποτε άλλο, νομίζω θα αποθαρρυνθεί εντελώς. Καλύτερα να ξεκινήσει οποιοδήποτε, και το λέω με πλήρη συνέστηση, να διαβάζει Κάφκα με τα ολοκληρωμένα του. Γιατί, αν ξεκινήσει κάποιος με οποιοδήποτε άλλο που είναι ημιτελές, δεν πρόκειται να πάει ξανά σε Κάφκα, θα τα παρατήσει, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί κανένας. Και αν λέγαμε ότι ο Νίτσε είναι. Καλά, ο Νίτσε είναι άλλο επίπεδο. Ο Κάφκα είναι 10 φορές χειρότερος. Λοιπόν, με τη δίκη, ναι, και μετά πήγαινε στη μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση είναι το πιο light, αλλά η μεταμόρφωση, θα σας το πάμε από το ένα στο άλλο, θα τα πούμε όλα. Έχω αυτή τη στιγμή να σας τα δώσω κιόλα σε link όλα, παιδιά. Ό,τι διάβασα, ό,τι έχω διαβάσει, θα σας το δώσω σε link. Τα μόνα που δεν έχω διαβάσει από Κάφκα ακόμα, τα μόνα που δεν έχω διαβάσει είναι η Ζωζεφίνα, η τραγουδίστρια ή ο λαός των ποντικιών, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Και δεν έχω διαβάσει τους αφορισμούς και την απόρριψη. Αυτά δεν τα έχω διαβάσει. Εδώ σας βάζω ό,τι έχω από Κάφκα αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου. Το τελευταίο που διάβασα ήταν ο Καλλιτέχνης της Πείνας και άλλα διηγήματα. Μπορώ να πω ότι πραγματικά ο Καλλιτέχνης της Πείνας τον θεωρώ καλύτερο από τον Πύργο. Και ας πέσει φωτιά να με κάψει. Δηλαδή, αν μπορούσα να τα βάλω με μία σειρά, θα έλεγα ότι πρώτο για μένα είναι η δίκη, μετά είναι η μεταμόρφωση, μετά είναι η, πώς το λένε, ο καλλιτέχνης της πείνας, νομίζω και η σοφρονιστική απικία. Αυτά πάνε μαζί πακέτο, η σοφρονιστική απικία με τον καλλιτέχνη της πείνας πάνε αγκαλιά αυτά τα δύο. Η Αμερική είναι το light του, η Αμερική είναι σαν να διαβάζεις Πινόκιο, κυριολεκτικά σαν να διαβάζεις Πινόκιο. Και θα το πούμε και αυτό, θα το συζητήσουμε και αυτό για, για την Αμερική, το συγκεκριμένο έργο. Γιατί είναι αστείο, γιατί έγραψε ο Κάφκα για την Αμερική χωρίς να έχει πάει ποτέ στην Αμερική, ούτε καν απ' έξω. Οπότε κάνει μια τόσο ωραία περιγραφή της Αμερικής και είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάζεις κάποιον να λέει για μια χώρα που δεν έχει πάει ποτέ. Λοιπόν, και αυτό που μετά τον πύργο, που πραγματικά το διάβαζα και λέω τι διαβάζω, ήταν τελείως mindfuck. Δηλαδή διαβάζεις τον πύργο και άμα θες να το κάψεις τελείως με τον Κάφκα, πας στην περιγραφή ενός αγώνα.
Το είχα γράψει και στην κριτική που είχα κάνει στο Goodreads που είχα βάλει για την περιγραφή ενός αγώνα. Η περιγραφή ενός αγώνα είναι ο Kafka on Drugs. Πραγματικά. Είναι σαν να έχει πάρει. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει πάρει. Μου θύμισε τον. Θα σας πω τώρα και κάτι το οποίο έγινε πολύ πιο μετά και κατάλαβα πάνω κάτω ότι παίζει. Λοιπόν, ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Λοιπόν, το πρώτο είναι η δίκη. Ήδη οι περισσότεροι από όσοι κατάλαβα έχετε μια εικόνα του τι εστί δίκη. Δεν μπορεί να πει κανείς. Βασικά μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά για το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι απλά κατεβάστε το, αγοράστε το, διαβάστε το. Τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι όντως ταξίζει. Και το όνομα που έχει χτίσει ο Kafka, κυρίως σε αυτό και στη μεταμόρφωση και μετέπειτα σε όλα τα υπόλοιπα, είναι δικαιολογημένο. Πραγματικά, δεν έχω, σας ξαναλέω, δεν έχω ξανανιώσει έτσι σε βιβλίο. Αυτό το τρενάκι, το συναισθηματικό, το οποίο έχει 15 εκατομμύρια νοήματα από πέρα, δεν είναι μόνο συναισθηματικό, γιατί και ο Μουρακάμι γράφει συναισθηματικά. Δηλαδή, ο Μουρακάμι, αν έχετε διαβάσει το Νορβηγικό Δάσος, σε παίρνει από το χεράκι και σου περιγράφει το φαινόμενο της αυτοκτονίας, γιατί όλο το Νορβηγικό Δάσος έχει να κάνει με την αυτοκτονία. Αλλά δεν. Είναι τόσο όμορφη η περιγραφή του που δεν σε. Το περιγράφει, σε πάει ρε παιδί μου, είναι γι' αυτό ένα roller coaster. Ευχαριστώ για το following. Εν τω μεταξύ, άλλαξα και την εικόνα. Γαμάτο, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η δίκη είναι καλύτερη. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλάς για Kafka, η δίκη έρχεται. Η δίκη και η μεταμόρφωση. Αυτά τα δύο είναι. Και είναι τα δύο που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι όμως η μεταμόρφωση έχει επηρεάσει πολύ περισσότερους συγγραφείς από ότι η δίκη του Kafka. Νομίζω ότι πάρα πολλοί έγραψαν πολύ περισσότερα στηριζόμενοι στη μεταμόρφωση. Η δίκη επηρέασε πάρα πολύ το φιλοσοφικό ρεύμα. Επηρέασε τον Καμί, επηρέασε πάρα πολλούς στο φιλοσοφικό ρεύμα. Όπως και ο Πύργος, καλά, ο Πύργος ήταν. Ό,τι έχω διαβάσει σε δοκίμιο δεκαετίας 60, 50, 70, το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή, με το θάνατο, ο Πύργος είναι το νούμερο ένα. Το ταξίδι του Γεωμέτρη, πραγματικά. Από αύριο θα λέω ότι ξέρω από Kafka και δεν θα εννοώ για λάμπεις και βρίζεις. Αυτό δεν το κατάλαβα. Kafka. Κάτι είναι εκεί στα ηλεκτρικά, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι το Kafka. Α, Kafka είναι το. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι τέτοιο. Πώς το λένε, αυτό το προστατευτικό. Κάτι είναι τέλος πάντων. Ο ξένος έχει επιρροές από τη δίκη. Απλά ο ξένος είναι τελείως στα αρχίδια του μέχρι και το τέλος. Το χαρακτηριστικό του ξένου είναι, αν μπορούμε να κρατήσουμε το πρώτο τέταρτο του βιβλίου του Kafka. Δηλαδή, ο Καμί με τον ξένο του παίρνει τον Kafka της αδιαφορίας και μέχρι το τέλος ο Kafka, μάλλον μέχρι το τέλος ο ξένος, το πάει σε ρή και που πέθανε και που δεν πέθανε και τι έγινε. Το υπόλοιπο όμως έχει την παράνοια, έχει την τέτοια, αλλά είναι και η παράνοια του χαρακτήρα. Εκεί ο χαρακτήρας έφταιγε. Στον Kafka δεν ξέρω αν έφταιγε ή όχι, είναι αυτό το αστείο. Ποιο άλλο ήταν τώρα, εν τω μεταξύ, κάθομαι και σκέφτομαι ποια άλλα βιβλία έχω διαβάσει που έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από όλο αυτό. Και μου θύμισαν πάρα πολύ αυτό. Ο Ένικος. Έχετε διαβάσει τον Ένικο του. Το Πόρ, πώς λέγεται. Αν έχετε διαβάσει τον Ένικο, είστε μέσα στο κλίμα. Πραγματικά ο Ένικος αγγίζει πάρα πολύ. Βέβαια είναι σε άλλη φάση. Αλλά αυτό το διαρκές άγχος, νομίζω ότι όντως ο Ένικος του, το Πολ, πώς λέγεται γάμο, μια ζωή του κάνω λάθος το όνομα. Λοιπόν, μα έδωσε στα βιβλία σε PDF. Εντάξει, κάποιος πρέπει να θέλει να τα αγοράσει, παιδιά. Κατάστημα με υλικά για πρίζες, καλώδια και άλλα σχετικά είναι ο Kafka εδώ στην Αθήνα. Α, οκ. Για να τα διαβάζουμε δηλαδή. Παιδιά, κατεβάστε τα, αγοράστε τα πραγματικά ό,τι θέλει ο καθένας όπως τον ευχαριστεί. Λοιπόν. Είναι πολύ καλές οι εκδόσεις μέσα και είναι αρκετά. Και εγώ από εκεί τα διάβασα τα περισσότερα. Τη δίκη τη διάβασα από εδώ, εκδόσεις Βιβλιοβάρδια. 5 ευρώ, 4, 3. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω, σας ξαναλέω. Αν θέλετε, ξεκινήστε με αυτό. Πραγματικά. Γεια σου, Άρη. Και εσύ, Άρη, που είσαι μικρός φίλε μου, άμα θες να καταστραφείς και τέτοιο, η μεταμόρφωση και η δίκη πρέπει να το έχεις διαβάσει. Τα βιβλία με τα PDF που τα βρήκα, λοιπόν, έχω τη δικιά μου συλλογή με βιβλία με PDF. Αυτή είναι μια φίλη της Νικόλ, η οποία ήταν τα δικά της τα PDF, τα οποία τα οργάνωσε. Δηλαδή αυτά σας τα έδωσα χάρη στη βοήθεια της Νικόλ, να είναι καλά εκεί που είναι τώρα.
δεν ξέρω πού είναι, την έχω χάσει εδώ και αρκετό καιρό να τα πούμε με την Νικόλ, η οποία έχει κάτσει, τα έχει οργανώσει, τα έχει πακετάρει όλα και μου τα έδωσε για να μπορέσω να το μοιραστώ και με άλλους, άμα θέλουν να διαβάσουν κάποια βιβλία και να συζητήσουμε. Οπότε είναι για δύο χρήση. Ψάξτε το μέσα στο PDF που έχω στείλει, μέσα στο φάκελο που έχω στείλει. Έχει άπειρα, έχει από όλους τους. Πήγαινε πίσω εκεί που λέει ελληνικά, έχει ξένα, έχει τα πάντα όλα. Είναι ό,τι υπάρχει σε βιβλίο εκδιδόμενο, ήμουν εκεί μέσα. Καινούργια και παλιά. Και έχει από όλους τους μεγάλους. Τέλος πάντων, τσεκάρετε το όσοι είστε, όσοι μπήκατε τώρα. Ναι, ψάξτε το. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Αυτό που σας έδωσα τώρα είναι απλά του Κάφκα. Αν πάτε λίγο προς τα πίσω, γιατί έχει και άλλους φακέλους το συγκεκριμένο, θα βρείτε και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Βίκυ. Πολύ δυνατό, πολύ έντονο συναισθηματικά. Πάρα πολύ έντονο συναισθηματικά. Λίγα βιβλία με έχουν κάνει να νιώσω έτσι διαβάζοντάς τα. Ξαναλέω. Είναι ένα συνέστημα που θα ήθελα να το νιώσετε κι εσείς. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα όταν διαβάζεις κάτι. Νιώθεις ρε παιδί μου ζωντανός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάθεσαι και μένεις κι εσύ στο τρυπάκι, και αυτό είναι το ωραίο να σκέφτεσαι. Το έχουν πει, ναι, πραγματικά. Κάνει υπέροχη δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάτσω να το κάνω. Λοιπόν, και αν σκεφτείτε ότι το έκανε ρε παιδί μου και έχει, από όσο ξέρω, η κοπέλα έχει διάφορα θεματάκια κίνησης και αυτά. Δεν είναι τόσο εύκολο να κινείται, να μετακινείται και αυτά. Οπότε η προσπάθεια που έχει κάνει, υπερπροσπάθεια πραγματικά, αξίζει να την ξυμνούμε στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, Νικόλ. Το λέει κιόλας, αν δείτε, owner Νικόλ καλά. Τώρα το επώνυμο, το υπόλοιπο δεν το έχει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και παραπέρα. Λέτε το εδώ, θα τα ακούει, ελπίζω να τα ακούει. Ελπίζω να μπει και αυτή κάποια στιγμή στο live μέχρι τώρα. Λοιπόν, τώρα. Δίκη, θα είπαμε για τη Δίκη, ξεκινήστε το. Εν τω μεταξύ είναι η φάση ότι, ξέρεις, τώρα έχω μια ανάταση κάνοντα. Απ' τη μία είμαι κομμάτια, είμαι κουρασμένος γιατί είμαι με 2 ώρες ύπνο. Δουλεύω από τις 8 η ώρα, τέλειωσα 4.30-5 παρά και στα καπάκια ξάνοιξα το live, αλλά πραγματικά με ξαναζωντάνιψε λίγο. Ναι, αξίζει. Κάθε, παιδιά, live έχει. Τα standard live είναι Σάββατο Σάββατο και Κυριακή στις 5 η ώρα. Και επειδή τώρα ετοίμασα και κάποια άλλα, υπάρχει περίπτωση να ανοίγω και το βράδυ. Αλλά αυτό είναι κυρίως για να παίζω καμιά ντότα. Όταν παίζω εγώ, απλά να στριμάρω κιόλας γιατί θέλω να δοκιμάσω το PC. Κυρίως το σουκού. Απλά τώρα επειδή χθες έκατσα και το σέταρα, το οργάνωσα λίγο, το έφτιαξα. Πραγματικά, μάλλον θα κάνω και. Δεν ξέρω, όταν κλείσω από εδώ το βράδυ, μπορεί να ξανανοίξω κάποιο stream. Καλησπέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα βιβλίο. Εδώ πέρα είναι ένα τριλογία. Τυπικά είναι 3 βιβλία μαζί. Πολύ ωραία έκδοση, είναι από τον 60. Πάρα πολύ ωραία έκδοση. Βέβαια, εδώ παιδιά, διαβάζοντας στον πύργο μου φύγει μαγιά κυριολεκτικά όμως. Συγκεκριμένη έκδοση είναι μια σταλιά, είναι pocket. Άρα είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το ξαναλέω, αν το βρείτε, ο 60 έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Έχει σειρές πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, έχει μέσα τη μεταμόρφωση. Το αμέσως επόμενο που διάβασα προσωπικά από Κάφκα δεν ήταν η μεταμόρφωση. Το αμέσως επόμενο που διάβασα από Κάφκα, από όλα αυτά που διάβασα, να σας πω ποιο ήταν. Πήγα λίγο περίεργα στον Κάφκα. Τέτοιο, διάβασα την Αμερική. Μη με ρωτάτε γιατί, αλλά για κάποιο λόγο ήθελα να διαβάσω το «Η Αμερική». Λοιπόν, και για σημεντότα, ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά όχι τόσο πολύ. Αν μέρα παραμέρα πλέον, γιατί δεν προλαβαίνω κιόλας, αλλά μια στο τόσο, ναι. Λοιπόν, είναι η pocket κανονική. Δεν ξέρω πόσο είναι η κανονική. Η pocket και αυτή δεν είναι τόσο ακριβή. Νομίζω έχει καμιά 15 ευρώ. Αλλά αξίζει, πραγματικά αξίζει. Δηλαδή είναι από τις εκδόσεις που το χαίρεσαι. Αυτό εδώ. Σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν όπλο αυτό. Κυριολεκτικά είναι τόσο βαρύ σαν τούβλο. Λοιπόν, στείλε μια το link για τα βιβλία της Νικόλ. Όσα link έχεις ήδη στείλει είναι για τον Κάφκα. Εντάξει αδερφέ μου Παναγιώτη, θα στείλω. Θα σας στείλω και κυριολεκτικά και μεταφορικά τα link. Λοιπόν, μισό λεπτάκι μόνο, δώστε μου μια ευκαιρία να το βρω στα γρήγορα. Το μάτιασα το PC. Μέχρι να ανοίξει. Έλα καλό μου PC. Α, μικρό μου, περιστέρι, το PC δεν τραβάει.
πάνω που χαιρόμενο το PC τραβάει, τώρα μέχρι να ανοίξει το φάκελο στο τέτοιο. Λοιπόν, θα σας στείλω τώρα όλο το αρχείο. Αυτό εδώ λοιπόν που μπήκε τώρα στο chat είναι για όλα τα βιβλία που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλετε να μπείτε, να διαβάσετε, να έχει, είναι ανακατηγορίες. Τα περισσότερα είναι εκεί στα συγγραφείς συγγραφείς ανά όνομα, οπότε τσεκάρετε το. Είναι το νούμερο 1 τυπικά, αριθμητικά βασικά, αν το πάρετε με βάση το όνομα. Τώρα, διάβασα όλους παραδόξους, ξαναλέω, το αμέσως επόμενο από τη δίκη ήταν η Αμερική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τράβηξε πάρα πολύ. Ήταν εκείνη η περίοδος, διάβασα ταυτόχρονα τα σταφύλια της οργής του Στάνμπεκ, το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Υπέροχο βιβλίο και... Όχι, ψέματα, δεν ήταν σταφύλια της οργής. Και αυτά είναι πολύ ωραία. Ο δρόμος με τις φάμπρικες ήταν, sorry. Ο δρόμος με τις φάμπρικες ήταν του Στάνμπεκ. Λοιπόν, διάβαζα τον δρόμο με τις φάμπρικες. Και εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω γιατί ήμουν σε εκείνο το mood, διάβασα το «Η Αμερική». Λοιπόν, «Η Αμερική», πάρα πολύ όμορφο, μου θύμισε... Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, δυστυχώς είναι ημιτελής. Έχει πάρα πολλές ασυνέχειες, μέχρι ένα σημείο το πάει τόσο ωραία. Απλά μετά από ένα σημείο έχει τόσες πολλές ασυνέχειες. Ο χαρακτήρας... Ένα πράγμα που συνειδητοποίησα διαβάζοντας το Κάφκα. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας άλλος, αν είναι μόνο η δική μου ιδέα. Απλά για κάποιο τέτοιο μου φάνηκε πάρα πολύ κοινωνικά απαίδευτος άνθρωπος. Ίσως να είναι μεγάλη κουβέντα να πω, αλλά μου φάνηκε τόσο awkward οι χαρακτήρες του όλοι. Το πώς κινούνται, το πώς μιλάνε, το πώς συμπεριφέρονται. Είναι πάρα πολύ awkward. Δηλαδή, θα ήταν σήμερα αν τον βάζαμε τον ίδιο χαρακτήρα σε κάποιο βιβλίο, τον βλέπαμε μπροστά μας, θα ήταν τελείως creepy οι χαρακτήρες του. Δηλαδή, ο χαρακτήρας της Αμερικής είναι αυτός ο τυπικός μαγκάκος του προηγούμενου αιώνα, ο οποίος φεύγει, τον διώχνουν και καλά οι γονείς του, γιατί άφησε έγκυο μια υπηρέτριά τους. Και τον διώχνουν από την Αμερική να πάει την Γερμανία να πάει στην Αμερική, όπου πάει να βρει ένα θείο του. Ο οποίος θείος του ενώ στην αρχή τον έχει κομπλέ, μετά τον σουτάρει, τον διώχνει και ξεκινάει ένα περίεργο ταξίδι. Μου θύμισε πάρα πολύ, το μεταξύ, πάντως για κλασικούς συγγραφείς μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν και στο Kindle. Ναι, καλό είναι αυτό, στα αγγλικά. Εδώ βέβαια υπάρχουν και στα ελληνικά, οπότε ο καθένας όπως αρέσκεται. Θα μπορούσε άνετα, γιατί όπως σας είπα και πριν και για τη δίκη, είχε πάρα πολλές αφορμές να συναντάει και να συναναστρέφεται με πάρα πολλούς τύπους ανθρώπων λόγω της δουλειάς που έκανε. Απλά μου θύμισε πάρα πολύ και ο Θεός να με βγάλει ψεύτη γι' αυτό, αλλά, αν υπάρχει. Αλλά μου θύμισε πάρα πολύ τον Πινόκιο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κάποιος από εσάς. Λοιπόν, πραγματικά, αν έχει κάποιος διαβάσει το «Η Αμερική» του Κάφκα, ας μου πει. Εγώ διαβάζοντάς το, μου θύμισε τον Πινόκιο και με τα καλά του και με τα κακά του. Αν ο γάτος και τι ήταν ο άλλος χαρακτήρας, ο ένας ήταν ο γάτος και ο άλλος που είχε δύο χαρακτήρες που τον εξαπατούσαν σε όλο το δρόμο τον Πινόκιο. Νομίζω δύο χαρακτήρες δεν ήταν, ο ένας ήταν ο γάτος και ο άλλος ήταν ένας κάτι άλλο, δεν ήτανε. Οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να βρω την αλληγορία, ίσως αν υπάρχει κάτι περισσότερο γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ αυτό που πάντα, πώς να το θέσω, δεν μπορώ να εκφραστώ και σωστά με τον Κάφκα, γιατί αισθάνομαι ότι άμα πω κάτι για τον Κάφκα πραγματικά θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα πέσει φωτιά να με κάψει, αλλά θα σας πω προσωπικά αυτό που εξέλαβα καθαρά ως χαρακτήρες, αυτό που πριν το συμβολισμό, πριν από οτιδήποτε. Ως χαρακτήρες, λοιπόν, οι χαρακτήρες του, αυτό που έλεγα ότι είναι λίγο, μου φάνηκε λίγο κοινωνικά απαίδευτος, από την άποψη ρε παιδί μου είναι πολύ περίεργοι οι χαρακτήρες του, πολύ, αντιδρούν πάρα πολύ περίεργα. Εν τω μεταξύ τώρα βέβαια διαβάζαμε και το η πτωχή πώς είναι του Ντοστογιεύσκη και διάβαζα πώς έγραφε ο Ντοστογιεύσκη, ευχαριστώ Τάσο, ευχαριστώ για το follow, πώς έγραφε ο Ντοστογιεύσκη για παράδειγμα που είχε γράψει 60 χρόνια πιο πριν. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ της εποχής το mood, οι άνθρωποι πώς συμπεριφέρονται εκείνη την εποχή. Τώρα προσπαθώ να φέρω εικόνες από το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είναι ολόκληρο ταξίδι. Ο ήρωας πραγματικά ξεκινάει με ένα κουράζιερα όπλιο, πηγαίνει στην Αμερική, γυρνάει από εδώ, από εκεί, κάνει πόσες λούπες, φεύγει, στο τέλος καταλήγει σε ένα τσίρκο.
Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πως αντιδρούσε με η κατανόηση που έδειχνε και ότι σε πάρα πολλά έργα του το είδα αυτό, ότι όταν σου κάνουν πουστιά, να το θέσω απλά, όταν σου κάνει κάποιος μια πουστιά, το πιο λογικό πράγμα είναι απλά να τον έχεις, ρε παιδί μου, στην μπούκα και να μην πρόκειται ποτέ να ξανασχοληθείς μαζί του. Δηλαδή, να μην πρόκειται ποτέ να δώσεις ένα λόγο παραπάνω να μπει στη ζωή σου ένα τέτοιο άνθρωπο και ποτέ να μην τον ξαναπάρεις στα σοβαρά, να μην τον ξαναεμπιστευτείς. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έλα όμως που οι χαρακτήρες του Κάφκα είχαν μια τάση να έλκονται πάρα πολύ από χαρακτήρες οι οποίοι τείνουν να εξαπατήσουν τους ήρωες δεδομένων των συνθήκων. Και ενώ την είχαν πατήσει πάρα πολλές φορές, συνέχιζαν και πήγαιναν προς τα εκεί. Γι' αυτό σας ξαναλέω, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Πινόκιο. Είχε πολλά θέματα, είχε πολλά θέματα με τον πατέρα και πάρα πολύ ανοριμότητα σχετικά με τις γυναίκες. Λοιπόν, ευχαριστώ. Okay, αυτό παρά είναι εντυπωσιακό. Εδώ έχουμε ολόκληρο κράκεν να κινείται μέσα στο τέτοιο. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα κυριολεκτικά όμως, Τάσο, πραγματικά. Έχει πλάκα, δεν θα πω ότι δεν έχει πλάκα. Λοιπόν, είναι ένας ουροβόρος office τώρα που είδα και το τέτοιο, πραγματικά κάπως έτσι θα μπορούσα να το πει στον Κάφκα, ο οποίος την πατάει, αλλά συνεχίζει να δαγκώνει την ουρά του και να συνεχίζει να προχωράει. Πω, στην Αμερική, σας ξαναλέω, πιάστε την Αμερική, αξίζει. Προς το τέλος λίγο το χαλάει γιατί δεν έχει τέλος. Προς το τέλος δεν έχει τέλος, είναι κλασικός Κάφκας και λες, χαμώ το πάλι δεν έχει τέλος. Δηλαδή θα τελειώσει ποτέ τίποτα σε αυτόν τον Κάφκα. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ ευχάριστο έργο, είναι από τα ευχάριστά του πραγματικά. Θέλει να κάνει ένα καλό κλείσιμο. Το θέμα του Κάφκα είναι ότι δεν κάνει καλά κλείσιμα. Σε πολλά δεν κάνει καθόλου κλείσιμο. Σε αυτά που πάει να κάνει κλείσιμο δεν είναι ωραίο το κλείσιμο του, αλλά δεν πειράζει. Κάφκα είναι αυτός, θα σας συγχωρήσει πλέον, αλλά... Εν τω μεταξύ μου αρέσει το πώς κάθομαι εγώ και μιλάω τώρα για τον Κάφκα. Αισθάνομαι, απ' τη μία ρε παιδί μου, έχω στη φάση που σκέφτομαι ότι... Ποιος είμαι εγώ να κάτσω να μιλήσω τώρα για το έργο του Κάφκα, για του Κάφκα. Απλά θέλω να, εσείς που με ακούτε, πριν με κρίνετε, να σκεφτείτε ότι απλά σας λέω την αναγνωστική μου εμπειρία και το πώς το εκλαμβάνω με τη δική μου νόηση τη στιγμή που το διάβασα. Είμαι σίγουρος ότι μετά από 10 χρόνια να τα ξαναπιάσω, έχοντας ίσως διαφορετικές εμπειρίες ζωής, να τα δω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, ξεκινάω ζητώντας, κάνω disclaimer, ζητώντας την επίοικιά σας για όλο αυτό. Λοιπόν, η ταινία δεν την έχω δει. Σας ξαναλέω, δεν έχω δει τίποτα από ταινίες που θα πείτε σχετικά με τον Κάφκα και τα έργα του. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, δεν μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πάμε λίγο σε άλλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα, διαβάστε το, πραγματικά όσο το έχει διαβάσει, ο Τάσος λέει το έχει διαβάσει, πες μου Τάσο, πραγματικά, Πινόκιο νούμερο 2 δεν ήτανε. Λοιπόν, τη γνώμη μου λέω ακριβώς αυτό, απλά ρε παιδί μου ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι υπερευαίσθητοι με το θέμα του Κάφκα, με του Νίτσε, με του Τάδε, με του Δίνα. Ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ όπως και εγώ αγαπάω. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές διαβάζοντας Κάφκα προσωπικά έλεγα Θεέ μου γιατί Κάφκα, είναι ωραίος, έχει... τα μισά του είναι τρομερά. Τα άλλα μισά του δεν μ' άρεσαν. Τα μισά του τα λάτρεψα, γι' αυτό σας λέω μου έχει προσφέρει το καλύτερο και το χειρότερο ταυτόχρονα. Λοιπόν, είμαι μεταξύ μίσους και αγάπης, λατρείας μου για τον Κάφκα. Αυτό είναι το θέμα μου με τον Κάφκα εμένα προσωπικά. Δεν ξέρω αν έχετε, όσοι έχετε καταπιαστεί, έχετε νιώσει κάπως το ίδιο πράγμα με κάποιο συγγραφέα ή με οτιδήποτε. Προσωπικά είμαι μεταξύ μίσους, δεν θα το έλεγα, δεν μπορώ να μισήσω έναν άνθρωπο για αυτό που γράφει προφανώς. Είναι μεταξύ αγάπης και αντιπάθειας. Είναι λίγο αντίρροπα τα συναισθήματα. Τέλος πάντων, Αμερική, πάρα πολύ ωραίο. Το νόημα, κοίτα, να σου πω μερικές φορές. Να είμαστε ρεαλιστές. Στην Αμερική, τα νοήματα που θες να περάσεις για τον Κάφκα, το μόνο καλό νόημα που θα μπορούσε να πάρει κάποιος, στο Αμερική τουλάχιστον, είναι ότι ο ήρωας προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Αν δεις τις επιλογές που κάνει ο ήρωας στο Αμερική, δεν νομίζω ότι μπορείς να εμπνευστείς για το καλό. Το μόνο που μπορείς ίσως να εμπνευστείς είναι ότι λες, βλέπεις τις μαλακίες που κάνει ο ήρωας, το τι τον βάζει να κάνει ο ήρωας και να λες, πραγματικά δεν θα έκανα τίποτα από τα. Μόνο έτσι μπορώ να το καταλάβω ότι δεν θα έκανα τίποτα από ό,τι κάνει ο χαρακτήρας. Οπότε
πάω στον καλό δρόμο. Δηλαδή, βλέπεις πώς καταστρέφεται ο χαρακτήρας και λες, εκτός και ίσως, και δεν το έχω σκεφτεί έτσι, ότι θα μπορούσε έμεσα να είναι ένα παράδειγμα προς την καταστροφή για να μην κάνεις το ίδιο πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει και έτσι. Λοιπόν, νοήματα βαθιά έχει στη μεταμόρφωση και, στο... και στη δίκη πάρα πολλά. Στη σοφρονιστική απικία επίσης, στο τέτοιο της πείνας έχει πάρα πολλά κρυφά νοήματα, το οποίο γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δυνατό και δεν αναφέρεται, σας ξαναλέω, ο καλλιτέχνης της πείνας δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ, το οποίο είναι τρομερό, πραγματικά είναι τρομερό. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω τόσο καλά. Η Αμερική είναι το πιο ανάλαφρό του. Γενικά νομίζω ότι όντως η Αμερική είναι το πιο ανάλαφρό του. Και μετά από την Αμερική ήρθε η ώρα της μεταμόρφωσης. Η μεταμόρφωση, παιδιά, ίσως να είναι το μόνο πράγμα που το πήραμε νορούφι. Είναι το μόνο βιβλίο του Κάφκα που απλά το πιασα, η δίκη με καθυστέρησε λίγο, ήταν και πιο μεγάλο. Η μεταμόρφωση είναι... είναι από αυτά τα οποία πραγματικά... το σας λέω... είναι ένα ρόλο κόστερο ο Κάφκα. Από συναισθήματα τουλάχιστον και από νοήματα. Στη δίκη ένιωθες έκπληξη, ένιωθες οργή, ένιωθες φόβο, ένιωθες ανασφάλεια, ένιωθες τα συναισθήματα του κυνηγημένου. Στην Αμερική παρατηρούσες έναν έφηβο ο οποίος έκανε τα λάθη του με την, τα λάθη του εφήβου και επίσης μου θύμισε κάτι το οποίο δεν έχετε διαβάσει. Είμαι σίγουρος ότι περισσότερο δεν έχει διαβάσει. Κάποια στιγμή είχε βγει ένα βιβλίο τη δεκαετία του 60 που λεγόταν η περιπέτειες του... 60-80? Λεγόταν η περιπέτειες του Πανάγου εδώ στην Ελλάδα. Όποιος έχει διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι πολύ... είναι εφηβικό. Είναι από αυτά τα εφηβικά τα βιβλία που διαβάζουν και καλά σε φάση παίρνεις... είναι... αυτά που κάνει ο Πανάγος για παράδειγμα, είναι ακριβώς αυτά που κάνει και ο ήρωας του Κάφκα στο Αμερική. Βέβαια το αστείο είναι ότι ο Πανάγος και καλά στο βιβλίο «Οι περιπέτειες του Πανάγου» είναι σε φάση λίγο πιο συνετός. Ο ήρωας του Κάφκα είναι σε φάση «Πάω και ας μου βγει και σε κακό». Είναι όπως λέει και το τραγούδι «Πάω και ας μου βγει και σε κακό». Λοιπόν, πάντα προσπάθεια για πάντα αποτυχία, δεν πειράζει, προσπάθησε ξανά, πέτυχε ξανά, πέτυχε καλύτερα. Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, όπως έλεγε και ο Ρον Σουάνσον, από το να κάνω δύο μισά λάθη, καλύτερα να κάνω ένα καλό λάθος και να είναι δυνατό. Λοιπόν, μετά η μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση, παιδιά, και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε περισσότεροι, είναι από τα πιο συναισθηματικά του, ειλικρινά το διάβαζα και απορούσα πώς μπορεί μια οικογένεια να συμπεριφέρεται έτσι στο παιδί της. Όσοι το έχετε διαβάσει, ξέρετε, η μεταμόρφωση του Κάφκα είναι ο ήρωάς μας, ο οποίος τυπικά έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην οικογένειά του. Είναι αυτό το χρέος του αδερφού. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι ο Κάφκα, όπως το διάβασα, ήταν μοναχογιός. Είχε πολλά και φαίνεται στο έργο του, έχει πολλά πατρικά θέματα. Έχει πάρα πολλά θέματα με τον πατέρα του. Κυριολεκτικά έχει πάρα πολλά θέματα με τον πατέρα του. Είχε και άλλα αγόρια, τα οποία πέθαναν πιο μικρά από όσο διάβαζα. Νομίζω ήταν 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Δεν θυμάμαι τώρα καλά, αλλά σε φάση είχε πάρα πολλά θέματα με τον πατέρα του και στη μεταμόρφωση τυπικά αντανακλάται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Η τέτοια της οικογένειας, ότι ρε παιδί μου, έχεις τον γιο, ο οποίος γιος ήταν, θυμάστε, στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό πιστεύω γινόταν το ίδιο. Δεν θα παντρευτείς μέχρι να παντρευτεί η αδερφή σου, μέχρι να πρικίσουμε την αδερφή σου να παντρευτεί και να βγει. Κάπως έτσι ήταν το mood. Και σκεφτείτε, αυτό γράφτηκε 100 χρόνια ακριβώς πριν από σήμερα και πιο παλιά βασικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 100 χρόνια και έχουν περάσει σίγουρα από τότε που γράφτηκε η μεταμόρφωση. Σε μια Γερμανία η οποία μόλις είχε τελειώσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν κάπου ανάμεσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που γινόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τυπικά. Λοιπόν, και που λέτε ο γιος, όσοι δεν έχετε πιάσει τη μεταμόρφωση, το οποίο είναι καταπληκτικό έργο, ο γιος της οικογένειας είναι καλά, κοιμάται, ο οποίος έχει τα θέματα του, ταλαιπωρείται από τη δουλειά, θέλει να ζητήσει άδεια, τι θέλει να ζητήσει κάποια στιγμή, και την επόμενη μέρα ξυπνάει κατσαρίδα, αρχίζει να μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε κατσαρίδα. Και αρχίζει να νιώθει σαν κατσαρίδα, να ζει σαν κατσαρίδα. Τυπικά είναι, πιστεύω, και η αντανάκλαση των συναισθημάτων. Είναι αυτό που νιώθεις ότι. Και πιστεύω ότι όντως ισχύει αυτό. Σε αρκετές οικογένειες έχει ισχύσει ότι όταν ζεις σε μια οικογένεια η οποία σε εκμεταλλεύεται μόνο και σε βλέπει σαν παράσιτο, αλλά είναι ένα παράσιτο το οποίο το χρειάζονται για να ζήσουν μέχρι να μην σε χρειάζονται για να ζήσουν. Οπότε
σε κρατάνε τόσο όσο σε χρειάζονται και μετά. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές οικογένειες. Σε πάρα πολλές οικογένειες, πραγματικά. Επίσης, ξεχνάμε και ισχύει, νομίζω ότι ισχύει, όχι πάντα, αλλά νομίζω ότι ισχύει, ότι οι γερμανικές οικογένειες είναι λίγο πιο ιδιότροπες. Και οι γερμανικές οικογένειες του προηγούμενου αιώνα, παιδιά, έχω την αίσθηση ότι ήταν πολύ πιο σκληρές από ότι. Καλά, το ότι ήταν πιο σκληρές ήταν πιο σκληρές, αλλά. Διαβάζοντας όλο το έργο του, καταλαβαίνω ότι πραγματικά πρέπει να υπήρχαν πολλά σοβαρά θέματα στη γερμανική οικογένεια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Όχι ότι έχουν λυθεί και πάρα πολλά μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω, η γερμανική νοοτροπία και η γερμανική ζωή είναι λίγο περίεργη. Έχει τύχει να έχω φίλους οι οποίοι είναι Γερμανοί, αλλά Γερμανοί. Να ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες και είναι σε φάση. Δεν ξέρω, από αυτά που έχω ακούσει από προσωπικές ιστορίες τουλάχιστον, νομίζω ότι πατάνε πάρα πολύ στο καυτικό πρότυπο της οικογένειας. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο, ο χαρακτήρας πραγματικά πρώτη φορά στη ζωή μου έχω λυπηθεί τόσο πολύ για χαρακτήρα. Πρώτη φορά έχω αγανακτήσει, αλλά με τη φάση που λες γαμώ την τρέλα μου, δηλαδή έχει τόσο πολλά μηνύματα, ειδικά για τη σχέση των ανθρώπων, για το πώς συμπεριφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, για το πώς είναι οι εργασιακές σχέσεις και για το πώς ο ήρωας εκεί που τον χρειαζόταν ξαφνικά έγινε παρίας και μπήκε στο περιθώριο. Γενικά έχει πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ το ωραίο, απ' τη μία είναι το ωραίο ότι ο χαρακτήρας καθώς αποδεσμεύεται από τις ευθύνες του, νιώθει σιγά σιγά ναι μεν να πηγαίνει προς το σκοτάδι και να ζει στο σκοτάδι, αλλά μέσα του νιώθει λίγο πιο ικανοποιημένος, πιο γεμάτος από ό,τι ήταν πριν, γιατί καταλαβαίνει ότι πριν δεν είχε ζωή για τον εαυτό του, αλλά είχε ζωή για όλους τους άλλους. Τυπικά η Μεταμόρφωση του Κάφκα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Νομίζω ότι είναι από τα έργα που θα πρέπει κάποιος να τα διαβάσει έστω μία φορά στη ζωή του. Δηλαδή, αν δεν θα έλεγα το ίδιο για όλα τα υπόλοιπα, αλλά η Μεταμόρφωση σίγουρα είναι και πιστεύω ότι όντως είναι από τα έργα που κάποιος θα άξιζε να πιάσει, θα άξιζε να τα διαβάσει. Και θα άξιζε να αφιερώσει λίγο χρόνο να κάτσει να το σκεφτεί αυτό που διάβασε. Σας ξαναλέω, είναι ένα πολύ περίεργο roller coaster συναισθημάτων. Πιάστε το. Είναι πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή θα σας φάει ένα απόγευμα να το διαβάσετε. Με normal ρυθμό. Δεν πρόκειται να σας φάει παραπάνω. Εκτός και αν διαβάζετε πάρα πολύ αργά. Οπότε παίζει να σας τραβήξει λίγο περισσότερο. Αχ. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι σε φάση τώρα σκέφτομαι ότι θα το ξαναδιαβάσω. Κυριολεκτικά θέλω να το ξαναδιαβάσω. Και είναι από τα μόνα το οποίο με τραβάει να το ξαναδιαβάσω με τα Μεταμόρφωση του Κάφκα. Γιατί είναι μικρό, είναι ευχάριστο, δεν είναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο ρε παιδί μου είναι καλό. Και όχι ότι το άλλο δεν είναι. Αλλά η Μεταμόρφωση του Κάφκα είναι αυτό το οποίο σε τραβάει περισσότερο να ασχοληθείς με αυτόν. Ναι, πιάστε το παιδιά. Και έχει βγει και άλλο ένα, το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά είναι αντίστοιχο με το Grexit. Στο Κάφκα ο ήρωάς μας μεταμορφώνεται σε κατσαρίδα. Στο αντίστοιχο, δεν θυμάμαι, ο Ιαν Μαγκιούαν, πώς λέγεται. Έχει γράψει το κατσαρίδα, πώς είναι το τέτοιο. Σε φάση, νομίζω κατσαρίδα είναι. Στο οποίο και αυτό το έχω διαβάσει. Και εκεί η κατσαρίδα μετατρέπεται σε άνθρωπο και η κατσαρίδα είναι και καλά παίρνει το ρόλο του πρωθυπουργού της Αγγλίας, συγγνώμη. Και είναι από τα πρόσφατα βιβλία που γράφτηκαν μετά το Brexit και καλά όταν πήγανε να το κάνω νομίζω. Και είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γιατί το διάβασα back to back. Δηλαδή πρώτα διάβασα αυτό και μετά, το οποίο είναι τελείως άλλη φάση, γιατί ο Μακιούαν το πάει προς... στο οικονομικό-πολιτικό γίγνεσθε, δηλαδή είναι η μεταμόρφωση προς το εκεί, προς στην οικονομική ύφεση και στις λάθος επιλογές των πολιτικών, ενώ ο Κάφκα είναι καθαρά, πώς το λένε, ο Κάφκα το πάει καθαρά στο κομμάτι το εσωτερικό, το οικογενειακό, το κομμάτι που νιώθει ένας γιος για την οικογένειά του. Και ναι, αυτό. Τσεκάρετε, τα και τα δύο αξίζουνε. Αλλά νομίζω ότι του Κάφκα είναι τίποτα καλύτερο. Πραγματικά είναι πολύ πιο δυνατό. Τα συναισθήματα που βγάζει είναι τέρμα δυνατά. Πραγματικά. Μετά από την μεταμόρφωση έρχεται αυτό που διάβασα στη σειρά και πραγματικά εύχομαι να μην το είχα διαβάσει. Όχι εντάξει. Τουλάχιστον έχω να λέω ότι το διάβασα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατό έργο. Πάρα πολύ δυνατό έργο. Απλά είναι κυριολεκτικά σαν όνομα και πράγμα, θα το πω. Είναι ο Πύργος. Ο Πύργος τον διάβασα μέσα από εδώ. Μέσα από αυτό εδώ που. Όπου ευχαριστώ Wild Child για το follow. Ο Πύργος λοιπόν το διάβασα όπως και την Αμερική, όπως και τη Μεταμόρφωση μέσα από εδώ, μέσα από αυτό. Εγώ βέβαια σας το έβαλα και στα PDF. Εδώ πέρα, επειδή ήταν και πάρα πολύ πυκνές οι σελίδες, θα σας δείξω λίγο γραμματοσύρα για να καταλάβετε πόσο πυκνό είναι. Λοιπόν, προσέξτε γραμματοσύρα. Σκεφτείτε ένα pocket να είναι έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο πυκνό είναι. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο κόλλησε τώρα η κάμερα. Έμεινε εκεί να μας θυμίζει την αποτυχία του τέτοιου. Μισό λεπτάκι να προσπαθήσω να την ξεκολλήσω. Okay. Είναι αυτά τα τεχνικά τέτοια. Δεν άντεξε τη συγκίνηση η κάμερα. Πραγματικά δεν άντεξε τη συγκίνηση του πύργου. Ακόμα και αυτή λύγησε. Φανταστείτε πόσο δυνατό έργο είναι, έτσι. Λοιπόν. Οπότε τώρα πηγαίνοντας στην προηγούμενη κάμερα, η προηγούμενη κάμερα δεν νιώθει. Οπότε ξαναγυρνάω. Ευτυχώς που έχω εναλλακτική κάμερα. Πραγματικά. Λοιπόν. Επίσης, όσοι στριμάρετε, αυτά είναι τα καλά της C920. Τα random κολλήματα της Logitech. Λοιπόν, η οποία είναι ό,τι να είναι, αλλά τέλος πάντων δεν το λέμε αυτό παρά έξω για μελλοντικούς streamer, να μην τους απογοητεύσουμε. Λοιπόν, το οποίο ακόμα κολλημένη είναι. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, που λέτε, τέλος πάντων θα συνεχίσω με αυτή, με την backup κάμερα. Ενδιαφέρον, θα έλεγα για την τέτοια. Χειρότερη ποιότητα, αλλά ευτυχώς είναι πάρα πολύ μικρό το τελάρο, οπότε δεν θα χάσετε τόσο πολύ από την ομορφιά μου. Λοιπόν, ο Πύργος. Μου έκανε εντύπωση, πρώτη φορά που άκουσα για τον Πύργο ήταν διαβάζοντας το δοκίμιο του Καμί, ο Σύσυφος. Πραγματικά, ο μύθος του Σύσυφου βασικά ήταν το τίτλος του δοκιμίου. Μου έχει μείνει ο Σύσυφος, πάντα το λέω Σύσυφος. Λοιπόν, είναι ο μύθος του Σύσυφου, στον οποίο ο Καμί αναφέρει πάρα πολλές φορές τον Γεωμέτρη, ο οποίος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, ο οποίος Γεωμέτρης προσπάθησε να είναι ο χαρακτήρας που τυπικά είναι στο βιβλίο του Κάφκα ο Πύργος, και ο ρόλος του ήταν τον καλέσαν από ένα πύργο στη Γερμανία. Ο πύργος της Γερμανίας ήταν το εξής setup. Είναι μια περιοχή, ένα χωριό, ένα τσιφλί, και φανταστείτε όπως την πιο ψηλή περιοχή του χωριού είναι ο πύργος και η δημόσια υπάλληλη και η γραφειοκρατία και η εξουσία που δεσμεύει όλους τους χωρικούς. Οι χωρικοί ζουν γύρω-γύρω στην περιοχή του πύργου και το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολύ λίγοι από αυτούς έχουν πρόσβαση, σχεδόν κανένας βασικά, εκτός από τον αγγελιοφόρο που μεταπηδάει από τον πύργο, φέρνει μηνύματα από τον πύργο στους χωρικούς και από τους χωρικούς πίσω. Δηλαδή, είναι αυτή η δείχνει πάρα πολύ το απρόσωπο του γραφειοκρατικού κράτους. Και όχι μόνο αυτό. Και αυτό φαίνεται και σε πάρα πολλά έργα. Ακόμα φαίνεται πάρα πολύ και στη δίκη, φαίνεται πάρα πολύ και στη μεταμόρφωση, αλλά πιο πολύ στη δίκη φαίνεται αυτό και στο τέτοιο και στον πύργο. Το ότι είναι αυτή η εξουσία του δημόσιου υπάλληλου. Είναι η εποχή που ξεκίνησε το δημόσιο να είναι στα χάη του και πραγματικά το γερμανικό δημόσιο, από ό,τι κατάλαβα, δεν πεζότανε. Πες να ήταν έτοιμο το σχηρότερο από το ελληνικό δημόσιο, και είναι αυτό το σκληρό γερμανικό δημόσιο. Δεν είναι το δημόσιο το πιο γιόλο, το πιο χαλαρό το ελληνικό, είναι το δημόσιο με το μαστίγιο, στο οποίο δεν έχεις, να το φέρω λίγο, μπας και έχει λίγο καλύτερο τέτοιο, είναι αυτό το δημόσιο, στο οποίο ο δημόσιος υπάλληλος είναι αυτός που έχει εξουσία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι στον πύργο ο δημόσιος υπάλληλος εκεί πέρα, που είναι και καλά ο αντιπρόσωπός τους, που μπορούν και μεσολαβούν και μιλάνε και καλά και έχει επαφή με το υπόλοιπο πύργο, που δεν είναι τίποτα στον πύργο. Δηλαδή σκεφτείτε, ο τελευταίος τροχός της άμαξας ανάμεσα στους χωρικούς είναι η μεγαλύτερη εξουσία, και ακόμα και οι κοπέλες, και μου έκανε εντύπωση το πώς χειρίστηκε το γυναικείο κομμάτι σε αυτό το έργο ο Κάφκα, ότι ακόμα και όλες οι γυναίκες, ακόμα και οι πιο όμορφες, οι πιο μικρές, σκοτωνόταν η μία με την άλλη, ποια θα ικανοποιήσει το δημόσιο υπάλληλο που νιώθαν ότι έχει εξουσία.
που τυπικά με το καλοσκεφτείς είναι αυτό το μάτιο, ότι η εξουσία του δεν υπήρχε, δεν είχε κάποιο νόημα ιδιαίτερο. Είναι σαν να παλεύεις με τη Λερναία Ήδρα, αλλά δεν βλέπεις τα κεφάλια, ρε παιδί μου. Ήταν η Γερμανία πριν 150, ναι, και πολύ χειρότερα, πάρα πολύ χειρότερα ήταν η Γερμανία. Γιατί σε φάση δεν είχε, η Γερμανία δεν είχε αυτό το ελληνικό, το ότι είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Και λίγο από εδώ και. Ήταν τελείως απρόσωπο. Δηλαδή ήταν τελείως με το βούρδουλα, παιδιά. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Φαντάζομαι ότι παίζει να ήταν πάρα πολύ δύσκολες εκείνες οι εποχές. Κυριολεκτικά ήταν, σας ξαναλέω, ήταν ένα στάδιο μετάβασης. Και άμα το καλοσκεφτείτε, είναι ένα στάδιο μετάβασης. Αν έχει τύχει να δείτε και μερικές σειρές, όπως είναι το. Ποια ήταν που είδαμε και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το. Έλα, κόλλησε στο μυαλό μου. Το Freud. Ή κάποια άλλα γερμανικά της εποχής που μιλάνε για το γίγνεσθε της εποχής, που φαίνεται και το πως είναι το πολιτικό σκηνικό της εποχής. Ήταν μια εποχή πολλών μεταβιβάσεων. Ήταν η εποχή που η Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη, τα βασίλεια, τα χωριστά που υπήρχαν, ενωνόταν σιγά σιγά και φτιάχνανε το γερμανικό κράτος. Είναι πράγματα τα οποία αλήθεια σε εμάς μπορεί να τα ακούμε, αλλά στο δικό μας μυαλό η Γερμανία μοιάζει σαν μια χώρα. Τυπικά η Γερμανία αποτελείται από πάρα πολλά ξεχωριστά έμεσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, όπως εμείς έχουμε τις νομαρχίες, τους νομούς και αυτά, εκεί τυπικά έχουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω και τη σωστή λέξη, μπορεί να πω βλακεία σε θέμα λέξης, αλλά έχω μαθητές στη Γερμανία αυτή τη στιγμή που καμιά φορά τυχαίνει και συζητάμε και τους ρωτάω πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, ειδικά τώρα με τον ιό και με αυτά. Και μου λέει, ναι, ότι ξέρεις κάτι, είναι σαν μικρά μίνι κρατήδια. Τυπικά κάθε περιοχή βγάζει τους δικούς της τελείως κανόνες και νόμους. Δηλαδή, ακόμα και μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, έχεις τη μία περιοχή, η οποία μια περιοχή σκεφτείς ένα μικρό μίνι κρατήδιο με δικούς της κανόνες, δική της διοίκηση. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τη γειτονική περιοχή και να έχουν ταυτόχρονους κανόνες τουλάχιστον όσο πρόκειται για το θέμα του κοροναϊού. Τότε ήταν ακόμα χειρότερα. Ήταν τότε που έπρεπε να οργανωθεί μετά τον πόλεμο, τον παγκόσμιο, τον πρώτο. Ήδη είχαν γίνει οι γερμανικοί πόλεμοι που είχε μοιραστεί όλη η Γερμανία. Είχαμε την έκβαση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που η Γερμανία ήταν από τους κύριους αντιπάλους. Η επικρατική της πολιτική ήταν στο φουλ. Και τυπικά είχαμε τη μετάβαση από τη μοναρχία στον. Τώρα δημοκρατία δεν το λες και πολύ, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε προς τα που πάμε. Οπότε ήταν τελείως διαφορετικό. Και είναι η φάση που το δημόσιο ως δημόσιο αποκτούσε τη δική του έννοια. Δηλαδή ήταν η φάση που το δημόσιο ανεξαρτητοποιόταν τελείως και ο ρόλος του δημοσίου υπαλλήλου ήταν. Είχε τεράστια εξουσία. Που το βλέπεις και λες, Θεέ μου, τι λέει. Λοιπόν, η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος όπου κάθε περιφέρεια έχει δικό. Αυτό. Δεν ξέρω την ορολογία γιατί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα της Γερμανίας. Απλά από συζητήσεις που έχει τύχει, έχω κάνει με κάποιους Βαβαρία, Βεστφαλία και πάει λέγοντας. Ναι. Εσείς που τα ξέρετε λίγο καλύτερα στο θέμα του το γεωκοινωνικοπολιτικό της Γερμανίας, πραγματικά διορθώστε με. Ειλικρινά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα Γερμανία. Απλά σας λέω πώς το έχουμε εμείς στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Ότι στο μυαλό μας, όταν ακούμε Γερμανία, έχουμε τη Γερμανία ως μια χώρα. Στο δικό μου το μυαλό, μέχρι πρόσφατα, την είχα όντως σαν μια χώρα γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ παραπάνω να μάθω τα κοινωνικοπολιτικά της. Οπότε σκεφτείτε τώρα, 150 χρόνια, 100 χρόνια πριν, όλο αυτό το πράγμα. Και τι εξουσία θα έχει ένας δημόσιος υπάλληλος, έτσι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, είναι σαν να έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο και αν στην δίκη ο ήρωας δίνει τη δική του μάχη με το απρόσωπο τέρας που λέγεται γραφειοκρατία, πολιταρχία, πείτε το ό,τι θέλετε, ονομάστε το θρησκεία, τα πάντα όλα βάλτε τα μέσα, θα το έχετε. Στο θέμα του πύργου, και ίσως γι' αυτό θεωρείται από πάρα πολλούς από τα σημαντικότερα έργα του, πολλοί αυτοί που το ψάχνουν λίγο βαθύτερα και έχουν γραφτεί άπειρα δοκίμια πάνω σε αυτό, στηρίζονται πολύ περισσότερο στον πύργο του Κάφκα παρά στη δίκη και στη μεταμόρφωση. Μπροστά στον πύργο του Κάφκα, η δίκη και η μεταμόρφωση είναι ξεκάθαρα πράγματα. Η δίκη, άσχετα με τους άπειρους συμβολισμούς που έχει, όπως και η μεταμόρφωση, είναι τίποτα, παιδικός σταθμός μπροστά στον πύργο του Κάφκα. Στον πύργο του Κάφκα, που σκεφτείτε τα βασανιστήρια, μου κάνουν πάρα πολλά πράγματα εντύπωση. Πραγματικά είναι αυτό το ασαφές, το αόριστο. Αυτό το ότι υπήρχε ένας δημόσιος υπάλληλος που τον πλήρωναν, ο οποίος έπρεπε να κάνει δουλειά. Όσο καιρό ήταν εκεί πέρα, δεν έκανε καμιά δουλειά απολύτως, που
τυπικά τον πήγαινανε σαν τον από εδώ, από εκεί. Θυμίζει πάρα πολύ ελληνικό δημόσιο από το «Έχω ένα χαρτί». Έχετε δει τις παλιές, τα παλιά «Αμάν». Και πολλοί από εσάς το έχετε βιώσει κιόλας στο ελληνικό δημόσιο. Παίρνει ένα χαρτί. Εγώ, επειδή είμαι σε μικρή περιοχή, δεν έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, άμα θέλω να κάνω μια δουλειά, την κάνω σχετικά εύκολα και γρήγορα. Γιατί, όντας σε μικρό μέρος και μικρή περιοχή, δεν έχουμε ούτε τεράστιες αποστάσεις, ούτε σχεδόν οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Οπότε, πάνω κάτω, η δουλειά μου, η πιο μέγιστη στο ελληνικό δημόσιο, τέλειωσε σε μια ώρα. Αλλά όσοι είστε από μεγάλες πόλεις, ξέρετε πόσο ωραίο είναι να πας να κάνεις μια δουλειά. Να περιμένεις να πας από το γραφείο Α στο γραφείο Β, από το γραφείο Β στο γραφείο Γ στο γραφείο Δ και να σου λένε δεν μπορούμε και να φας όλη τη μέρα και να... αυτή η ασάφεια. Επίσης, μια ώρα κι όμως, μια ώρα max και πολύ λέω. Πήγα όποτε έχω πάει να κάνω δουλειά, σε λιγότερο από 10 λεπτά έχω τελειώσει. Με αυτό είναι το θέμα. Το μόνο πράγμα που με απασχολεί τώρα που σκέφτομαι να μετακομίσω στη Θεσσαλονίκη, το μόνο πράγμα που πραγματικά δεν με παρηγορεί καθόλου είναι σκέφτομαι ότι αν θέλω να κάνω καμιά δουλειά σοβαρή, θα πρέπει να φάω άπειρο χρόνο στα πήγαινε, λέγε, στα περίμενε. Αλλιώς, client mind. Λοιπόν, και σκεφτείτε, μας φαίνεται και πολύ καμία ώρα εδώ. Δηλαδή, περιμένεις μία ώρα και λες, Χριστέ μου, δεν αντέχω. Λοιπόν, μόνο μία ώρα στην ουρά δεν είναι τίποτα. Πραγματικά το ξέρω, το έχω δει. Δεν το έχω βιώσει απόλυτα στο εκτός Λίμνου, αλλά σας λέω, εδώ Λίμνο και πάλι δεν αντέχουμε. Λοιπόν, ευτυχώς που γίνονται online τα περισσότερα, αλλά υπάρχουν και πολλά που δεν μπορούν να γίνουν, γιατί τουλάχιστον εδώ Ελλάδα η υποδομή δεν υπάρχει για πολλά πράγματα ακόμη. Σιγά σιγά εξυγχρονιζόμαστε, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Ένα από τα πράγματα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι, και εκεί που είναι που θεώρησα, γενικά ο συμβολισμός του είναι τεράστιος, του Κάφκα, το τρόπος γραφής του είναι αρκετά καλός. Είναι αρκετά ωραίος ο τρόπος γραφής του, αν και κουράζει πάρα πολύ αυτές οι περιγραφές. Πραγματικά είναι πολλές φορές που καταλήγεις, αλλά έχεις πονοκέφαλο στο τέλος, ειδικά στον πύργο. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου παραξένευσαν πάρα πολύ διαβάζοντας το, γιατί δεν το είχα καταλάβει αρκετά καλά, είναι αυτό το τέτοιο της σχέσης που έχει τουλάχιστον ή είχαν, μεταξύ τώρα ξαφνικά αποφάσισε να κάψει η κάμερα. Λοιπόν, η σχέση που είχαν οι Γερμανοί που έχουν με τις γυναίκες. Τον προηγούμενο αιώνα, ραή πραγματικά, γνώρισε μια κοπέλα σε ένα μπαρ. Γεια σου, αγαπάω. Αυτό το πραγματικά νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά και με τη λέξη αγάπη στα γερμανικά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς εκφράζεται ακριβώς ή το πώς το χρησιμοποιούν οι Γερμανοί. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με όλο το γίγνεσθε το γερμανικό, όλο τον τρόπο ζωής, όλο. Πραγματικά δεν μπορώ, είναι, όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να κατανοήσω τους Γερμανούς. Πραγματικά μου φαίνονται σαν εξωγήινοι πολλές φορές στον τρόπο που λειτουργούν. Ειδικά οι Γερμανοί φιλόσοφοι του προηγούμενου αιώνα, πάρα πολλές φορές η λειτουργία τους είναι τελείως αφυσική. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να μην έχουν επαφή με τον κόσμο ή είναι σαν άλλο κόσμο. Αλλά σας ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι παίζει να είναι το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της εποχής. Στο οποίο, να σας πω, είναι η κοπέλα στο μπαρ και έρχεται ο άλλος και της λέει «Σ' αγαπάω». Και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη μετάφραση στα ελληνικά του «Ich liebe dich» και το νόημα που έχει το «Ich liebe dich» ή αν είναι αυτή η λέξη ή κάποια άλλη συνώνυμη στα γερμανικά, δεν ξέρω γερμανικά. Λοιπόν, οπότε η κοπέλα αποφασίζει να περάσει όλη της τη ζωή με τον άλλον επειδή της πει «Γεια σου, σ' αγαπάω». Είναι σαν να πας προς «Γεια σου Κώστας». «Γεια σου Κώστας, αγαπάω». «Και εγώ, πάμε να ζούμε μαζί». «Ναι, φύγαμε, πάμε, παντρευτήκαμε». Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο περίεργο όλο αυτό. Βέβαια, ξέρεις, καταλαβαίνω, είναι μια άλλη περιοχή, μια άλλη εποχή. Επίσης, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτή η ευκολία που έχει ο χαρακτήρας με την κοινοβιότητα. Δηλαδή, αυτή η αγάπη προς την απάθεια. Αλλά μια απάθεια πολύ περίεργη. Είναι μια απάθεια η οποία μέσα έχει κρυφό μίσος. Δηλαδή, είμαι απαθής, αλλά μέσα μου το μίσος μου για τα πάντα σιγοβράζει. Λοιπόν, η φάση είναι, και είναι πολλές φορές που πραγματικά εξοργίστηκα διαβάζοντάς το, δεν ξέρω γιατί, απλά προσπαθούσα να το καταλάβω. Λοιπόν, βρίσκει μια κοπέλα, η οποία κοπέλα ήταν ερωμένη του, πώς το λένε, του δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος ήταν ένας γέρος 60 πλάς χρονών. Παίρνει την κοπέλα, τους δίνουνε, πάει να την παντρευτεί και καλά με το που τη γνωρίζει. Τους δίνουνε το τέτοιο,
τους δίνουν, πώς το λένε, το σχολείο και καλά στο σχολείο να ζουν δίπλα στο σχολείο. Και μαζί του δίνουν πρίκα και δύο βοηθούς. Οι οποίοι βοηθοί ήταν σαν μαϊμούδες, σαν υποκατάστατα. Δεν μπορείς να καταλάβω ποτέ την ουσία των δύο βοηθών, πραγματικά. Οι οποίοι βοηθοί κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο. Βλέπαν τον τέτοιο να κάνει ό,τι κάνει με τη γυναίκα του. Είναι ψυχρός λαός και πολύ, πολύ παράξενος λαός. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με παραξάδεψαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι το θέμα της απάθειας, αλλά είναι αυτή η απάθεια που μέσα της κρύβει μίσος. Δεν είναι υγιής αυτή η απάθεια. Δεν είναι η απάθεια ή είμαι απαθής γιατί απλά έχω φτάσει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που είναι απαθείς γιατί απλά έχουν φτάσει σε ένα άλλο. Έχουν καταλάβει ένα άλλο νόημα ζωής, λίγο πιο γεμάτο, ότι δεν αξίζει να μισείς, δεν αξίζει να κάνεις. Είναι πιο ολοκληρωμένοι. Οι Γερμανοί είναι οι απαθείς, αλλά οι απαθείς που κρύβουν πολύ κακό μέσα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζονται. Λοιπόν, και είναι σε φάση τώρα, σκεφτείτε. Στην αίθουσα του σχολείου από δίπλα που τον βάλανε επιστάτη και καλά, ενώ ήταν γεωμέτρης. Γεωμέτρης, πολύ ωραία λέξη, τη χρησιμοποιούν στα ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τοπογράφος μηχανικός στην ουσία ήταν. Αυτή ήταν η ενασχόληση του τέτοιου. Απλά δεν το λέγανε τοπογράφος μηχανικός, το λέγανε γεωμέτρης. Για κάποιο λόγο του προσδώσαν ένα άλλο εύρος, πιο ανώτερο. Λοιπόν, αυτές οι μεταφράσεις από τα γερμανικά στα ελληνικά είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ναι, αυτό. Εντάξει, είναι η γλώσσα. Καλησπέρα, Ρίκο. Καλησπέρα. Απλά έχει να κάνει καθαρά και με το πώς έχει μεταφραστεί. Γι' αυτό πάντα είμαι επιφυλακτικός στο πώς έχει γίνει η μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά. Σας ξαναλέω και έχουν γίνει πολλές μεταφράσεις διαφορετικές. Δηλαδή, στα παλιά βιβλία αναφέρεται γεωμέτρης. Σε αυτό εδώ νομίζω ότι τον αναφέρει κάπως διαφορετικά. Δεν θυμάμαι την ακριβή λέξη. Αλλά τυπικά είναι ένας τοπογράφος μηχανικός. Ο οποίος. Άκου τώρα τη λέξη γεωμέτρης. Και τη λέξη τοπογράφος μηχανικός. Δηλαδή κατευθείαν χάνει. Ο τοπογράφος μηχανικός χάνει έδαφος σε σχέση με το γεωμέτρη. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με κάποιον ο οποίος είναι γεωμέτρης. Λες, ο γεωμέτρης μπαίνει και το ασαφές. Δηλαδή νομίζω ότι η παλιά μετάφραση ήταν λίγο πιο. Πιο τέτοιο, πιο. Η καινούργια μετάφραση το έχει κατεβάσει λίγο σε επίπεδο. Δεν ξέρω αν είναι η δικιά μου ιδέα. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση ότι οι καινούργιες μεταφράσεις του πύργου το έχουν ρίξει λίγο στο πώς βλέπεις το χαρακτήρα. Τέλος πάντων, και σκεφτείτε τώρα, είναι ο γεωμέτρης, ο οποίος πήγε στη μια κοπέλα η οποία δούλευε μπαρ. Τυπικά πάει στην παρογωμά και του λέει: Γεια σου, σ' αγαπάω. Α, γεια σου. Θες να περάσω. Και γιατί πήγε εκεί για να παίρνει μάτι από την κλειδαρότρυπα. Για να παίρνει μάτι από την κλειδαρότρυπα, επειδή ζούσε εκεί πέρα στο μπαρ της περιοχής, πώς τον λένε, ο δημόσιος υπάλληλος. Βλέπει την παργούμενη, η οποία ήταν και γκόμενα του τέτοιου, η οποία, τέλος πάντων, όπως κατάλαβα, ο δημόσιος υπάλληλος είχε πάρει όλη την περιοχή, σύμφωνα με τον Κάφκα, και του λέει, γεια σου, αγαπάω, κι εγώ. Πάμε να ζήσουμε μαζί. Ναι, τι θα κάνεις. Κάτι θα βρω να κάνω. Υποτίθεται ότι είμαι γεωμέτρης. Ωραία. Να μας δώσουν τίποτα, να μας κάνουν ένα μέρος να ζήσουμε. Ναι, φεύγουν. Πάνε. Παίρνει πρίκα και τους δύο βοηθούς. Είναι αυτός και αυτοί που προσπαθούν να φτιάξουν ένα σπιτικό και είναι και δύο βοηθοί μπάστακες. Σκεφτείτε να πάτε να αποφτώσετε τη γυναίκα σας και να έχεις και δύο να στέκονται σε μια γωνία ο καθένας. Ο ένας εκεί και ο άλλος εκεί. Καλώς να πας με τη γυναίκα σου σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο μόνο, τρία άτομα, να κάθονται και να σε βλέπουν. Να κάνουν τσιγάρο να τα λένε και εσύ να. Και είναι σε φάση λες, what the fuck. Και νομίζω ότι είναι και πολύ στην οτροπία του, νομίζω το συγκεκριμένο. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα αυτά είναι τα χαζά της υπόθεσης. Geomancer, μπράβο, ναι. Geomancer, εν τω μεταξύ, Geomancer ήταν ήρωας από το Heroes of New Earth. Λοιπόν. Και εσύ ταυτόχρονα ως γεωμέτρης, επειδή νευριάζεις για κάποιο λόγο με όλα αυτά. Επειδή είσαι ό,τι να είναι, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε άλλο ένα αντιπαλωδέας, μια κοπέλα που ήταν λίγο πιο normal, λίγο πιο λογική σε όλο αυτό, αλλά ήταν οι παρείες της υπόθεσης. Δηλαδή, οι normal άνθρωποι σε αυτό το χωριό ήταν οι παρείες, τους είχαν πεταμένο στην άκρη. Λοιπόν, και όλος παραδόξως από την οικογένεια των παρείων ήταν ο αγγελιοφόρος. Οπότε, άμα το καλοσκεφτείς, ο συμβολισμός είναι οι πιο normal άνθρωποι, οι οποίοι όμως. Η κοινωνία τους έχει βάλει στην άκρη, τους έχει πετάξει σε μία γωνία. Είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για να διαμεσολαβεί το χωριό, τον ό,τι να είναι, με τη διοίκηση. Και να παίρνει εντολές ο ένας με τον άλλον. Στο οποίο γίνεται ένα χαλασμένο τηλέφωνο πάντα και στο τέλος δεν βγαίνει άκρη. Λοιπόν, πραγματικά αυτό το βιβλίο ήταν ένας εφιάλτης. Με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθούσα να κατανοήσω τι στο καλό διαβάζω. Και δεν το λέω αρνητικά. Απλά με κούρασε πάρα πολύ. Παρόλο
παρόλη την νοητική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, σε φάση έχω φτάσει σε ένα σημείο να μπορώ να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω κάποια πράγματα, αλλά είναι από τα βιβλία που πραγματικά νιώσα ότι με εξαντλεί για να το διαβάσω. Με εξαντλεί γιατί με φτάνει στα όρια μου. Με φτάνει στα όρια μου γιατί προσπαθώ να καταλάβω μια νοοτροπία ενός λαού ενός αιώνα πριν. Προσπαθώ να καταλάβω το ακαθόριστο και το ασαφές και μάλιστα από το στείο είναι ότι πραγματικά είναι μαζοχιστικό αυτό. Γιατί απ' την άλλη προσπαθείς να ζοριστείς τόσο πολύ, αλλά σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Σ' αρέσει γιατί σου προκαλεί challenge, σου προκαλεί, ρε παιδί μου, σου τραβάει το μυαλό παραπέρα. Στο διευρύνει λίγο παραπάνω και λες, άμα την τρέλα μου. Πολύ ψαγμένο, δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, είναι πάρα πολύ ψαγμένο. Και. Ναι. Αν έχετε αντοχές, δεν το λέω για όλους, αλλά πραγματικά και δεν θέλω να πω ότι πραγματικά θέλει αντοχή το συγκεκριμένο. Εγώ δεν το ήξερα ότι θέλει τόσο πολύ αντοχή όταν ξεκίνησα να το διαβάζω. Αλλά σας ξαναλέω, διαβάστε τη Δίκη και τη Μεταμόρφωση και μετά πιάστε τον πύργο. Μην πάτε στον πύργο με τη μία, γιατί όλοι θα πούνε οι πιο ψαγμένοι και καλά, οι όσοι θέλουν να πουλήσουν μούρι, πάτε στον πύργο. Τον πύργο θα πάει κάποιος μετά από τα υπόλοιπα. Θα χάσει πάρα πολλά αν πάει στον πύργο με τη μία. Θα χάσει πάρα πολλά με το. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ξαναπιάσει ποτέ Κάφκα στη ζωή του. Πραγματικά. Δηλαδή, δίνω 80% πιθανότητα όποιο πιάσει τον πύργο πρώτο βιβλίο να μην ξαναπιάσει ποτέ Κάφκα. Να το παρατήσει, να μην ξανασχοληθεί ποτέ. Μετά μόνο Λίνα Μαντά. Η οποία γράφει καλά βιβλία, αλλά μόνο Λίνα Μαντά. πραγματικά. αλλά ναι, αξίζει. Αξίζει. Απλά είναι τόσο. Και ο καθένας, αυτό το ωραίο με αυτό το βιβλίο, ότι ο καθένας κάνει project, κάνει προβολή, τα δικά του, ρε παιδί μου. Στο ειδική είναι λίγο πιο σαφές. Δηλαδή ακόμα και ο συμβολισμός είναι πιο σαφές. Δηλαδή τώρα καθώς μιλούσα έκανα κλικ ότι σκέψου ότι οι νορμάλ άνθρωποι του χωριού ήταν οι παπουτσίδες. Οι οποίοι οι παπουτσίδες τους είχαν πετάξει στην άκρη, παρείες. Στην οποία υπήρχε η οικογένεια, δύο κορίτσια, ένα αγόρι που ήταν ο αγγελιοφόρος. Και ήταν και ο πατέρας, ο οποίος πατέρας παλιότερα ήταν πολύ πλούσιος. Αλλά τελικά έγινε παραπεταμένος. Και μου θυμίσε πάρα πολύ και αυτό που διάβασα για τον πατέρα του. Τυπικά θα μπορούσε να θα ήταν μια μικρή εικόνα του εαυτού του. Δηλαδή, τώρα καθώς το συζητάμε μαζί, βασικά εσείς ακούτε με να το λέω, μου έρχονται στο μυαλό ιδέες για το τι θα μπορούσε να το καθετεί. Δηλαδή, σας ξαναλέω, θα μπορούσε πολύ άνετα η οικογένεια που ήταν outcast στον πύργο να είναι μια μικρή αντανάκλαση της οικογένειας του ίδιου του Κάφκα. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτός που είχε το ρόλο να μεσολαβεί ανάμεσα στους δύο κόσμους ήταν αυτός που τον είχαν αποπάρει, που τον είχαν πεταμένο. Οπότε έχεις ένα χωριό το οποίο ζει στην δική του πραγματικότητα, όπως θα μπορούσε να είναι και ο κόσμος στον οποίο ζούσε ο καλλιτέχνης, και υπάρχει και το απόγειο, το απρόσωπο, το σκληρό. Το οποίο δεν έχει καμία επαφή με τον κόσμο. Και όπως πραγματικά κάπως έτσι γίνεται. Τέλος πάντων, μπορείς να βάλεις πάρα πολλούς συμβολισμούς. Μπορείς να χώσεις τα πάντα. Το μόνο που παραξένεψε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για το follow. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο μου αρέσει αυτό το κυφάκι που έβαλε. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ναι, το μόνο που με αξενεύει πάρα πολύ, ακόμη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι οι σχέσεις των ηρώων του με το γυναικείο φύλο. Σε ό,τι βιβλίο διάβασα τη σχέση του χαρακτήρα με το οποιοδήποτε χαρακτήρα ήταν με το γυναικείο φύλο, μου φανέρωσε έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν μπορεί να φερθεί σε μια γυναίκα σωστά. Είναι στο δικό του κόσμο, μου θύμισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως στο πώς σκεφτόταν κάποια πράγματα τον ήρωα από το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Πάρα πολύ όμως σε κάποια κομμάτια. Αυτά τα του εσωτερικού διαλόγου και του ότι πώς βλέπει τις σχέσεις του με το. Πραγματικά μου θύμισε πάρα πολύ το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Και γι' αυτό καταλαβαίνω ότι ο Καμί πήρε τον Ντοστογεύσκη όχι μόνο από αυτά που έχει γράψει και από αυτά που έχει γράψει και ο Κάφκα και ο Νίτσε και τυπικά το πήγε σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν. Μεταξύ σίγουρα σας έχω ζαλίσει τόση ώρα. Κάθομαι, λέω. Μπορεί από αυτά να μην καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που λέω, ούτε εγώ καμιά φορά καθώς τα λέω. Προσπαθώ λίγο να τα βάλω σε μία σειρά, γιατί τα έχω διαβάσει. Ειδικά σκέφτομαι ότι όταν δεν τα έχετε πιάσει καθόλου, μπορεί να σας. Απλά να λέτε τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, από κάθε μας και τον ακούμε και μπύρι, 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 αλλά.
κυριολεκτικά δεν ξέρω, είναι σε φάση, νομίζω ότι ο Κάφκα είναι μια εμπειρία ρε, πως είναι μια εμπειρία. Και μιας που ίσως να μην έχετε διαβάσει Κάφκα, να σας βοηθήσω εγώ να διαβάσετε λίγο καλύτερα, άμα βαριέστε ή δεν έχετε χρήματα για να πάτε να αγοράσετε τα βιβλία, κατεβάστε τα. Κατεβάστε τα και διαβάστε τα. Οπότε με ένα σμπάρο όλα τα τριγώνια χαρούμενα και χαρούμενα. Λοιπόν, και φεύγοντας από τον πύργο, ο οποίος πύργος σας ξαναλέω, είναι ένα τεράστιο roller coaster. Αν το τρανάκι του τρόμου ήταν η δίκη και η μεταμόρφωση, είναι υπερσιβηρικός του τρόμου ο πύργος, αλλά αξίζει, αξίζει πάρα πολύ. Και μετά πάμε στο επόμενο. Θα αφήσω τα highlight για το τέλος. Λοιπόν, από αυτά που ξέρω, έχω αφήσει, ξαναλέω, έχω αφήσει τη Ζωζεφίνα και η τραγουδίστρια ο λαός των ποντικιών, έχω αφήσει την απόρριψη και τους αφορισμούς. Αυτά τα έχω αφήσει, δεν τα έχω διαβάσει ακόμη, κάποια στιγμή θα τα πιάσω. Καλά, μην νομίζω ότι και εγώ φυσικός είμαι, δεν ξέρω από φιλολογία, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι πολλές φορές κάποιοι φυσικοί που θα τύχει να είναι εδώ στην παρέα μας να τραβάνε τα μαλλιά τους, αλλά εντάξει. Ας το πούμε ότι ένας φυσικός διαβάζει τον Κάφκα, όπως είναι ένα παιδί μετράει τα άστρα, ένας φυσικός μετράει τον Κάφκα, μετράει τον κόσμο του Κάφκα. Λοιπόν, μετά θα περάσουμε προς το τέλος κλείνοντας σιγά σιγά, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και σας το συνιστώ να το διαβάσετε παιδιά, ειλικρινά πιάστε το και διαβάστε, είναι πάρα πολύ μικρό και πραγματικά ο συμβολισμός του συγκεκριμένο είναι σε άλλο επίπεδο, πραγματικά είναι σε άλλο επίπεδο. Ο καλλιτέχνης της πείνας είναι ένα ενδεκασύλλαβο μόνο, πραγματικά σκέφτομαι σοβαρά ποια μαλλιά, δεν μας έμεινε τίποτα από αυτά. Καλά, ναι, και από αυτό. Σκέφτομαι πάντως κυριολεκτικά να κάτσω και να κάνω ένα audiobook για τον καλλιτέχνη της πείνας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται ένας αγροτικός γιατρός στη γαλαρία μπροστά στον νόμο, η 11 γη, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και η 11 γη. Επίσης η 11 γη είναι πολύ είναι κλασικό. Το έχουμε διαβάσει, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι Κάφκα. Η 11 γη. Είμαι σίγουρος ότι το έχω ξαναδιαβάσει όταν ήμουν μικρός κάπου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι Κάφκα. Είναι αυτό ότι διαβάζεις κάποια πράγματα και δεν έχεις ιδέα τι διαβάζεις όταν είσαι μικρός. Λοιπόν, η ανακοίνωση σε μια ακαδημία μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Είναι από τα πολύ ωραία του. Και η απικία των καταδίκων. Εγώ σε αυτό που θα σταθώ είναι στον καλλιτέχνη της πείνας, στο οποίο δείχνει την ιστορία ενός καλλιτέχνη ο οποίος τυπικά εκπέπτει από το επάγγελμά του και κάνοντας μια διαμαρτυρία μπαίνει σε μια φάση να κάνει μια απεργία πείνας, η οποία απεργία πείνας προσελκύει τον κόσμο. Όμως το αστείο είναι ότι ενώ αυτός που είναι το κλασικό, ξέρετε τι μου θύμισε πάρα πολύ ο καλλιτέχνης της πείνας, έχετε δει την ταινία με τον Βέγκο, αυτή την ταινία, αυτές τις ωραίες ταινίες που έκανε ο Βέγκος μετά τα πολυκομικά του τη δεκαετία του 80, τέλη 70, αρχές 80, που ήταν εκείνος ο χαρακτήρας ο οποίος προσπαθούσε, το πες τα Θανάση ήταν, ποιο ήταν παιδιά, δεν θυμάμαι πως λεγόταν η ταινία, στην οποία ο Βέγκος προσπαθούσε να κάνει απεργία πείνας. Και η απεργία πείνας, τυπικά τα κανάλια την εκμεταλλεύτηκαν για να προβάλλουν το δικό τους κομμάτι. Και ενώ περίμενε ο Βέγκος, ο οποίος έκανε την απεργία πείνας και προσπαθούσε να ταράξει λίγο, γιατί ήταν δημόσιος υπάλληλος και αυτό. Δηλαδή, αυτή η ταινία, άμα κάτσεις και τέλος σκεφτείς, είναι τελείως καυκική ταινία, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο βαθύς είναι ο συμβολισμός που έχει αυτή η ταινία. Δηλαδή, αν έχεις διαβάσει λίγο Κάφκα και το καλλιτέχνη της πείνας, είναι σαν να βλέπεις αυτό το πράγμα να το βλέπεις κάπως μεταφερόμενο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πραγματικά, δείτε την ταινία. Δείτε το, νομίζω το πες τα Θανάση είναι, ποια είναι. Είναι σε εκείνη στην οποία ρε παιδί μου προσπαθεί, ήταν δημόσιος υπόλοιπος, τι ήταν, και μετά έκανε αυτό με το βοθρατζίδικο που έλεγε με το αχόρταγο, πώς λεγόταν και το βιτιοφόρο που είχε ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, σίγουρα την έχετε δει. Έχει παίξει πάρα πολύ, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία έπαιζε συνέχεια. Ευχαριστώ Γρηγόρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, και είναι σε το σκηνικό που την έχει από δει και την έχει από δει και κάθεται στα σκαλοπάτια 10 μέρες, 20 μέρες για να κάνει απεργία πείνας και καλά, αλλά ό,τι έχει πει στο τέλος τον παραφράζουν και βγαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε να πει. Το ίδιο πράγμα κάπως. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Πολύμνο. Εμείς είμαστε τέρμα γωνία κάτω. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης της πείνας λοιπόν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο.
Πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ μικρό. Είναι μόλις 12 σελίδες. 12 σελίδες σχετικά μικρές σε έκταση, αλλά είναι τόσο πυκνογραμμένο και τόσο όμορφο που πραγματικά είναι αυτό. Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι? Εδώ έχουμε πιάσει τον Κάφκα με τη σειρά. Ξεκινήσαμε από τη Δίκη, περάσαμε στη Μεταμόρφωση, στην Αμερική, στον Πύργο και τώρα συνεχίζουμε σιγά σιγά για να το κλείσουμε προς το τέλος. Λοιπόν, διαβάστε το. Είναι μέσα στο βιβλίο που έχω στο cloud, με συγχωρείτε, το οποίο λέει ο καλλιτέχνης της πείνας και άλλα διηγήματα. Μια χαρά. Και εμείς πριν από μισή, βασικά πριν να κάνω το live μπήκα για δουλειά. Βασικά τέλειωσα τη δουλειά, ανάποδα τα λέω, το κεφάλι μετά από τόσες ώρες μαθήματα. Σκεφτείτε τώρα πως είμαι. Δούλευα από τις 8 η ώρα, είμαι με 2 ώρες ύπνο. Δούλευα από τις 8 η ώρα μέχρι τις 4.30. 4.30 λίγο έκατσα μισή ώρα λίγο να ετοιμάσω το live και αυτά. Και από τις 5 η ώρα σερί. Καλά πάμε και έχει ακόμα μέλλον. Λοιπόν, και λέω και κάθομαι και συζητάω τώρα και για τον Κάφκα. Και ξέρεις, είναι σε φάση του μυαλό μου, έχει μπει σε ένα άλλο mindstorm αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, πάμε σε άλλο τέτοιο. Τα πάντα, κυρίως Dota, αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι λίγο με το μετρό. Προσπαθώ να τελειώσω το μετρό έξω τους. Strategy, το Frostpunk κόλλησα τώρα τελευταία και ασχολούμαι και με το Frostpunk και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για να κλείσω λίγο με τον καλλιτέχνη της πείνας, πιάστε το, είναι πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα στην απικία των καταδίκων. Έχει άλλο, και άλλο όνομα, η απικία των καταδίκων έχει και ένα άλλο όνομα, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Σοφρονιστική απικία. Η απικία των καταδίκων έχει και το όνομα σοφρονιστική απικία. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό έργο, πάρα πολύ δυνατό έργο. Το οποίο είναι στην ουσία κάποιος ο οποίος πάει σε ένα νησί, το οποίο νησί είναι κάτι σαν την Κούβα, σκεφτείτε. Το οποίο νησί, ρε παιδί μου, έχει το δικό τους, είναι σαν μια φυλακή στην οποία ζουν οι κατάδικοι, αλλά έχουν το δικό τους κόσμο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Αυτό λέγεται σοφρονιστική απικία ή απικία καταδίκων. Ναι, είναι μπόλικα. Έχει αρκετά πίσω. Να κάνω όψα τον ήλιο, να κάνω το τέτοιο. Είναι μπόλικα. Λοιπόν. Και δεν ξέρω αν έχεις πιάσει καθόλου Κάφκα, Γρηγόρη, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Τώρα είμαι σε φάση που λίγο σκάλωσα. Ναι, έλεγα για τη σοφρονιστική απικία. Σκεφτείτε μια. Πώς ήταν για παράδειγμα. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτό. Από επειδή διάβασα το Κατηγορό του Ζολά και τον Dreyfus, στην ουσία, όταν έγινε το σκηνικό του Dreyfus, τον είχαν εξορίσει σε κάτι παρόμοιο, ρε παιδί μου. Και το αστείο είναι ότι ο Dreyfus τον είχαν εξορίσει σε μια απικία, στην οποία σε ένα νησί, τέλος πάντων, έργα και μαθά. Λοιπόν, αυτά τα νησιά φυλακές που είχαν τότε η Γαλλία και αυτές οι ωραίες χώρες. Γιατί αυτές είχαν ολόκληρα νησιά φυλακές, όχι σαν και εμάς. Όχι, και εμείς είχαμε νησιά φυλακές. Ήταν της μόδας κάποτε λοιπόν τα νησιά φυλακές όπως φαινότανε. Εμείς είχαμε Γιάρο, Μακρόνισο, Αγιοστράτη, είχαμε πολλά ωραία. Λοιπόν, στο οποίο ρε παιδί μου εκεί είχαν τους δικούς τους νόμους, τους δικούς τους κανόνες και υπήρχε μια μηχανή η οποία ήταν η μηχανή του κοιμά τυπικά με το καλωδής, από την οποία περνούσαν αυτοί που δεν σοφρονιζόταν με τίποτα. Αρκετά δυνατό και έχει πολύ απρόπτες εξελίξεις. Και το τέλος πραγματικά, το τέλος μου θύμισε πάρα πολύ. Και πραγματικά τώρα κάθομαι και σκέφτομαι κάθε φορά που λέω και κάτι. Όντως, αυτό που τυχαίνει και συζητάμε, μου φέρνει στο μυαλό συνέχεια το Χατζηδάκι. Το Χατζηδάκι με το τραγούδι του Ντουγκεμάλ. Πραγματικά, ίσως αν υπάρχει ένα τραγούδι στο οποίο να έχει υποθεί μεγαλύτερη αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο, πραγματικά είναι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, αν έχετε ακούσει τον Ντουγκεμάλ που λέει «Δεν θα αλλάξει αυτός ο κόσμος ποτέ. Ό,τι και να γίνει, όπως και να τα φέρεις από εδώ ή από εκεί, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα». Λοιπόν, αυτό που είπες νωρίτερα ότι ένιωθες να σε εξαντλεί το βιβλίο, εγώ το παθαίνω διαβάζοντας με τον Ωραντι Μπαλζάκ. Έχω το Μπαγκοριό και δεν έχω διαβάσει. Κάποια στιγμή πρέπει να το πιάσω και αυτό το πράγμα που είπες στον Ωραντι Μπαλζάκ. Δεν έχω διαβάσει καθόλου και έχω πάρει αυτό το Μπαγκοριό για να το πιάσω, να το διαβάσω. Θέλω να το δω. Απλά ο Ωραντι Μπαλζάκ, από όσο ξέρω, κάνει πάρα πολλές περιγραφές. Πάρα πολλές περιγραφές και είναι από τους πιο περιγραφικούς
συγγραφής και πιστεύω και νομίζω μάλλον και γι' αυτό πρέπει να σε εξαντλήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τσεκάρετε το και πιάστε το, ίσως είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο να το ξεκινήσετε, το αυτό που λέει το βιβλιαράκι είναι μόνο 100 σελίδες όλα μαζί, έχει πάρα πολλά ωραία κομμάτια. Γιατί την καραντίνα να διαβάζει βιβλία περνάει ώρα. Ναι, ισχύει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πέρυσι διάβασα αρκετά. Φέτος λόγω δουλειάς και λόγω κούρασης, για να μην πω ψέματα, δεν έχω διαβάσει τόσο όσο διάβαζα πέρυσι. Φέτος πραγματικά, παιδιά, νιώθω σούπερ εξαντλημένος. Σούπερ εξαντλημένος. Δηλαδή δουλεύω πάρα πολλές ώρες με τα ιδιαίτερα. Και ειδικά, δεν ξέρω, όσοι είναι στο δικό μου το χώρο, το χώρο των καθηγητών. Όταν είσαι όλη τη μέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, θα μου πεις περισσότεροι που διαβάζουν και σε φάση φιλόλογοι και αυτά, ναι. Αλλά νιώθω πολλές φορές ότι το μυαλό μου πάει τόσο, ρε παιδί μου, όταν μιλάς για 10-12 ώρες συνεχόμενα και κάνεις ασκήσεις και λες και λες και λες. Απλά κάποια στιγμή το μυαλό σου φτάνει σε ένα πράγμα το οποίο απλά πρέπει κάπου να αδειάσει. Είναι ακριβώς το ίδιο τέτοιο. Κάποτε όταν δούλευα σε μαγαζιά σέρβις. Ήταν το εξής των μάγειρων, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι οι μάγειρες, οι μισοί, και έχω ακούσει μάγειρες να το λένε αυτό, οι μισοί μάγειρες το ρίχναν στο ποτό και οι άλλοι μισοί στα ναρκωτικά. Είναι αυτή η ένταση, ρε παιδί μου, και έχω νιώσει ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εμάς. Ότι όταν τόση ώρα το κεφάλι σου είναι σε φάση. Θες κάπου να ξεδώσεις, οπότε για μας η φάση αυτή είναι. Το ποτό δεν το έχω ρίξει. Ευτυχώς δεν έχω πάει προς τα εκεί. Αλλά εκεί που πάω είναι να δημιουργώ βίντεο, να κάθομαι να κάνω τις εκπομπές εδώ πέρα και να το έχω πάει στο δημιουργικό και στο να παίζω Dota. Στο να παίζω Dota εκεί που δεν σκέφτομαι τίποτα, αν και εκεί η αλήθεια είναι κάτσα, είδα τον εαυτό μου. Έκατσα μια φορά και έγραψα τον εαυτό μου. Γι' αυτό κάνω τα live πιο πολύ, για να βλέπω και τον εαυτό μου μετά, να δω πώς κινούμε. Δεν παίζει. Μέσα σε ένα λεπτό παίζει να έκανα ίσα με 200 κινήσεις παίζοντας. Ούτε εκεί δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λοιπόν, εδώ δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα και έχω κούραση. Ας να πάνε. Έχω φτάσει τα πρωινά να ξυπνάω καταβιβλημένος πρέπει και μην μπορώ να σηκωθώ για να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, σκέψω από προχθές είμαι 2 ώρες ύπνο μόνο. Αλλά εντάξει, κλάνε. Τώρα θα κοιμηθούμε ξανά αύριο. Λοιπόν, για πάμε όμως, για να το τελειώσουμε σιγά σιγά και αυτόν τον έρμο του φίλο Κάφκα, θα πάμε στο τελευταίο που έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο με ψήνει πάρα πολύ το να πιάσω το «Η Ζωζεφίνα», «Η Τραγουδίστρια» ή «Ο Λαός των Μπουντικιών». Αυτό ίσως είναι και από τα πιο μικρά του επίσης, 19 σελίδες μόνο. Δεν ξέρω, είναι όλο ένα. Okay. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, δεν το έχω πιάσει, δεν μπορώ να το ξέρω να σας πω τη γνώμη πάνω σε αυτό. Αλλά θα σας πω αυτό για το οποίο πραγματικά ακόμα και σήμερα σκέφτομαι τι διάβασα. Λοιπόν, περιγραφή ενός αγώνα. Όταν έπιασα λοιπόν αυτό, ήδη είχα ψηλιαστεί το TST Kafka, είχα πάρει τη γνέα, είναι το τελευταίο πράγμα, βασικά το πρώτο τελευταίο πράγμα που διάβασα από Kafka, το τελευταίο ήταν ο Καλλιτέχνης της Πείνας. Λοιπόν, όταν είχα διαβάσει λοιπόν αυτό, ήμουνα σε μια φάση, στην αρχή πήγε καλά. Παρακολουθούσες μια παρέα δύο άτομα, υπάρχει online να διαβάζει βιβλίο. Ναι. Ναι, εννοείται. Εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Samurai Mask. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει πάρα πολύ το Samurai Pizza Cuts. Δεν ξέρω αν το όλοι πιστεύουν, ήσουν πιο νέος, όπως και εμείς. Μικρή πιτσιρίκια. Λοιπόν, εδώ πέρα, πάτα επάνω, ψάξτε το. Αν δεν έχεις τον πύργο, αν δεν έχεις διαβάσει τον πύργο, διάβασε. Το λέω από την αρχή. Διάβασε η Δίκη και η Μεταμόρφωση, πιάσε και τον Καλλιτέχνη της Πείνας και μετά πήγαινε στον πύργο. Άσε τον πύργο για σβήσιμο, γιατί δεν θα ξαναπιάσεις τέτοιο. Πραγματικά δεν θα πιάσεις βιβλίο του Κάφκα. Το λέω με τέτοιο. Βγαίνουν κατά μέσο όρο 30 άτομα. Από τα 30 άτομα συμμετέχουν τα 5-6. Οι υπόλοιποι 25, φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς το έχετε πιάσει. Πείτε μας! Δηλαδή, πραγματικά κάθομαι και λέω για τον πύργο, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ανάμεσά μας. Σας ξέρω, σας βλέπω, πιέστε. Λοιπόν, και ξέρεις τώρα αρχίζει ξαφνικά και πέφτει το κοντέρ, έτσι. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν έστω 5 άτομα εδώ μέσα που παίζει να έχουν διαβάσει τον πύργο, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που ήρθαν σε φάση για να δουν τι θα πω για τον Κάφκα, ρε παιδί μου, και πώς θα το φέρω από εδώ από εκεί. Οπότε, αν κάποιος από εσάς έχει διαβάσει για τον πύργο, ας μας πει και τη δική του άποψη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να μας πει λίγο τι παίζει για το πώς του φάνηκε ο πύργος, γιατί
εγώ τα είπα, είπα τη δική μου εμπειρία, είπα την, το πώς το είδα. Φεύγεις από τώρα για να κοιμηθείς, καλό κουράγιο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ για, το, για την παρέα, για τη συμμετοχή. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ, καλό κουράγιο. Καλή ξεκούραση βασικά, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, εγώ δυστυχώς δεν έχω διαβάσει Kafka ακόμα, αλλά θα διαβάσω μετά τις αναλύσεις σου. Το μεταξύ το έχω προσέξει και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μου έχουν στείλει και μου λένε, ξέρεις, δεν είχα διαβάσει Lovecraft και πιάσα να διαβάσω Lovecraft επειδή τον έφερες και μ' άρεσε. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα ότι καλώς ή κακώς έστω μπαίνετε κάποια από εσάς στο τρυπάκι να ψιλοπιάσετε κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μην... Προσπαθώ, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα spoiler. Τα λατρεύω τα spoiler και να μου κάνουν spoiler. Δεν έχω πρόβλημα να μου κάνουν spoiler. Δηλαδή, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όταν το έχω προσέξει ότι από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη σειρά συγκεκριμένα των Κυριακών με τα βιβλία, παιδιά. Η Δίκη, σίγουρα. Η Δίκη είναι το νούμερο ένα. Θα πας Δίκη, Μεταμόρφωση, μετά πιάσει τον Καλλιτέχνη της Μήνας και ο Πύργος προς το τέλος. Άστο για το τέλος. Πυρνάς καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι η φάση από τότε που ξεκίνησα που λέτε την Κυριακή και νομίζω το έχετε καταλάβει περισσότερο, γιατί από όσο ξέρω και σας παρακολουθώ, γιατί βλέπω και εγώ τα ονόματά σας, ποιοι είστε μέσα και ποιοι δεν είστε. Λοιπόν, από όσο σας βλέπω είστε θαμώνες. Έχετε καταλάβει ρε παιδί μου, από τη μέρα που το ξεκίνησα αυτό, προσπαθώ να μην σας κάνω πολλά spoilers, σας το λέω στο περίπου, προσπαθώ λίγο να σας τσιγκλίσω, να σας πω λίγο την άποψή μου όσο πιο απ' έξω μπορώ, να μην χώσω πολύ spoiler, περιγράφω τι λέει ο τέτοιος, αλλά αυτό που λέω σε σχέση με αυτό που θα διαβάσετε είναι μόνο το 10%. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχετε, να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι αυτό που σας περιγράφω εγώ, αν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι περιγραφή της προκοπής αυτό που κάνω, ότι είναι κάπου στα 10% από αυτό που θα πάρετε διαβάζοντάς το. Και όντως μου αρέσει γιατί πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε και μου λέτε, ξέρεις κάτι, εσύ. Δεν ασχολιόμουν. Δεν είχα να τα αγοράσω ή δεν θα πήγαινα να τα αγοράσω. Και έστω και με τα PDF, ρε παιδί μου, και με από εδώ και από εκεί. Έπιασα και διάβασα λίγο από εδώ. Δηλαδή, και ένας να κάτσει να διαβάσει κάτι που δεν έχει διαβάσει λίγο παραπάνω, κέρδος είναι, πιστέψτε με. Οπότε, εγώ μόλις τέλειωσα το πιο αντισυμβατικό και αναρχικό έχω διαβάσει. Το Σατινάς Ικόγνητο. Αυτό το έχω ακουστά, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω ιδέα. Κάτσε να το πιάσω, θα το βάλω στη λίστα και αυτό, γιατί και μου έχουν κάνει πολλές προτάσεις ωραίες τα παιδιά όλα. Λοιπόν, και εσείς βασικά, εσείς τα παιδιά όλα, ο Σατανάς Ικόγνητο, ε. Σατανάς Ικόγνητο. Λοιπόν, τέλεια. Μπήκε και αυτό στο τέτοιο. Τι πολύ να διαβάσεις και δεις. Ναι, εγώ ό,τι και να πω για το, καλά για τον Κάφκα δεν μπορώ ρε παιδί μου, αλλά τώρα... Για το Lovecraft, για από εδώ, από εκεί, από παραπέρα, τόσα βιβλία. Άμα τα βάλουμε κάτω, είναι πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή, στο τέλος θα βλέπω τη βιβλιοθήκη και δεν θα μπορώ να βγάλω βιβλία από μέσα. Επίσης, 8 ευρώ, πολύ φθηνό. Λοιπόν, 120 σελίδες και μικρό κιόλας. Ναι, αυτά αξίζει να τα πιάσεις. Αλλά σας ξαναλέω, χαίρομαι γιατί. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν το δικό μου τρόπο να χαλαρώνω μετά την... Αν και αλήθεια φαίνεται ότι όχι μου χαλαρώνω. Δηλαδή, τυπικά, έχω πιο πολύ ένταση κάνοντας αυτές τις εκπομπές, γιατί ξαναβιώνω κάποια από τα συναισθήματα όταν τα διάβαζα. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουμε δημιουργήσει και μου αρέσει. Δεν θα πω ψέματα. Λοιπόν, καλά στον Kafka, ναι. Λοιπόν, το διάβασα αυτό. Μ' αρέσει που διαβάζω δύο φορές τα ίδια τέτοια. Λοιπόν. Ας πούμε τώρα και για τα συναισθήματα που δημιούργησε περιγραφή ενός αγώνα. Και θα σας πω και εντωμεταξύ είναι η φάση που έχω να κολλήσω και ένα story ρε παιδί μου, έχω να κολλήσω και μια προσωπική ιστορία που κολλάει. Λοιπόν, διαβάζοντας το υπεριγραφή ενός αγώνα, ξεκίνησα καταλαβαίνοντας, γι' αυτό μεγάλο φάουλ, να ξεκινάς κάτι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Λοιπόν, καταλαβαίνοντας ότι διαβάζω την συζήτηση δύο ανθρώπων, δύο ανδρών οι οποίοι περπατάνε στο δρόμο και ο ένας αναλύει στον άλλο κάποια πράγματα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο ένας από τους δύο έχει ξεφύγει τελείως. Πραγματικά ένιωθα ότι έχει ξεφύγει τελείως. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Κυριολεκτικά, παιδιά, εντάξει, το διάβαζα και λέω, τι έχει πάρει, ειλικρινά. Και ξαφνικά εκεί που κάπου πατάει μεταξύ στα όρια λογικής και παραλόγου, ξεκινάει.
ξεκινάει και είναι σε φάση αλλάζει story και είναι ακόμα στο ίδιο βιβλίο, δεν έχει αλλάξει τίτλο το έργο, είναι ακόμα το ίδιο και λέω τι διαβάζω τώρα και είμαι σε φάση σαν να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει να πει ένα όνειρο, να γράψει, να μιλήσει για ένα όνειρό του και στην πορεία του σκάει κι άλλο όνειρο και στην πορεία του σκάει κι άλλο όνειρο και στην πορεία του σκάει κι άλλο όνειρο. Ξαφνικά φτάνει στο τρες και λες, τι διάβαζα. Δηλαδή είναι το μόνο βιβλίο του που πραγματικά ο Κάφκα ήταν εντάξει κουραστικός, ο Πύργος ήταν κουραστικός, εντάξει, στο η περιγραφή ενός αγώνα είναι το μόνο βιβλίο που έχω διαβάσει στη ζωή μου και έχω ξεχάσει τι ξεκίνησα να διαβάζω. Δηλαδή, έπιασα ένα βιβλίο. Έχετε πιάσει βιβλία, ξέρετε τι είναι στη βιβλία. Πιάνετε ένα βιβλίο, έχει την ιστορία, παρακολουθείς τους χαρακτήρες, παρακολουθείς το τι γίνεται. Φτάνεις μέχρι το τέλος. Ας πούμε, ο Σαραμάγκου για παράδειγμα έχει τρία μέρη στις ιστορίες του. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο Σαραμάγκου θα ξεκινήσει ο ήρωας. Ο ήρωας δεν γίνεται ήρωας, μπαίνει κάποιος άλλος και στο τέλος ο πραγματικός ήρωας είναι το νούμερο 3. Αυτός είναι Σαραμάγκου. Αλλά ξέρεις ότι ακολουθείς την πορεία, ρε παιδί μου, το έχεις στο μυαλό σου. 1, 2, 3, έφτασες εκεί. Θα πάρεις έναν άλλον, ακολουθείς την ιστορία. Ο Μουρακάμι, έχεις ένα κεντρικό χαρακτήρα που λέει την εμπειρία του και βλέπεις και 2-3 ιστορίες παράλληλα. Ο Νίτσε είναι ο Νίτσε. Λοιπόν, ο Γιάλομ. Ο Γιάλομ λέει το δικό του. Είναι μια εξαίσια ιστορία που ξεκινάει, λέει, φτάνει που θέλει να καταλήξει. Λέει τα παραδείγματά του, αλλά είναι ο αφηγητής, καταλαβαίνει τι λέει. Περιγραφή ενός αγώνα. Αν με ρωτήσεις τι ξεκίνησα να διαβάζω, θα σου πω τι θυμάμαι να ξεκινάω να διαβάζω. Κάπου στην πορεία το χάσα. Έφτασα μέχρι το τέλος, το τέλειωσα το βιβλίο και λέω, κάθομαι τώρα, σκέφτομαι και λέω, τι διάβασα τώρα. Αν με ρωτήσεις τι διάβασα στην περιγραφή ενός αγώνα, δεν θυμάμαι να σου πω τι διάβασα. Δηλαδή, το κεφάλαιο να έγινε τόσο τουρλομπούκι στην περιγραφή ενός αγώνα, γι' αυτό θέλω να το ξαναδιαβάσω το συγκεκριμένο έργο. Σας ξαναλέω, είναι το μόνο έργο, ίσως να είμαι μόνο εγώ. Δεν ξέρω, πραγματικά το δικό μου κεφαλικό capacity να μην τραβάει τόσο πολύ για αυτό το βιβλίο. Αμαρτία, την παίρνω πάνω μου. Αλλά αν θέλετε να δείτε Kafka on Drugs, διαβάστε την αδίκτυα ενός αγώνα. Πραγματικά αισθανόμουν ότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει ναρκωτικά και κάθεται και περιγράφει τα όνειρα που έβλεπε καθώς πήρε ναρκωτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τα βαθιά νοήματα στο συγκεκριμένο γιατί απλά κάπου το χάσα. Και δεν ξέρω αν τρέπω μία που τα λέω αυτό, αλλά πραγματικά στην περιγραφή ενός αγώνα το χάσα τελείως. Δηλαδή δεν υπήρχε που πουθενά να πιαστώ, δεν υπήρχε που πουθενά να καταλάβω Χριστό. Οπότε ναι, ίσως αυτό να είναι το μόνο από τα έργα του το οποίο με προκαλεί πάρα πολύ και θέλω να το ξαναπιάσω. Γιατί η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχία από μένα. Κυριολεκτικά ήταν αποτυχία, παρόλο το τι έχω διαβάσει, το τι έχω στο κεφάλι μου ή όχι. Θέλω να πιστεύω ότι χαζός άνθρωπος πολύ δεν είμαι. Έχω τα δικά μου, αλλά ανόητος άνθρωπος να μην μπορώ να καταλάβω τι διαβάζω δεν είμαι. Αλλά θα το ξαναπιάσω, είναι το μόνο βιβλίο που λέω θα το ξαναπιάσω κυριολεκτικά όμως. Χωρίς να θέλω να το πιάσω, μόνο και μόνο για να δω αν όντως είμαι τόσο ύπο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω διαβάσει τον Robbins, αλλά στο συγκεκριμένο παιδιά ειλικρινά δεν ξέρω. Πραγματικά ήτανε, ξεκινάει Κάφκα, αλλά είναι σαν να γράφει άλλος άνθρωπος αντί για τον Κάφκα. Δηλαδή παραμένει το ύφος του Κάφκα, αλλά είναι ένας Κάφκα που είναι χύμαρος. Και το κακό με τον Κάφκα σε χύμαρο είναι ότι έχει να πει πάρα πολλά συμπυκνωμένα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο κακό, το ότι τον το πιάνεις. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα βιβλία τα οποία έχω πει κάποια στιγμή που θα είμαι ξεκούραστος, θα κάτσω να ασχοληθώ μάλλον το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι που ελπίζω έστω μία εβδομάδα της ζωής μου να μην έχω να κάνω κάτι, δύσκολα, αλλά μάλλον το καλοκαιράκι κάπου θα κάτσω να πιάσω την περιγραφή ενός αγώνα και να το πάω μέχρι το τέλος. Και μου έχουν και τα υπόλοιπα να τα τελειώσω και αυτά. Η καρδιά του σκότους του Κόνραντ, πραγματικά ο καλλιτέχνης, ο Κόπολα που έβγαλε, νομίζω το έχω, το ξέρω αυτό το βιβλίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν το έχω διαβάσει ή όχι. Καλά, το Αποκάλυψη τώρα, το βιβλίο ήταν χάλι, Αποκάλυψη τώρα ήταν πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ταινία, το Αποκάλυψη τώρα, γιατί την έχω δει την ταινία αυτή. Λοιπόν, όπως επίσης και το ηλεκτρικό πρόβατο. Το ηλεκτρικό πρόβατο που βγήκε το Blade Runner είναι σε φάση τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Μοιάζουν πολύ στην κεντρική ιδέα,
Αλλά το ηλεκτρικό πρόβατο του Dick είναι. Ο Dick έχει και πολύ καλή πένα, εντάξει. Αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με το καινούριο το Blade Runner. Ναι, κακό, δεν το, έχω, το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, όχι. Δεν την έχω δει σίγουρα. Και το, θυμάμαι τότε ήταν μια εποχή που είχα δει back to back αυτό και το Λευκοκυνηγός. Και αυτή ήταν πολύ ωραία ταινία. Με είχε εντυπωσιάσει και ήμουν μικρό ηλικία όταν τα είχα δει αυτά τα δύο. Λοιπόν, Κάφκα. Ωραίος ο Κάφκα. Ιδιαίτερος ο Κάφκα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ σήμερα. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο Κάφκα. Σας ξαναλέω, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος μου δημιούργησε ένα μίξ συναισθημάτων. Και θα σας πω σχετικά με την περιγραφή ενός αγώνα. Γιατί ανέφερα πάρα πολύ το θέμα των ονείρων. Και το τέτοιο. Μου τυχε το τελευταίο διάστημα. Τελευταίες τρεις εβδομάδες έγινε αυτό. Δηλαδή πέρασαν τρεις εβδομάδες περίπου νομίζω. Ένα σκηνικό το οποίο δεν το έχω ξανακάνει στη ζωή μου ποτέ. Και πραγματικά κάπου εκεί εν τω μεταξύ δες τη δική, δική αξίζει πάρα πολύ και θα με θυμηθείς. Αξίζει να το πιάσεις. Λοιπόν, θα σας πω ένα σκηνικό που έγινε εδώ. Και με ιντρίγκαρε πάρα πολύ γιατί κάπου λέω κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα φάση. Το τελευταίο, όχι το τελευταίο διάστημα, εδώ και κανένα δύο χρόνια, όταν πέφτω να κοιμηθώ, πολλές φορές, ρε παιδί μου, τα όνειρα που βλέπω, είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπω ταινίες ολόκληρες. Και από θέμα εικόνας, δηλαδή έχω παρατηρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αλλάξει ο τρόπος που όταν κοιμάμαι, για παράδειγμα, βλέπω όνειρα. Δηλαδή όταν κοιμάμαι, βλέπω, γι' αυτό το πάω πολύ προς τα εκεί. Λοιπόν, γενικά βλέπω πιο αναλυτικά όνειρα από ό,τι έβλεπα πιο παλιά και πιο μικρός. Δηλαδή τα όνειρά μου είναι πιο λεπτομερέστατα, έχουν διαφορετική οπτική γωνία το θέσω από ό,τι ήταν παλαιότερα. Και πολλές φορές μου έχει τύχει να δω όνειρο, το οποίο όνειρο είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Με αρχή, μέση και τέλος. Μια ιστορία που πολλές φορές έχω τη συνείδηση, αυτό είναι το αστείο, ότι όταν κοιμάμαι και καταλάβω ότι το όνειρό μου είναι πάρα πολύ καλό, για κάποιο λόγο είναι σαν να ξυπνάει αυτόματα η συνείδησή μου μέσα στο όνειρο και να καταλαβαίνω ότι το όνειρο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αν δεν μπορέσω κάποιο να το θυμηθώ, θα χάσω μια ωραία ιστορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει τύχει πολλές φορές να δω ιστορίες οι οποίες θα γινόταν τρομερά παραμύθια ή τρομερά όμορφα, να τα πεις σε κάποιον, ρε παιδί μου, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αλλά για κάποιο λόγο, επειδή ξυπνάω το πρωί και τα ξεχνάω, δεν θυμάμαι ποτέ τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, και ακούστε τώρα να δείτε. Καλά, αυτό θα σας πω και για τους εφιάλτες, αλλά ακούστε τώρα τη φάση. Πριν από κανένα χρόνο περίπου, να δω ένα όνειρο, αλλά Lovecraft φάση. Και το όνειρο αυτό έκατσα μετά από κανένα μία-δύο μέρες. Είχα βγει και προσπαθούσα να το θυμηθώ τι είναι και είχα γράψει τα βασικά. Δηλαδή δεν είχα περιγράψει τι έγινε, αλλά. Και το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τέτοιο. Λοιπόν, και είχα δει και είχα γράψει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μισογραμμένο κείμενο που λέγεται Όροφος 148. Αν κάποια μέρα με αξιώσει. Όπως λέω, θα καταφέρω να βγάλω τον όροφο 148. Πραγματικά είναι από τα πιο περίεργα πράγματα που έχω δει. Αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, που λέτε πριν από τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω αν η συνείδησή μου έχει αρχίσει και γίνεται τόσο ισχυρή μες στα όνειρά μου ή όχι. Γίνεται το εξής. Την ώρα που κοιμάμαι, και το καταλαβαίνω ότι το κάνω την ώρα που κοιμάμαι. Την ώρα που κοιμάμαι, βλέπω ένα τρομερό όνειρο. Ένα όνειρο που αισθάνομαι ότι αν εκείνη την ώρα δεν το περιγράψω κάπου, δεν το γράψω κάπου ή κάπως, μες στον ύπνο μου τώρα όλο αυτό, έτσι, θα χάσω μια τρομερή ιστορία. Και για κάποιο λόγο, καταλαβαίνω μες στον ύπνο μου ότι σηκώνομαι, το καταλαβαίνω, ότι σηκώνομαι δίπλα, γιατί πάντα κοιμάμαι το κινητό τέτοιο, και πατάω, ανοίγω το κινητό, ενώ είμαι μεταξύ ύπνου και αϊπνίας. Πατάω το κινητό, βρίσκω την ηχογράφηση και αρχίσω να μιλάω στο κινητό. Και περιγράφω το όνειρο που είδα όλο στο κινητό. Περιττώ να σας πω, ξανακοιμάμαι. Όλο αυτό κράτησε 3 λεπτά. Με ξαναπαίρνει ο ύπνος. Ξυπνάω το πρωί, κάνω καφέ, το κινητό παρατημένο. Ούτε καν θυμάμαι ότι έχω δει το όνειρο. Ούτε καν θυμάμαι ότι τίποτα. Ξυπνάω, κάνω καφέ και αυτά, βάζω το κινητό στο πλάι,
Κάποια στιγμή, καθώς πίνω καφέ και χαζεύω λίγο στο PC, γιατί αυτή είναι η ρουτίνα μου το πρωί, θα διορθώσω κανένα διαγώνισμα, θα δω λίγο στο PC. Καθώς λοιπόν κοιτάω το κινητό, πάω να πατήσω το κινητό και βλέπω ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Εκεί κάπου άδειασε η καρδιά μου, έσβησε το μέσα μου, λέω, πα, τι έγινε τώρα. Πότε εγώ έγραψα ηχογραφημένο μήνυμα στον ύπνο μου. Και το βλέπω, το μήνυμα ήταν 3 λεπτά. Μου έρχεται η εικόνα ότι στον ύπνο μου, όντως, ένιωσα ότι αυτή η ωραία ιστορία, άμα δεν την έγραφα κάπου, θα την έχανα. Λοιπόν. Και το θέμα είναι ότι είχα την αντίληψη, στον ύπνο μου τουλάχιστον, αυτό ήταν πάρα πολύ λίγο, απλά, ξέρεις, ήταν μεταξύ ονείρου και τέτοιο. Λοιπόν, και το πατάω 3 λεπτά, 3,5 και ακούω 3,5 λεπτά τον εαυτό μου να κάθεται και να αφηγείται την ιστορία που είδε στον ύπνο του στο κινητό. Για να μην χαθεί η ιστορία που είδα στον ύπνο μου. Να σας πω η αλήθεια, λίγο ψιλοτρόμαξα, γιατί κατάλαβα, θυμήθηκα ότι εκείνη την ώρα το έκανα, αλλά λίγο τρόμαξα, γιατί μέσα στον ύπνο μου συνήθως δεν παίρνω τέτοιες πρωτοβουλίες να κάτσω να ηχογραφήσω τον εαυτό μου και μου φάνηκε λίγο awkward. Anyway, αλλά τουλάχιστον να μην είναι μια καλή ιστορία. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και πιστεύω ότι το νόημα, να σου πω, έχει να κάνει με... Είναι μια οικογένεια, στην οποία οικογένεια υπάρχει ένα παιδί. Και το παιδί για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, είναι λίγο περίεργο. Και εκείνο το παιδί λοιπόν, η οικογένεια θέλει να το αναθέσει, επειδή έχουν πάρα πολλές δουλειές οι γονείς του, θέλουν να τους δώσουν, να βρουν μια babysitter, μια νταντά, ρε παιδί μου. Έλα όμως που το αστείο είναι ότι η συγκεκριμένη νταντά ήταν μάγισσα. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, το παιδί για κάποιο λόγο έχει αρχίσει να ερωτεύεται εκείνη την νταντά που ήταν λίγο μάγισσα. Και για κάποιο λόγο, ενώ ήταν καλή στην αρχή, κάπως έτσι πήγαινε το τέτοιο, η οικογένεια την έδιωξε χωρίς λόγο και αφορμή. Και ξεκινάει, ρε παιδί μου, μέσα στο όνειρο ένα πράγμα σαν εκδίκηση όλο αυτό, να προσπαθεί και καλά να εκδικηθεί αυτή την οικογένεια για όλο το κακό που της έκανε και που την εκδικήθηκε, κάπως έτσι, ήταν λίγο περίεργο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σας ξέρω ότι έχει πολύ πλάκα και ήταν λίγο τρομακτικό, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμίζει τα γεία ή όχι, απλά είναι μερικές φορές νιώθω ότι κάποια όνειρα που βλέπω είναι όντως πολύ ωραία. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι το τελευταίο χρόνο, λόγω δουλειάς, έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και για τον ύπνο μου κοιμάμαι ελάχιστα. Δηλαδή, αν μετρήσω τις ώρες που κοιμάμαι κάθε μέρα, κοιμάμαι γύρω στις 3 με 4 ώρες τη μέρα. Λοιπόν, και αυτό γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πλέον, επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος πολλές φορές, όταν βρίσκω 20 λεπτά χρόνο, θα κάτσω και βάζω ξυπνητήρι, ρε παιδί μου, και για 20 λεπτά με παίρνει ύπνος. Όμως, τι γίνεται πλέον, επειδή κοιμάμαι τόσο λίγο, προλαβαίνω ίσα-ίσα να αρχίσει να με πάρω ύπνος, να νιώθω ότι με παίρνει ύπνος. Βλέπω, έχω φτάσει σε σημείο να βλέπω όνειρο μέσα στα 10 λεπτά, με το που κινηθώ, να βλέπω όνειρο και να ξυπνάω. Αλλά να μην έχω πέσει σε βαθύ ύπνο. Δηλαδή, κρατάω ακόμη, θα μπορούσε άνετα. Κρατάω ακόμη. Γι' αυτό σας λέω και το θέμα του, το συγκεκριμένο περιγραφή του ενός αγώνα, είναι αυτό. Σαν να ακούω τον εαυτό μου τώρα που το βλέπω πολλές φορές, όπως περιέγραφα εγώ το όνειρο στον εαυτό μου και καλά και το ηχογραφούσα, το ίδιο πράγμα έγραφε και ο Κάφκα πιο σύνθετα. Λοιπόν, και είναι σε φάση, ρε παιδί μου, πάρα πολύ και το κάνω λόγω ανάγκης. Δεν προλαβαίνω να πέσω σε βαθύ ύπνο, οπότε τις περισσότερες φορές κοιμάμαι και κοιμάμαι σε ελαφρύ ύπνο. Κοιμάμαι σε στάδιο REM, πώς λέγεται, νομίζω είναι. Λοιπόν, καλά, διάξα, αυτά γίνονται. Λοιπόν, τι τρεις, πώς το κάνεις αυτό, εγώ με φτάνω. Παιδιά, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί καθόμουν και έφτιαχνα όλα αυτά εδώ που βλέπετε τώρα, τα ωραία τα τέτοια, και σέταρα όλα τα setup. Δηλαδή, να σας δείξω τώρα λίγο μεταβάσεις, ιστορίες, έψαχνα να βρω, δείτε τώρα. Αν περάσω στο intro, έφτιαξα, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι ήταν πρώτα, ρε παιδί μου. Έκατσα, το έκανα να είναι λίγο πιο τέτοιο. Πρώτα είχαμε αυτό εδώ, δηλαδή στα βιβλία ήταν αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, και το έχω αλλάξει και έχει γίνει κάπως έτσι. Λέει, έκανα δουλίτσα, έβγαλα δουλειά. Απλά με πήγε μέχρι 6 ώρα το πρωί. Και κοιμήθηκα τόσο ώστε να ξυπνήσω 8 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα ήμουν ξύπνιος. Κοιμήθηκα 6-8 η ώρα ξύπνησα. Από τις 8 η ώρα δουλεύω. Πάει 4,5, σταματάω τη δουλειά 4,5 η ώρα. Τρώω money. Ξεκινάω εδώ. Τι ώρα πήγε? Η ώρα είναι 7 η ώρα.
μιλάω 2 ώρες και. Με το που κλείσω από εδώ, δεν θα μπορώ να. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να κοιμηθώ. Με πιάνει υπερένταση. Οπότε θα κοιμηθώ καλέ 4-5 πάλι. Οπότε αυτό είναι ο κύκλο μου. Εμένα κάπω έτσι λειτουργώ. Δηλαδή, κοιμάμαι μεταξύ 4-5 η ώρα, ξυπνάω 8 η ώρα το πρωί. Ναι, αυτή είναι η ζωή μου τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν και φορές που δεν αντέχω και σβήνω κυριολεκτικά. Οι μηχανές πάνε μέχρι ένα σημείο, απλά κάθε κάποιες μέρες θα σβήσω τελείως. Δηλαδή, από φάση. Έχει τύχει πολλές φορές. Μία φορά την εβδομάδα, 2, ειδικά μετά τα live, αν δεν αντέξω άλλο, 10 η ώρα να πέσω για ύπνο, να ξεραθώ μέχρι το πρωί. Αυτό το κάνω 1-2 φορές την εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνω ότι αυτός μου δεν αντέχει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, και γιατί το λέω όλα αυτά με τα όνειρα, σας ξαναλέω κυρίως για να περιγράψω περιγραφή ενός αγώνα. Και κοιτάξτε λίγο πώς κολλάει. Η περιγραφή ενός αγώνα. Είχα ένα φίλο και σας τον έχω ξαναναφέρει, ο οποίος έχει σπουδάσει ψυχιατρική. Και πολλές φορές όταν ερχόταν από την Σλοβακία, όπου σπούδασε στην Πρατισλάβα, καθόμασταν και συζητούσαμε, ρε παιδί μου. Και μου έλεγε, από αυτόν έμαθα, σας έχω ξαναπεί σε άλλα επεισόδια, από αυτόν έμαθα για τον Ήρβη Γιάλο, με αυτόν έμαθα αρκετά πράγματα. Ενώ τουλάχιστον όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα βιβλία και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τουλάχιστον στον επιστημονικό χώρο. Έτυχε πολλές φορές που καθόμασταν και συζητούσαμε και λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, μια πολύ καλή τεχνική είναι να μπορείς με το που κοιμηθείς. Αν δεις κάποιο όνειρο, να κάτσεις και να το καταγράψεις. Και αυτό το διάβασα και στον Ήρβιν Γιάλομ μετέπειτα. Γιατί και ο Ήρβιν Γιάλομ το ίδιο υποστηρίζει. Στον κήπο του Επίκουρου ή στο Περιθανάτου, πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς είναι ο τίτλος του βιβλίου τέτοιο, αλλά νομίζω ότι προς του Επίκουρου είναι το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι. Και πάρα πολλοί συνιστούν ότι καλό θα είναι, ρε παιδί μου, να μπορείς να γράφεις τα όνειρα που βλέπεις, γιατί σε βοηθάει και να τα θυμάσαι καλύτερα και να μπορείς να περιγράφεις, γιατί είναι ιδιαίτερη σημασία στο να περιγράφεις τα όνειρα που βλέπεις. Τεχνικά είναι καλή φάση. Απλά με παραξένεψε, γιατί το έκανα αυτό το συγκεκριμένο πράγμα εγώ, παραδείγματος χάρη. Στον ύπνο μου πάτησα το record. Καλά, ακόμα και ψηφιακά, μην πιάσω χαρτί, να πατήσω record να το περιγράψω, αλλά πέρα από αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, διαβάστε το συγκεκριμένο όσοι έχετε αντοχή και θέλετε και πείτε μου αν θα σας θυμίσει κάτι. Δηλαδή, την ώρα που το διαβάζετε, θα ήθελα να σας έρθει στο μυαλό αυτό που σας είπα τώρα, ότι θυμίζει πάρα πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος περιγράφει τα όνειρα μιας νύχτας σε ένα βιβλίο. Πολύ ιδιαίτερα. Αν είναι όνειρα, όντως είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κάφκα, σύμφωνα με τη δική μου οπτική γωνία, το πώς τον έχω αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, το πώς έχω διαβάσει τον Κάφκα, το τι έχω βιώσει με τον Κάφκα. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι κάθε φορά που θα πιάσω να κάνω μια συζήτηση, θα μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό και θα πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το είχα προσέξει. Ήδη σήμερα εκτίμησα λίγο παραπάνω τον Πύργο. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι καθώς τώρα τα έλεγα σε εσάς για τον Πύργο και σας έλεγα τα περί του Πύργου. Ότι μέσα στο δικό μου μυαλό, ρε παιδί μου, ο Πύργος πήρε άλλη φάση, άλλη τροπή. Δηλαδή, εκεί που δεν ήταν τόσο, κάθομαι και σκέφτομαι, δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, ξαφνικά πάει λίγο πιο πάνω. Οπότε, αυτό είναι με αυτά τα βιβλία ωραία. Ειδικά με τον Κάφκα μπορείς να προβάλλεις αυτά που θες. Θα σου έρθουν ιδέες, ανάλογα με το έχεις βιώσει. Κάθε φορά που βιώνεις κάτι διαφορετικό, θα βρέξεις κάτι διαφορετικό μέσα σε όλο αυτό. Οπότε, νομίζω ότι αξίζει κάποιος. Τουλάχιστον όταν είναι σε μια. Βασικά δεν θέλω να θέσω θέμα ηλικία. Απλά καλό θα είναι νωρίς να πιάσει κάποιο να διαβάσει λίγο τον Κάφκα. Τουλάχιστον τα πιο σημαντικά του. Αν και δεν θεωρώ κάποια περισσότερο σημαντικά από άλλα. Απλά αυτό που θα μπορούσα να πω είναι τα περισσότερα από αυτά είναι μισοτελειωμένα. Και είναι παραδοχή πλέον. Και ο Πύργος μισοτελειωμένος είναι. Ο μισός έχει γραφτεί συμπληρωματικά από κάποιον άλλον. Δεν θυμάμαι, από αυτόν που μάζεψε τα γραπτά. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Έχουμε rate σε ομάδα 4 θεατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, οπότε πιάστε το, διαβάστε τον Κάφκα. Αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει. Και νομίζω ότι δεν θα χάσετε. Όταν ήμουν μικρότερος, με τρόμαζε πάρα πολύ. Με τρόμαζε η φάση, λέω, καλησπέρα, τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το rate. Ευχαριστώ.
Όταν ήμουν πάρα πολύ, έχω πιάσει εδώ τα του Κάφκα και είμαι σε φάση περί Κάφκα αγώνος. Λοιπόν, με τρόμαζε πάρα πολύ που λέτε ο Κάφκα. Έχω κοιμηθεί, βλέπω όνειρο, ξυπνάω και δεν ξέρω αν το όνειρο που είδα ήταν όντως όνειρο. Ναι. Γενικά έχεις δει το Inception, κάπως έτσι λειτουργούν τα όνειρα. Και το αστείο είναι ότι έχω δει όνειρο μέσα σε όνειρο, όσο περίεργο και τα φαίνεται, αλλά συμβαίνει ως γεγονός υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το θέμα της ταινίας. Αλλά γενικά ο χρόνος, και είναι κάτι τελείως τέτοιο, ότι ο χρόνος αλλάζει όταν βλέπεις όνειρο. Το μυαλό λειτουργεί σε άλλο υπόβαθρο όταν βλέπεις όνειρο. Οπότε μπορεί εσύ, γι' αυτό που για σένα τα όνειρα, ενώ εσύ το βλέπεις και μπορεί να κρατάει όλη τη νύχτα, το όνειρο κρατάει την πιο μικρή χρονική περίοδο σε σχέση. Δηλαδή, από όλο το βράδυ που κοιμάσαι, παίζει πολύ ελάχιστα να είναι οι ώρες που βλέπεις όνειρο. Ούτε καν λεπτά. Όλο το υπόλοιπο απλά κοιμάσαι. Πάντως, ναι, τι έλεγα τώρα, και έχασα λίγο το τέτοιο. Όσο με τρόμαζε, τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για το follow. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, γαμάτο αυτό που έχω βάλει εδώ πέρα και πετάγεται με τα follow. Είναι, ας σας παρακινήσω να κάνετε follow. Για subscribe έχω βάλει το Pikachu και για donate έχω βάλει ένα ποντικάκι που τρώει ramen. Οπότε, ναι, λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, πιάστε το. Είναι πολύ οικονομικά και για όσους δεν θέλετε να ξοδέψετε λεφτά ούτε μισό ευρώ για τον κάφε, γιατί πείτε, θέλω να δω ρε παιδί μου, να δοκιμάσω. Είμαστε σαν τον μπάγκο με τα τυριά. Πώς πας στον μπάγκο με τα τυριά και σου λέει, περάστε, έχουμε αυτά τα τυριά, θέλετε ένα μικρό δείγμα. Έρχομαι κι εγώ και σας λέω, παιδιά, περάστε, πάρτε ένα μικρό δείγμα, όλα τα PDF εδώ, διαβάστε τα, ρίξτε μια ματιά. Οπότε, σερβιριστείτε και άμα σας αρέσει το παραγγέλνετε το υπόλοιπο τυρί ρε παιδί μου να φάτε. Όντως πλάκα πλάκα κάπως έτσι θα αρχίσω να νιώθω στο τέλος, σαν την πολίτρια στον μπάγκο με τα τυριά. Γεια σας, θα θέλετε ένα μικρό δείγμα από Κάφκα, θα θέλετε ένα μικρό δείγμα από Lovecraft, θα θέλετε ένα μικρό δείγμα από ξέρω εγώ τι, από Σαραμάγκο, από κάτι ρε παιδί μου. Περάστε, σερβιριστείτε, δωρεάν αποφάσεις, κερνάμε εμείς. Σήμερα κερνάμε PDF, πάρτε, το οποίο είναι πολύ ωραίο παρεμπιπτόντως. Πήρα φορά. Λοιπόν, αυτά τα του Κάφκα. Αρκετά δυνατό. Μια και είπαμε για όνειρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ένα εγχειρίδιο για τα συνειδητά όνειρα. Δεν είναι ευθυνό ότι πολύ ακριβό. Ρίξει τον τίτλο, θα το χρειαστούμε. Ρίξει τον τίτλο. Παίρνουμε επιρροές εδώ πέρα. Και ό,τι μπορείτε να πείτε που μπορεί να αρέσει σε κάποιον άλλον, γράψτε. Μην τρέπεστε και καθόλου. Λοιπόν. Εγώ πάντως αυτό το σατανάς εικόγνητο το έχω βάλει ήδη το μάρκαρα και το τέτοιο, τα PDF ολόκληρα είναι. Μην ακούς που λέω, ολόκληρα είναι. Απλά ρε παιδί μου να σου πω, μπορεί εσύ να μην σε ικανοποιήσει μόνο το PDF, μπορεί να θες να πας να το αγοράσεις κιόλας. Σαν και εμένα, διάβασα το Lovecraft από PDF, σχεδόν όλα, και πήγα και αγόρασα το Lovecraft. Τα άπαντα στα ελληνικά για μένα, αγόρασα το Lovecraft στα αγγλικά, επίσης τα άπαντα, γιατί το έχω και στα αγγλικά. Γιατί δεν μπορούσα να ικανοποιηθώ μόνο τις ελληνικές μεταφράσεις, ήθελα και το πρωτότυπο. Και πήγα και έκανα και στην κοπέλα μου την πρώην όλα τα Lovecraft, όλα τα άπαντα. Γιατί όταν είσαι σε μια σχέση, θες να επηρεάσεις και τη σχέση σου προφανώς, θα καταστρέψεις κι άλλο έναν άνθρωπο. Οπότε πήγα και της έκανα τότε, θυμάμαι, δώρο όλα τα άπαντα του Lovecraft. Οπότε ναι. Παίζει να έχω ξοδέψει γύρω στα 200 ευρώ από αυτά τα free PDF. Οπότε καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δωρεάν είναι ολόκληρα. Αλλά υπάρχει κάποια στιγμή που αν νιώσεις ότι κάτι σ' αρέσει πάρα πολύ, θες να τα ρίξεις τα λεφτά σου. Οπότε σε βοηθάω να καταστραφείς λίγο καλύτερα. Αλλά για αρχή το παίρνεις δωρεάν το δείγμα. Οπότε ναι, είμαστε σαν τα παιχνίδια εδώ πέρα. Σου δίνει δωρεάν το παιχνίδι και τα expansion κοστίζουν. Θα δώσεις χρήμα. Αλλά αυτό είναι δική σου τέτοια. Αν θες και αν αρέσεις στα βιβλιοπολία, όχι σε εμάς. Αχ, από Honor που είπα νωρίτερα, Nissan. Α, από Honor de Balzac. Το Nissan, ναι. Επίσης, αυτό το συγκεκριμένο το διάβαζε η πρώην, μπορώ να πω, και ξέρω την ιστορία. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι πολλά από αυτά ξέρω τις ιστορίες, ξέρω τι γίνεται, έχω φάει spoiler, αλλά δεν ξέρω αν θα το αγόραζα. Είναι πολύ ωραίο ο οίκος Nissan Zen. Έχω γνώσεις, το αστείο είναι ότι έχω γνώσεις, είτε έμεσα είτε άμεσα, αλλά αξίζει πάρα πολύ, αξίζει πάρα πολύ το βιβλίο, όντως έχεις δίκιο σε αυτό και όντως είναι από τα βιβλία που θα ήθελα να αγοράσω κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, έχω τα άπαντα Lovecraft και ο Βασιλιάς με τα κίτρινα φυσικά, αυτό θέλω το πάρω, ο Βασιλιάς με τα κίτρινα είναι
ξέρω την ιστορία, ξέρω τι γίνεται, αλλά θα ήθελα να το διαβάσω. Λοιπόν, ο Γκάς Ντερελεθ δεν έχω διαβάσει. Σαν τα αλλαντικά που σου δίνουν. Αυτό. Σου λέω, είμαι ο παγκός με τα τυριά και τα αλλαντικά. Λάτε, θέλετε, έλα, πάρε λίγο πύργο. Για να μην μισήσεις μετά αιώνια και να λες, γαμώ την τρέλα, αυτό το παιδί μας κατέστρεψε. Μας έφαγε τη ζωή, έκανε εκείνα τα έρματα live και πρότεινε βιβλία και τώρα εμείς καθόμαστε και διαβάζουμε. Γαμώ. Να, βέβαια, η αλήθεια είναι πραμπλέκα. Μπορεί να ανακαλύψετε πράγματα τα οποία σας αρέσουν πάρα πολύ και δεν το ξέρατε. Και γι' αυτό είναι ωραίο αυτό, γιατί και εγώ μην νομίζετε, κατά λάθος τα περισσότερα από αυτά, είτε από συζητήσεις, είτε από σχέσεις, είτε από μόνος μου, είτε ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ σε φάση το ένα βιβλίο έφερε το άλλο. Και τον Κάφκα κατά λάθος. Είχα πάει να πάρω, Κάφκα δεν θα διάβαζα ποτέ, και είχα πάει να πάρω κάποια βιβλία που ήθελα δώρο και λέει πω σε όλα τέτοια είχα να ξοδέψω ένα πενιντάρικο. Και στη βιβλιοβάρδια, όσοι έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη βιβλιοβάρδια, θα τα στάξεις τα λεφτά, ρε παιδί μου. Είναι πολύ οικονομικό, είναι πάρα πολύ φθηνά τα βιβλία τα περισσότερα, γιατί είναι δικές τους εκδόσεις, είναι οι δύο εκδόσεις τα περισσότερα. Οπότε τώρα ένα βιβλίο σαν τη Δίκη, ολοκληρωμένο, παίζει να έχει πάρα πολύ, 2-3 ευρώ, ρε παιδί μου. Και είναι ωραίες εκδόσεις, δεν θα πω ότι είναι κακές, είναι πολύ ωραίες εκδόσεις. Εντάξει, οι μεταφράσεις δεν είναι τόσο προσεγμένες, η δουλειά γίνεται πάντως. Λοιπόν, και ξαφνικά λέω, μου περισσεύονται λίγα λεφτά. Ρε, δεν το παίρνω, έχω δει. Τι χειάζει, είχα μια χούφτα βιβλία έτσι το ένα πάνω στο άλλο. Και βλέπω και τη Δίκη και λέω, για μα το έχω ακούσει τόσα πολλά. Ρε, δεν την παίρνω εγώ. Και ας μην το διαβάσω ποτέ, ας το έχω, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά ήρθε η Δίκη, ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, τα μισά τα έχω διαβάσει PDF, δεν θα πω ψέματα. Αλλά έχω διαβάσει 4 από τα όλα σε κανονικό. Οπότε νομίζω εντάξει. Λοιπόν. Παιδιά, δεν θα ευχαριστείτε εμένα, γι' αυτό θα ευχαριστείτε την Νικολέτα, η οποία είναι η Νικόλ, η οποία έκατσε και τα έφτιαξε. Έφαγε το χρόνο της, πραγματικά, ο οποίος παραίνει πολύτιμος και τον αφιέρωσε γι' αυτό. Να δεις την πρώτη σεζόν, το είδα. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό λέω το Βασιλιάς με τα κίτρινα. Πραγματικά το έχω λατρέψει. Ναι, έχω δει την πρώτη σεζόν, ακριβώς. Ακριβώς. Και όντως το συνιστώ, το True Detective, η πρώτη σεζόν, παιδιά, είναι απίστευτη. Η αγαπημένη σκηνή εκεί στην τέτοια που λέει, αν τους μαζέψεις όλους, λέει πώς, λες να το κάνει κανένας από αυτούς και λέει, να τους μαζέψεις όλους μαζί, το IQ τους δεν φτάνει να σπάσεις το άτομο. Λοιπόν, έχουν μείνει η δεύτερη και η τρίτη, τις έχω κατεβάσει στο PC. Αλλά δεν έχω κάτσει ακόμη, πραγματικά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, έφαγα σκάλμα και είχα κολλήσει και τη τελευταία σειρά που είδα. Αν και αλήθεια δεν βλέπω τόσο πολλές σειρές, θα πω την αμαρτία μου, δεν βλέπω τόσο πολλές σειρές. Το τελευταίο διάστημα, ενώ πρώτα έβλεπα πάρα πολύ, είδα το Λουπέν. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Με έβαλε στο τρυπάκι, το έλεγα νομίζω και στις προάλλες. Με έβαλε στο τρυπάκι να ψάξω να βρω του Αρσέν Λουπέν τα βιβλία. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου, θα περνούσα πολύ πιο ωραία να διαβάζω Λουπέν παρά Sherlock Holmes. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο Sherlock Holmes δεν μου κάτσε ποτέ καλά, τόσο καλά. Ο Ηρακλής Πουαρό από την άλλη μου άρεσε πολύ περισσότερο από τον Sherlock Holmes πάντα. Λοιπόν, δεν σ' άρεσε η δεύτερη, α. Καρκόσαλ. Είναι εκεί με τους πειρατές, σε φάση. Ήτανε Καρκόσαλ, Καρκόσαλ είναι και... Το Καρκόσαλ είναι πειρατικός όρος, αν δεν κάνω λάθος. Το έχω ακούσει και σε άπειρα παιχνίδια με πειρατικά και με αυτά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά και αν κάνω δεν πειράζει. Επίσης, ένα ωραίο, δεν ξέρω αν βλέπετε anime. Τώρα θα προτείνω και ένα anime το οποίο έτυχε και το είδα κατά λάθος. Βέβαια, έχω ξανακολλήσει τώρα με τα One Piece, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου προσωπική σκοτεινή ιστορία. Γιατί πέρα από τα βιβλία, από τις σειρές, από τις ταινίες, έχω μεγάλο κόλλημα και με τα anime και έχω δει σχεδόν όχι τα πάντα, αλλά τα σημαντικά. Αυτά που έπρεπε να έχει δει ένας άνθρωπος στη ζωή του στο lifetime. Αλλά κόλλησα πάρα πολύ με το... Το έχω δει και το Stranger. Μόνο το τρίτο season μου έχει μείνει από το Stranger Things. Δεν έχω δει το τελευταίο season και πάντα το ξεχνάω να το δω, γαμώτο. Έχω αφήσει όλες τις σειρές στο τρίτο season. Έχω δει το τρίτο season. Το Stranger Things, δεν έχω δει το Umbrella Academy. Αυτά δεν τα έχω δει, γάμο, τρέλα μου. Πάντως, σας προτείνω το One Piece. Τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα.
Ο αδερφός μου μάλιστα τα έχει κιόλα. Εγώ τα είδα online, αλλά τα αδέρφια μου. Να, ο Παναγιώτης. Βασικά Παναγιώτης, τον Παναγιώτα πάντα. Τι λέω, να, εδώ. Ο ειδικός του One Piece. Συνιστώ πάρα πολύ να δείτε το Dr. Stone. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για να δει κάποιος τον Dr. Stone. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα με ενθουσίαζε τόσο πολύ. Γιατί είναι υπερβολικό, αλλά είναι σε ένα κόσμο. Σκεφτείτε τώρα, ένα κόσμο στον οποίο έχει πέσει ένα ιός. Αυτό έχει γίνει πριν από το τέτοιο, πριν από το κορονοϊό, σε έναν ιό και πέτρεσαν όλοι. Και μετά από 5.000 χρόνια, κάποιοι από αυτούς ξεκίνησαν να ξεπετρώνουν, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε τώρα, γίνεται μια μαλακία και η παρενέργεια του κορονοϊού είναι να γίνουμε πέτρα, λέμε τώρα, και να ξεπατρώσουμε μετά από 5.000 χρόνια, που έχει καταστραφεί ο ίδιος ο κόσμος, τα πάντα όλα. Και είναι τώρα ένας τυπάκος, ο οποίος ήταν επιστήμονας στον κόσμο και προσπαθεί να ξαναφτιάξει την τεχνολογία, την επιστήμη. Και είναι σε φάση προσπαθεί να φτιάξει ένα κόσμο επιστήμης από το μηδέν. Και δείχνει, ρε παιδί μου, πως αν ήσουν σε ένα πρωτόγονο κόσμο με τους σπόρους που θα είχες, είναι υπερβολικό. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Αλλά σου δείχνει, ρε παιδί μου, πως θα κατάφερνες να φτιάξεις τα βασικά πράγματα και λίγο καλύτερα, ας πούμε τον ηλεκτρισμό. Πως θα μπορούσες να επαναφέρεις τον ηλεκτρισμό από τον πουθενά. Το οποίο αξίζει μόνο και μόνο για την. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ ωραίο. Αφιέρωσε ένα απόγευμα και τα είδα όλα. Είναι αυτά, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να δω ένα season μέσα σε ένα απόγευμα. Λοιπόν, πολύ filler, αυτό είναι το κακό που έχει, όλο filler. Για ποιο λες, για το One Piece. Άκυρο κυρίως, αν μια σκήση φυσικός κάποια στιγμή θέλω τη γνώμη σου για το Μάνο Δανέζη, όχι τώρα φυσικά. Ναι, αυτό με το Μάνο Δανέζη, η αλήθεια είναι ότι έβλεπα μια εκπομπή που έκανε μαζί μάλλον έναν τότε στα παλιά τα χρόνια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, παιδιά. Μια που ανέφερε στην επιστήμη, τώρα το πάμε και λίγο αλλού, το στρίβουμε λίγο από το τέτοιο. Αλλά τώρα τελευταία λοιπόν που ανέφερε στην επιστήμη, έχει κάποια πάρα πολύ ωραία κανάλια στο YouTube. Και δεν λέω και τα ελληνικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ενώ για κάποια ξενόγλωσσα κανάλια τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραία εφέ. Και σου λέει facts για το διάστημα, δηλαδή πραγματικά ζούμε την καλύτερη εποχή για να κάτσει να δει κάποιο. Μικρά, σύντομα, 20 λεπτά, 10 λεπτά ντοκιμαντέρ στο YouTube για τους πλανήτες και για το ηλιακό σύστημα, πραγματικά. Λοιπόν, το Kingdom το είδα, σειράρα, να βγει το τρίτο season επιτέλους κάποια στιγμή, παρακαλώ να το δούμε. Τρομερό. Μια και είπες για τον Γάλλο Λουπέν, έχεις άποψη για τον Ζορζ Περέκ, μου έχει κολλήσει να διαβάσω. Ποιο είναι, όχι. Μπορεί να ξέρω τα έργα του, αλλά δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό για ποιον λες, τι έχει γράψει. Ναι, όντως, ο αδερφός μου έχει δίκιο αυτό. Τι είναι, μια σεζόν, ένα απόγευμα είναι. Λοιπόν, το One Piece, εγώ να σας πω παιδιά, ξεκίνησα την ιστορία, την καριέρα μου με το Naruto. Naruto και το Bleach. Και είχα ιεροτελεστία. Για μένα το anime πάντα ήταν μια ιεροτελεστία. Ήξερα ότι την Δετάρτη και την Παρασκευή θα διαβάσουμε το manga, μετά θα κατεβάσουμε το επεισόδιο μας και τσούκου τσούκου θα πορευτούμε σε αυτή τη ζωή. Είχα στάνταρ, διάβαζα αγαπημένο μακράν την Berserk. Αν δεν έχετε δει κάτι, διαβάστε και δείτε Berserk. Βασικά, διαβάστε γιατί να το δείτε, χάλετε το Berserk. Αλλά διαβάστε Berserk. Τώρα, επίσης έχω κολλήσει με το. Είναι αυτό. Ξέρετε, παιδιά, γιατί λέμε τώρα για φύρο, για σταθερούς αναγνώσεις, μια που λέμε για την ανάγνωση. Τα μάγκα είναι τα μοναδικά πράγματα στη ζωή που με έχουν κάνει να είμαι αναγνώστης διαρκείας σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, το Berserk. Είναι ένα μάγκα, όσοι ξέρετε, ίσως το καλύτερο, βασικά το καλύτερο μάγκα που έχει βγει ποτέ. Αλλά είναι ένα μάγκα λοιπόν, το οποίο βγήκε το πρώτο chapter όταν γεννήθηκα εγώ το 1988. Έτυχε να το διαβάσω πριν από 12 χρόνια. Τα τελευταία 12 χρόνια, τα πρώτα 2-3 από τα πρώτα 12 χρόνια βγήκε ένα chapter. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια περίπου, βγαίνει ένα chapter το χρόνο βαριά 2. Και ξέρεις τώρα να περιμένεις 6 μήνες και ένα χρόνο να διαβάσεις ένα τευχάκι 20 σελίδες. Αυτό θα πει πιστός αναγνώστης. Είσαι 10 χρόνια εκεί και περιμένεις αυτόν που θα σου βγάλει ένα τευχάκι κάθε 6 μήνες. Γάμο το, μασάζ. Λοιπόν. Α, και το Alice είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, πολύ το έχω δει όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, είναι όλα αυτά τα οποία είναι τρομερά. Αξίζουν θεϊκά. Ρίκο, κάτσε δες τα. Αξίζουν. Πραγματικά αξίζουν. Netflix. Έχει κάποια τα οποία είναι εγγύηση. Πραγματικά, κάτσε δείτε τα. Επίσης, τώρα, παιδιά, έχει τη σειράρα με το Σαμουράι. Πρέπει να το τελειώσουμε κι αυτό.
Μια που έχει και το Samurai Mask, άμα δεν έχεις δει την καινούργια σειρά για τα χρονικά των Samurai, πραγματικά αξίζει με χίλια. Οπότε κάτσετε δείτε το, είναι ιστορικό, αλλά είναι τρομερό ιστορικό, δηλαδή είναι σε φάση, καταλαβαίνεις όλη την νοοτροπία της Ιαπωνίας μέσα σε 10 επεισόδια, πώς ξεκίνησε η εποχή των Samurai μέχρι και πώς τέλειωσε. Πραγματικά, αξίζει πάρα πολύ. Τώρα ποια άλλα αξίζουνε, έχει τόσα πολλά που αξίζει κάποιος να ασχοληθεί και να δει, αλλά αυτά που αναφέρατε είναι τρομερά. Ναι, όντως ο χρόνος παιδιά δεν υπάρχει, οπότε εντάξει. Γι' αυτό έχω γίνει πλέον σε φάση τόσο, αν θα μου αρέσει κάτι θα το δω μέσα σε μια μέρα, γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να το κρατήσω παραπάνω να το βλέπω κάθε 2-3 μέρες. Δηλαδή θα στερηθώ τον ύπνο μου, θα το πάω σερί μέχρι το πρωί. Αλλά θα το τελειώσω. Δηλαδή το Λουπέν το είδα με τη μία, με νορούφι. Δηλαδή τέταρτο που το σκέφτομαι όλες τις σειρές έχω δει με τη μία, με νορούφι. Και το κακό του Netflix ότι τα βγάζει όλα μαζεμένα. Οπότε θα τα δεις με τη μία σερή όλα. Λοιπόν. Έχει αρκετά ωραία να ασχοληθείτε. Να κάνουμε το επόμενο ψήνεστε. Επειδή είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που παρακολουθείτε τώρα, οι περισσότεροι μπήκατε για Κάφκα, ακούσατε Κάφκα, παρέδωσα Κάφκα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με μάγκα. Θα θέλετε να ασχοληθούμε στο επόμενο με μάγκα και να σας προτείνω μερικά πάρα πολύ ωραία, να δούμε και κάποια διαφορετικά στυλ, δηλαδή. Τώρα το ότι θα το πήγαινα από τον Κάφκα στα μάγκα, μόνο εγώ νομίζω θα το έκανα. Αλλά θα ψινόσασταν. Θα θέλατε, πείτε μου ρε παιδί, τώρα που έχουμε κόσμο και είμαστε αρκετοί μαζεμένοι, δηλαδή σε φάση θα ψινόσασταν να σας προτείνω και εναλλακτικά, να αφιερώσω ένα επεισόδιο ρε παιδί μου, να πούμε για κάποια που αξίζει κάποιος, όντως αξίζει, γιατί στα περισσότερα μυαλά ένα ιαπωνικό μάγκα, κινούμενο σχέδιο, κόμικ να το θέσω απλά, μπορεί να είναι, είπαμε για τις νουβέλες, έκανα επεισόδιο για τα κόμικ και για τα τέτοια, αλλά δεν έχω κάνει επεισόδιο για τα μάγκα. Οπότε θα σας ενδιάφερε να μάθετε μερικά πράγματα σχετικά με κάποια σημαντικά μάγκα, τα οποία είναι παρακαταθήκη ψυχής, κυριολεκτικά το τι γράφει εκεί μέσα ο μαγκάκα, όπως λέγεται αυτός που το γράφει, τέλος πάντων, είναι σε άλλο επίπεδο και πραγματικά σε σκέψη, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, και το έχω δει πάρα πολύ, ασχολούνται και διαβάζουν αστυνομικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, πραγματικά. Οι περισσότεροι ασχολούνται και διαβάζουν αστυνομικά βιβλία, αστυνομικές σειρές, αλλά υπάρχουν σειράρες που το mindset και το πώς στείνεται ένα έγκλημα και το πώς λύνεται ένα έγκλημα και το τι είναι σαν να βλέπεις ρε παιδί μου σε ρυθμό σκακιστών οι οποίοι πατάνε το κουμπί κάθε 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, solid leveling, καλύτερο ever. Αχ, θα το πούμε. Αυτό είναι όμως κορεάτικο, είναι manhwa, δεν είναι manga. Λοιπόν, πείτε μου, ψήνεστε. Ψήνεστε, σας βλέπω, όχι μόνο ψήνεστε και βράζεστε, οπότε θα το αφιερώσουμε. Λογικά θα αφιερώσουμε ένα επεισόδιο μόνο στα μάγκα. Το ψήνουμε πάρα πολύ. Και νομίζω πραγματικά είναι ωραίο αυτό. Το μεταξύ, γι' αυτό μου αρέσει αυτό που κάνω ρε παιδί μου, άμα το καλοσκεφτείς. Να ευλογήσω λίγο και τα γένια μου. Άμα το καλοσκεφτείς, αυτό το πράγμα είμαι ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω 150 διαφορετικά ενδιαφέροντα τα οποία θέλω να τα δείξω και προς τα έξω. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι πολλοί από εσάς υπάρχουν πράγματα τα οποία τα αγνοείτε γιατί δεν έτυχε να τα κάνετε. Τι τριμεράκι, καθαρά. Α, για εσάς. Για εγώ δεν έχω τριμεράκι. Άμα την τρέλα μου, θα δουλεύω. Παιδιά, όποιος έχει κανένα μπάρμπα στο δημόσιο, ας στείλει κανένα τηλέφωνο, τόσο εξήμιση στους δημόσιους υπαλλήλους καλά με τον Κάφκα. Να μπορώ ρε παιδί μου κι εγώ, να έχω κι εγώ τρίμερα, θέλω κι εγώ ένα τρίμερο, δεν μπορώ. Το μόνο τρίμερο που θα κάνω είναι... Δεν θα κάνω τρίμερο. Anyway. Τέλος πάντων, πάρω πέρα από την πλάκα. Είναι αυτά που σας έλεγα που μου αρέσει ρε παιδί μου, ότι... Θα σας παρουσιάζω διάφορα πράγματα, τα οποία εσείς μπορείτε να μην ξέρετε κάποια από αυτά, θα ξέρετε σίγουρα τα περισσότερα, αλλά κάποιες περιπτώσεις δεν έτυχε να τα ακούσετε, δεν έτυχε να ασχοληθείτε, δεν έτυχε να μπείτε στο τρυπάκι. Ήρθε η ώρα να σας βάλω εγώ στο τρυπάκι για τα καλά. Έλα, σας βλέπω, το ψήνετε, το θέλετε. Κατά βάθος είστε περίεργοι να δείτε τι λένε αυτοί οι Ιάπωνες. Τι θέλουν να μας πούνε, ποια είναι η φιλοσοφία των Ιαπώνων. Γιατί να πω την αλήθεια και να πω την αμαρτία μου, παρακολουθώ πάρα πολύ κόσμο στο Instagram ο οποίος έχει ξετρελαθεί με τα Ιαπωνικά βιβλία. Πραγματικά υπάρχει ολόκληρο ρεύμα με τα Ιαπωνικά βιβλία.
Πολύ ωραίο το έχω δει. Τρομερό είναι και αυτό. Ούτε εγώ το περίμενα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και απλά το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κόσμος έχει μείνει μόνο στην περιγραφή των βιβλίων. Και το αστείο είναι ότι αν ποτέ πάει στην Ιαπωνία θα πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό, ένα μικρό σοκ από το τι γίνεται, γιατί ο πραγματικός κόσμος στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή δεν έχει καμιά σχέση με τα βιβλία που διαβάζουν περισσότεροι. Και νομίζω ότι πιο κοντά στο κοινωνικό γίγνεσθε της Ιαπωνίας αυτή τη στιγμή είναι το μάγκα και το άνιμ. Οπότε αν είσαι πιο λίγο ενημερωμένος και προς τα εκεί θα μπορείς να καταλάβεις και λίγο περισσότερο τον Ιαπωνικό λαό και την Ιαπωνική κουλτούρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται αυτό και το παρατηρώ, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα τι να πεις, ότι ξέρεις κάτι, ωραία είναι τα Ιαπωνικά βιβλία τα περισσότερα, αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι της Ιαπωνίας περιγράφουν. Αυτό που οι περισσότεροι έχουν πέσει σε έρωτα με την Ιαπωνία από τα βιβλία δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είναι στα αλήθεια η Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία. Αλλά εντάξει, θα είχε ενδιαφέρον και νομίζω θα αφορούσε πάρα πολύ κόσμο να δει και το άλλο πρόσωπο της Ιαπωνίας που περισσότερο από εμάς το ξέρουμε που ασχολούμαστε με το κομμάτι. Και μαζί θα έχω ανοίξει και το πληκτρολόγιο μου, το μοναδικό Ιαπωνικό πληκτρολόγιο, το οποίο σας το δείχνω ακόμα στο κουτί για να το βλέπω και να το ανοίξω. Γιατί ποιος άλλος θα είχε τόσο γαμάτο πληκτρολόγιο, και ποιος θα μπορούσε να κάνει επεισόδιο για Ιαπωνικά μάγκα και άνιμε εκτός από μένα. Θα τα δακτυλογραφώ στο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο όλα. Λοιπόν, παιδάκια, πέρα μπλάκα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα. Δεν το περίμενα ότι ο Κάφκα θα με έκανε να απολαύσω ένα επεισόδιο τόσο πολύ. Ήρθε όμως η ώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθουμε και εμείς. Να μάθουμε και εμείς για μάγκα και ήρθε η ώρα σας, κυριολεκτικά και μετά, όχι εντάξει, θα σας μάθω, βράπλακα, είναι μέχρι να βρεις αυτό που θα σε τραβήξει και να σε αρέσει. Επίσης είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μάθει κάποιος να εξασκήσει τα αγγλικά του περισσότερο. Το λέω μέχρι και σήμερα, αλλά δεν με πιστεύουν ότι τα αγγλικά που ξέρω και μιλάω, που είναι χάλια μένα, αλλά είναι πολύ καλύτερα από τα αγγλικά που μιλούσα όταν μάθαινα αγγλικά, τα έμαθα εξαιτίας των άνιμ. Ας είναι καλά το Ναρούτο. Πραγματικά μέχρι και σήμερα ανάβω λαμπάδα στο Ναρούτο, επειδή παρακολουθώντας Ναρούτο, επειδή μιλούσαν στα Ιαπωνικά, τα διάβαζα όλα στα αγγλικά, οπότε εγώ έμαθα να διαβάζω αγγλικά σωστά, τέλος πάντων, και να μιλάω αγγλικά κυρίως μέσα από τα άνιμο, οπότε ναι. Παναγιώτη, είσαι ακόμα πολύ μικρός για άνιμο, επειδή είσαι 2-3 συγκεκριμένα, είσαι ακόμα πολύ δρόμο. Ο Παρασκευάς νομίζω μας ξεπερνάει και τους δύο. Λοιπόν. Μοντελισμό, να αγοράζω κοιτάκια. Έχω πολύ καιρό να αγοράσω κάτι να φτιάξω. Όχι τόσο, αλλά μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα. Αχ, και ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο και αυτό. Τι είναι ο Παναγιώτη, ότι ο αδερφός μας ο Παρασκευάς, το μεταξύ τώρα η μάχη των αδερφών, είμαι εγώ και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ο αδερφός μας ο δεύτερος είναι ο Πάρης. Εγώ είμαι ο Κώστας, ο Πάρης ο δεύτερος και ο Παναγιώτης είναι ο τρίτος. Λοιπόν, ο Πάρης είναι έτοιμο τόσο πιο μπροστά, γιατί εμείς οι δύο στα μάθαμε τα άνιμ. Εμείς σου φορτώσαμε τους κληρούς με άνιμ, οπότε μην μιλάς μικρέ. Όταν το βλέπουμε εμείς, εσύ ακόμα πήγαινε στην υπηαγωγείο. Λοιπόν. Λοιπόν, πέρα μπλάκα. Αυτά είναι αυτά τα battles των αδερφών. Ποιος ξέρει τα καλύτερα άνιμ. Λοιπόν. Παδάκια. Ήρθε όμως η ώρα. Θα κάνουμε τις μάχες μας με τα Autobot μας στο επόμενο επεισόδιο. Με ψήσατε πάρα πολύ να σας παρουσιάσω μια ωραία τέτοια και θα είναι πάρα πολύ... Καλά είσαι. Θα σας φτιάξω ένα πολύ ωραίο preset. Πολύ ωραίο preset. Γι' αυτό είναι το ωραίο με τα αδέρφια, τσακωνόμαστε την ώρα. Δες τώρα, είναι η φάση που ο μικρός θέλει να πει ότι είναι καλύτερος από το δεύτερο, ο οποίος δεύτερος έχει δει όλα τα άνιμ που έχει 5 φορές. Έλα, κοντραριστείτε ποιος είδε τα καλύτερα και τα περισσότερα άνιμ. Λοιπόν, πάντως μπορώ να σας παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, πιστεύω, και να σας φτιάξω το ιδανικό layout, ώστε να μπορείτε να σας δείξω κιόλας, να πάρετε μια ιδέα του τι πρόκειται το κάθε τι. Να σας φτιάξω μια πολύ ωραία λίστα.
Καλά, το παρασκευάζει, διαβάζει ο αδερφός μας ο δεύτερος, για καταλάβετε τώρα σε φάση. Ο Πάρης δεν διαβάζει βιβλία. Ναι. Διαβάζει όμως μάγκα. Διαβάζει μόνο μάγκα και κορεάτικο κόμικ. Αυτή τη στιγμή παίζει να παρακολουθεί ίσα με 20 ταυτόχρονα. Δηλαδή, στάνταρ διαβάζει 20 ταυτόχρονα. Είμαι σίγουρος ότι διαβάζει 20 ταυτόχρονα. Δηλαδή, παίζει να έχει 20 διαφορετικά, να παρακολουθεί 20 διαφορετικά την εβδομάδα. Και εβδομάδα-εβδομάδα, τεύχος-τεύχος, κάθε και τα παρακολουθεί. Ό,τι δεν έχει διαβάσει βιβλία, το έχει διαβάσει σε μάγκα, πραγματικά. Οπότε, εντάξει. Ό,τι ξέρω εγώ στα βιβλία, τα ξέρω ο αδερφός μου στα μάγκα. Anyway. Και ποιος φταίει γι' αυτό, εγώ τους τα μάθα όλα. Yeah. Εγώ έφερα το φως σε αυτή την οικογένεια. Βέβαια, τα αδέρφια με ξεπεράσαν, αλλά πέρα από αυτό. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας το παρουσιάσω την επόμενη φορά. Ψηθείτε, θα σας αρέσει. Και εσείς που νομίζετε ότι δεν σας αρέσει και λέτε τι λέει τώρα, θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο. Οπότε ψηθείτε, σας βλέπω, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, παιδάκια, πέρα από τα τέτοια, φτάσαμε πόση ώρα κάνουμε εκπομπή. 2,5 ώρες. Μπαμπάτσικο επεισόδιο και σήμερα, όχι ότι δεν το περίμενα. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Υπάρχει περίπτωση, το λέω, για να μην ξαφνιαστείτε. Επειδή έχω, μάλλον θα με πιάσει η όρεξη σε καμιά ώρα το αργότερο να μπω να παίξω καμιά ντότα. Και επειδή κάνω δοκιμαστικά, δεν το έχω δει αυτό, πρέπει να είναι ωραίο. Αλλά δεν το έχω δει, όχι. Επειδή κάνω δοκιμαστικά τώρα για να τσεκάρω, λέω, πώς δουλεύει το PC στην ντότα, αν σηκώνει ή οτιδήποτε. Γιατί έχω κάνει τα ψηλοδοκιμαστικά. Αλλά δεν έχω κάτσει να παίξω κανένα game, να δω αν τα σηκώνει όντως. Το βράδυ, αν δείτε ότι μπαίνω και γράφω test Dota, να ξέρω ότι θα μπω για να δοκιμάσω. Θα με δείτε με κάμερες με τα συναφή, πείτε να γεια, μπείτε να κάνετε παρέα, να ράξετε. Μην έχετε προσδοκίες παραπάνω. Απλά είμαι σε φάση, θα τα κάνω δοκιμαστικά, κανένα 2-3 ματσάκια, να δω αν μπορεί να το σηκώσει, ώστε κανένα βράδυ, ρε παιδί μου, μα βαριέμαι και κάνω να μπαίνετε παρέα, να τα λέμε όση ώρα σκοτωνόμαστε. Να δείτε το skill μου, όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί, πώς πάνε τα πλήκτρα. Αν πατήσετε το ένα επεισοδιάκι που έχω βάλει τεστ στο τέτοιο, ακούστε λίγο το πώς πάνε τα πλήκτρα. Χθες καθόμουν και τα ακούω και λέω, Χριστέ μου, τι κάθομαι και κάνω στη ζωή μου, πόσο γρήγορα παίζει να πατάω τα πλήκτρα. Λοιπόν, anyway, οπότε να είστε standby. Αν δείτε Dota test το βράδυ, να ξέρετε ότι θα είμαι εγώ ο οποίος θα μπαίνω απλά για να δοκιμάσω αν δουλεύουν όλα καλά. Ιδάλλως, θα πρέπει να βρούμε λεφτά αυτά τα 1000 ευρώ που έχω βάλει ως στόχο για να το βλέπω και να το θυμάμαι. Πρέπει να πει, νεφρό, να τα φτιάξω γρήγορα. Λοιπόν, το μπλίτς βγει, δεν με καίει και τόσο, τα έχω διαβάσει οπότε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τη συμμετοχή, για τα follow, για όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε τα layout που έβαλα. Καληνύχτα προς το παρόν, Λοιπόν, το πιο συχνά, παιδιά, πραγματικά μακάρι να άντεχα, είναι πολλές φορές που εύχομαι να ήμουν ξανά φοιτητής. Αν ήμουν φοιτητής και είχα την τεχνολογία που έχω τώρα, θα ήταν αλλιώς. Πραγματικά θα ήταν αλλιώς. Αλλά εντάξει, πάμε με βάση το χρόνο που έχω, με τα μέσα που έχω, κυρίως με το χρόνο που έχω. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι τόσο ωραία. Αλλά εντάξει, έχω μια συνέπεια προς το παρόν. Κατάφερα να αποκτήσω μια καλή συνέπεια. Κάθε 2 επεισόδια την εβδομάδα θα τα δείτε σίγουρα, τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδάκια, σας ευχαριστώ. Το βραδάκι να είστε standby. Αν με πιάσει η όρεξη να ασχοληθώ, θα το δείτε, θα μπείτε να πείτε ένα γεια. Λοιπόν, τσάω, σας χαιρετώ. Και δώστε μια ευκαιρία στο φίλο Κάφκα. Πραγματικά ταξίζει και με τα χίλια ταξίζει. Εντάξει. Να σου πω. Όταν ήμουν φοιτητής, επειδή δεν είχα τόσα λεφτά, δεν ξόδευα και τόσα λεφτά. Καλά ήμουνα, δεν θα πω ότι περνούσα. Καλά, ωραία περνούσα. Οπότε εντάξει, καλά είναι και τα λεφτά, αλλά εντάξει. Λεφτά, παιδιά, λεφτά να έχουμε. Όχι, εντάξει, πέρα μπλακ. Καλά να είμαστε και από εκεί και πέρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ, να είστε καλά και σας ξαναβλέπω σύντομα. Γεια σας.